Είμαι από τον πλοίο Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακό και είμαι με τη Λίνα, τον Τίνο και τον Βαγγέλη από την ΕΣΚΑ. Για να κάνουμε μια κουβέντα για τον συνδικαλισμό, για την πολιτική κατάσταση γενικά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν πότε δημιουργήθηκε η ΕΣΕ και ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσής της. Η ΕΣΕ δημιουργήθηκε κάπου το Σεπτέμβριο του 2003. Ουσιαστικός σκοπός της ίδρυσης ήταν να υπάρξει μια παρέμβαση στα εργασιακά από ανθρώπους που είχαν μια κάπως πιο ελευθεριακή αντίληψη και δεν χωράγανε τόσο πολύ στα υφιστάμενα σωματεία και στο συνδικαλιστικό τοπίο που υπήρχε. Και από αυτή ήταν και η έναρξή της. Εξ αυτής της ανάγκης δηλαδή, δεν υπήρχε κάτι άλλο εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν παραρτήματα σε άλλα μέρη της Ελλάδας εκτός Αττικής. Εντάξει, σε τρεις συνελεύσεις έχει σε τρεις πόλεις. Είναι στην Αθήνα, είναι στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα. Εκεί υπάρχουν κάποιες χώροι σύντροφοι, ας το πούμε έτσι, σε κάποιες πόλεις δηλαδή. Μεμονωμένοι, ξέρω εγώ. Χωρίς να έχουν συστήσει κάποιο, ας πούμε. Όχι, όχι. Απλά ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ένα σύντροφο στη Λαμία κρατάει μια επαφή με τη συνέλευση της Αθήνας, ας πούμε. Ή και κάποιο σύντροφο από το Ρέθυμνο κρατάει μια επαφή με τη συνέλευση της Αθήνας. Ωραία. Από όσο γνωρίζω εγώ στην Ελλάδα, ο νόμος απαιτεί τουλάχιστον 20 άτομα για να ιδρυθεί, ας πούμε, ένα σωματείο εργαζομένων. Εσείς πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες, να επιτευχθεί κάτι τέτοιο? Εγώ θα λέω ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία οι παρούσες συνθήκες όσο και στο παρελθόν. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 20-21 άτομα. Οπότε ο νόμος δίνει με αυτόν τον τρόπο ένα προβάδισμα στα κλαδικά σωματεία και όχι στα επιχειρησιακά. Το οποίο έχει και ένα περιεχόμενο από άποψη ωφέλειας, ένα είδος τακτικής του συνδικαλισμού σχετικά με το αν μπορεί να οργανώνεται κλαδικά ή επιχειρησιακά. Τώρα από εκεί και πέρα, σε μια μεγάλη επιχείρηση, τα 21 άτομα δεν είναι και τόσο δύσκολο να βρεθούν. Πιθανόν μάλλον να είναι και αναγκαίο να υπάρχει μια ευρεία συμμετοχή εργαζομένων σε μια παρέμβαση σε ένα εργασιακό χώρο. Αλλά το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι εν τέλει, για τους περισσότερους εργαζόμενους, τα 21 άτομα θα απαγορεύουν να κάνουν κάτι αποκλειστικά για το χώρο εργασίας τους. Ωραία. Εσείς σε ποιους τομείς υπηρεσιών ή παραγωγής δραστηριοποιήσετε μέχρι τώρα, που έχετε, ας πούμε, μέλη μέσα σε δουλειές? Κοίτα, το δυναμικό της ΕΣΕ, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ας πούμε, γιατί εντάξει, έχει μια 10χρονη διαδρομή, είναι κατά κύριο λόγο ένα, ας το πούμε έτσι, νεανικό δυναμικό και σαν τέτοιο είναι σε τομείς παραγωγής, ας πούμε, πιο επισφαλής, δηλαδή είναι κόσμος που δουλεύει στον επισητισμό, ας πούμε, ή που στο εμπόριο. Επίσης είναι και ένας κόσμος που θα μπορούσαμε να πούμε είναι και στην εργασιακή περιπλάνηση, δηλαδή μπορεί να είναι και άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν πτυχία καθηγητικών σχολών, αλλά μπορεί να δουλεύουν σε προγράμματα από εδώ από εκεί. Δεν είναι δηλαδή ένας κόσμος που είναι μέσα σε παραδοσιακούς κλάδους, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Κατά κύριο λόγο εκεί, δηλαδή είναι σύντροφοι από το εμπόριο, εκπαίδευση, στον επισητισμό, τέτοια πράγματα. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, εκτός του ότι όλος ο χώρος εργασίας έχει μεγάλη ανάγκη, ας πούμε, από υποστήριξη, υπάρχουν τομείς ή χώροι υπηρεσιών που χρειάζονται παραπάνω υποστήριξη? Δηλαδή που αυτή τη στιγμή πλήττονται, ας πούμε, βάναυσα πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους? Εντάξει, τώρα η εργασιακή, ας το πούμε, της αντεπανάσταση που υπάρχει και όλο αυτό το πράγμα με τα νομοσχέδια, με την άγρια πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς και ιδίως για την νεολαία και τέτοια, είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Βέβαια, εντάξει, δηλαδή, να το πούμε και έτσι, αυτή η νόμη και τα μνημόνια και όλη αυτή η λέλαπα της τελευταίας τετραετίας μας έχει φέρει όλους πιο κοντά, ας πούμε, δηλαδή ρίχνει και τους παλιούς διαχωρισμούς σε δημόσιο ιδιωτικό τομέα, γιατί πλέον και στο δημόσιο είναι και εκεί βαρβαρότητα, ας πούμε, με γκρίζες ζώνες, με απολύσεις, με διαθεσιμότητες, εργολαβίες μέσα στο δημόσιο τομέα, μειώσεις μισθών κτλ. Το σίγουρο είναι ότι εμείς με βάση το, ας το πούμε έτσι, το που φτάνει και το χέρι μας, ας πούμε, εντάξει, προσφέρουμε κάνουμε μια παρέμβαση, ας πούμε, και αυτό είναι μια βοήθεια για το κίνημα που υπάρχει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, τώρα με την κυρία Κάτοικη Αργία, που απευθύνεται
στο εμπόριο, έναν πολύ μεγάλο κλάδο, κοντά 200.000 εργαζόμενοι δουλεύουν εκεί πέρα. Ή ας πούμε στον επισκεπτισμό, που έχουμε συντρόφους που είναι και στο Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων ή αντίστοιχα και στα Γιάννενα, παιδιά που είναι στο αντίστοιχο σωματείο εκεί κτλ. Δεν έχουμε δηλαδή, ας το πούμε έτσι, στην απεργία των εκπαιδευτικών βοηθήσαμε και εκεί, αλλά με μια γενικότερη προπαγάνδα, βγάλαμε μια αφίσα, κατεβήκαμε σε κάποια συλλαλητήρια. Δεν έχουμε πολλούς ανθρώπους μέσα στην ΟΛΜΕ, μέσα στις ΕΛΜΕΤΗ, κατά τόπους και τέτοια. Τώρα, για παράδειγμα, βοηθάμε, τρέχουμε και σαν αλληλεγγύη για τον αγώνα των καθαριστριών, ας πούμε. Αλλά και πάλι απ' έξω δεν είναι ότι έχουμε κάποιους συντρόφους εκεί. Ό,τι αγώνες ξεσπάνε αυτή την περίοδο, βοήθεια θέλει. Και το ότι δεν πάμε κάπου δεν έχει να κάνει με το ότι λέμε ότι αυτό που εμείς τρέχουμε είναι το σωστό, ενώ το άλλο είναι το λάθος. Έχει να κάνει με το ότι οι δυνατότητες έχουμε και. Σωστό. Και πιο πολύ είναι ο χώρος, όλοι οι εργασιακοί χώροι χαρακτηρίζονται από την επισφάλεια και όλες αυτές τις σχέσεις που είναι ρευστές σχέσεις εργασίας. Οπότε και εμείς οι περισσότεροι είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Λίγοι είναι σε μια σταθερή δουλειά, οπότε κάθε φορά συμπαραστηκόμαστε σε διαφορετικό κλάδο και έχει σημασία ίσως να ενωθούν κάποια στιγμή αγώνες όλων αυτών των επιμέρους, ας πούμε, καταστάσεων. Αυτό που λες είναι όνειρο. Δηλαδή, ενώ ότι είναι πολύ καλή ευχή, η γνώμη μου θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Δηλαδή, αν έχει γίνει τώρα, ας πούμε, πότε θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολο το πράγμα. Αυτό πιστεύω. Επίσης, ας πούμε, είναι κάποιοι σύντροφοι μας που ανήκουν στο Σωματείο Βάσης Ανέργων, όπου και εκεί το τρέχουν και προσπαθούν με ό,τι ας πούμε, γίνεται από το Σωματείο εκεί. Αλλά ταυτόχρονα μέσω του Σωματείου, επειδή το Σωματείο συντονίζεται και με άλλες συλλογικότητες ανέργων και παίρνουν κάποιες από κοινού πρωτοβουλίες για το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς και τους ανέργους ή άλλα πράγματα, υπάρχει ας πούμε, μια βοήθεια και σε αυτό. Δηλαδή, το να φτιαχτεί επιτέλους ένα κίνημα ανέργων, μιλάμε για 1.500.000 ανέργους και δεν έχουμε ένα σοβαρό κίνημα ανέργων. Να βοηθήσει. Μια που λέγατε τώρα για το ότι δραστηριοποιείστε ας πούμε σε διάφορους χώρους εργασίας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Στο μέσο ας πούμε άνθρωπο, εντάξει, που ενημερώνεται κυρίως από την τηλεόραση, επειδή είστε μια, ουσιαστικά είστε μια αναρχοσυνδικαλιστική ομάδα, ωραία. Ξέρεις από στην αρχή ότι ΕΣΥ σημαίνει ελευθεριακή συνδικαλιστική οργάνωση, έτσι. Πώς μπορεί κάποιος που έχει, ας πούμε, αυτά τα πιστεύω, στη δουλειά του να πλησιάσει το μέσο υπάλληλο, ο οποίος έχει μια εικόνα στο μυαλό του, ας πούμε, για τον αναρχικό χώρο, ότι είναι αυτός που πετάει μολότοφ, αυτός που καταστρέφει, αυτός που είναι μαυροφορεμένος, αυτός που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Είναι εύκολο. Πώς γίνεται δηλαδή. Εγώ θα λέω ότι συνήθως η προσέγγιση γίνεται στη βάση ενός υπαρκτού προβλήματος και στη βάση μιας κινητοποίησης με τους εργαζόμενους και με τους συνεργάτες και τους συνάδελφους. Οπότε δεν θα λέγω ότι τόσο παίζουν ρόλο τα στερεότυπα, ειδικά και σχετικά με τον αρχικό χώρο. Αλλά το δύσκολο της υπόθεσης είναι κατά πόσο μπορεί κανείς να πλησιάσει συναδέλφους με την προοπτική ότι μπορεί να οργανωθούν και μπορεί να κερδίσουν κάτι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να πιστέψει κανείς σήμερα. Και όχι περισσότερο το να ασχοληθεί με ζητήματα φοιτιακού θεάματος κτλ. Ωραία. Κοίτα, αυτό που βάζεις σαν ερώτημα είναι ένα τεράστιο ζήτημα και έχει να κάνει και με εμάς ας πούμε που ανήκουμε σε μια αναρχοσυνδικαλιστική ένωση, αλλά έχει να κάνει γενικότερα με το πώς κινούνται στους εργασιακούς χώρους οι πολιτικοποιημένοι ας πούμε, άνθρωποι, είτε αυτοί ορίζονται ως αναρχικοί και αριστεροί, κομμουνιστές ή όπως κτλ. Καταρχήν είναι ένα μεγάλο ερώτημα αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι μέσα στον εργασιακό τους χώρο ή στον κλάδο με την έννοια της συνδικαλιστικής παρέμβασης, παρέμβασης πάνω στα εργασιακά προβλήματα και τέτοια. Γιατί εντάξει, όσοι γνωρίζουμε λίγο τους κινηματικούς χώρους και τους πολιτικοποιημένους χώρους κτλ. Έχουμε και φαινόμενα, ξέρω εγώ, το βράδυ ασχολείσαι με την αναρχία ή ασχολείσαι με το κόμμα σου και τις εκλογές ή ασχολείσαι με τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, αλλά το πρωί στη δουλειά ούτε μιλάς, ούτε εμφανίζεσαι, ούτε παρεμβαίνεις, ούτε συνδικαλιστικά κάνεις κάτι. Να μην πω ότι μερικές φορές μπορεί και να μην απεργείς κιόλας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Που αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και που εμείς, σαν ΕΣΕΡ και σε μια εργατική συλλογικότητα, σε αυτό θέλουμε να πάμε κόντρα. Δηλαδή, για μας, και είναι ένα ζήτημα μάχης και μέσα στη συλλογικότητά μας. Ότι ο κάθε ένας
πρέπει, ας πούμε, στον εργασιακό του χώρο και στον κλάδο του να πρωτοστατεί να κάνει κάτι, ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα στερεότυπα, αναρχικός και όλα αυτά, εντάξει, καταρχήν εμείς να πούμε ότι σαν ΕΣΕ κάνουμε μια προσπάθεια, θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε μια εργατική ένωση, ας πούμε, και όχι μια ιδεολογική ένωση, μια πολιτική ομάδα. Δηλαδή, να το πω έτσι και λίγο σχηματικά, όπως καμιά φορά το λέμε και μεταξύ μας, εμείς είμαστε, δεν είμαστε αναρχικοί που κάνουμε συνδικαλισμό, εμείς είμαστε εργαζόμενοι που κάνουμε αναρχοσυνδικαλισμό. Ναι. Δηλαδή, αυτό, εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι στην ΕΣΕ είναι στο ελευθεριακοί, αντιεξουσιαστές, ξέρω εγώ, αναρχικοί, ας πούμε, κτλ. Αλλά αυτό που μας χαρακτηρίζει δεν είναι μια ιδεολογική ταυτότητα και μια ιδεολογική συνένωση, όσο είναι ότι πάνω στην εργατική παρέμβαση και στον τρόπο δράσης για τα εργατικά ζητήματα έχουμε κάποιες αρχές που έχουν να κάνουν με τον επαναστατικό συνδικαλισμό, τον αναρχοσυνδικαλισμό και ούτω καθεξής. Δηλαδή μαχητικά αυτοργανωμένα από τα κάτω μαζί με τους συναδέλφους κτλ. Άρα με αυτή την έννοια, εντάξει, κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να σου βάλουν και αυτά τα στερεότυπα. Ότι αν αναρχοσυνδικαλιστεί, μα εγώ ξέρω ότι αναρχικοί σπάνε βιτρίνες ή καίνε ή κτλ. Καταρχήν, να το πούμε έτσι, ακόμα και για τον αναρχικό χώρο, εντάξει, αυτά είναι κάποια στερεότυπα, δεν είναι έτσι. Αλλά και για εμάς, ας πούμε, είναι αυτό. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε στη βάση των προβλημάτων, ενάντια στο αφεντικό, στη βάση, ας πούμε, της συλλογικότητας, όλοι οι συνάδελφοι μαζί. Και από εκεί και πέρα, εντάξει. Μπαίνουν και τα ζητήματα της κοσμοαντίληψης, της ιδεολογίας και τέτοια. Αλλά αυτά δεν μπορούν να μας χωρίσουν σε μια πρώτη φάση. Δηλαδή πιστεύουμε ότι όλοι οι εργάτες έχουν κάποια κοινά συμφέροντα και αυτά είναι που τους ενώνουν. Ναι. Πάντως, να πω λίγο. Ναι. Στον ευρύτερο κόσμο, στους εργαζόμενους, εγώ έχω δει τα τελευταία χρόνια, επειδή και οι αναρχικοί ασχολούνται περισσότερο με τα εργασιακά ζητήματα κτλ. Οι εργαζόμενοι δεν βλέπουν με στραβό μάτι τον αναρχικό μόνο, θα δούνε και τον ΚΚΕ και όλους τους προεκοπημένους και κυρίως αυτή την ταμπέλα που βάζουν σε όλους οι συνδικαλιστές μας κάνανε αυτό και μετά μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Οπότε δεν έχει να κάνει με το πώς βλέπουν μόνο τον αναρχικό, γιατί και όπως είπα και οι αναρχικοί έχουν αλλάξει κάπως τη δράση τους, τελευταία ασχολούνται με πιο κοινωνικά και εργασιακά θέματα. Το θέμα είναι πως οι εργαζόμενοι θα ασχοληθούν οι ίδιοι με τα προβλήματά τους σε μία βάση άλλη οργάνωση κτλ. Νομίζω ότι στην τελευταία δεκαετία το βλέπουν τουλάχιστον τους αναρχικούς κάπως καλύτερα από ό,τι παλιότερα. Περισσότερο θετικά, ναι. Ας πούμε. Γιατί ξέρεις, αυτό το πρόβλημα το να σε βλέπουν ότι εσύ είσαι ο πολιτικοποιημένος ή ας το πούμε έτσι ο... δεν έχει να κάνει μόνο από τη σκοπιά ότι κουμπώνονται με την έννοια ότι εσύ είσαι το τέρας, το θηρίο, ξέρω εγώ κτλ. Λειτουργεί μερικές φορές αρνητικά και από μια άλλη σκοπιά, από τη λογική της ανάθεσης. Mm-hmm. Αυτό που λέει και λένε, δηλαδή, στο κατά πόσο κόσμο συμμετέχει, αν όχι. Δηλαδή, η λογική της ανάθεσης δεν έχει χρώματα. Όπως ας πούμε, μέχρι πριν λίγο καιρό μπορεί να. Ο εργαζόμενος με τη λογική της ανάθεσης να τα ανέθετε όλα στο συνδικαλιστή της Πάσχε ή της Δάσκια, Δάκια, τώρα μπορεί να τα αναθέτει στον πιο κινηματικό, στον κόκκινο, ας πούμε, ή και στον μαυροκόκκινο. Δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, δεν είναι ότι επειδή κινούμαστε, ξέρω, και στο σωματείο βιβλίου χάρτου που είμαι εγώ ή σε άλλοι σύντροφοι που κινούνται σε άλλα σωματεία. Δεν έχει να, όσο και αν επιμένουμε και να λέμε αμεσοδημοκρατικά με τις συνελεύσεις, ελάτε και εσείς συνάδελφοι, φτιάξτε μια συλλογικότητα μέσα στο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς τα λέμε ωραία, βάζουμε ωραία ορισμένες αρχές, η ανάθεση σπάει με τα λόγια. Δηλαδή υπάρχουν και εργαζόμενοι που σου λέει, ωραία μας τα λες εσύ, αλλά δεν έλαβε εσύ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ας πω ένα παράδειγμα, υπήρχε ένας σύντροφος, όχι από την ΕΣΕ, σύντροφος έτσι, ας πούμε, που πήγε στον ΑΕΔ, έπιασε δουλειά. Βγήκε στο συνέδριο του σωματείου του, ας πούμε, που θα ήταν εκλογοπρολογιστική παραμονή των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάνει μια ομιλία, λέει όχι ανάθεση, όχι το δοσού, εδώ όλοι μαζί κτλ. Κτλ. Με αυτή την έννοια, συνάδελφοι, κατεβαίνω και εγώ υποψήφιος, εκεί υπήρχε κοινή όψη στο δέντρο. Το βγάλανε πρώτο. Αφού ωραία μας τα λες και δίνεις διάθεση, ανέλαβε τα άλλα εσύ, ας πούμε, και τέτοια. Δηλαδή, υπάρχει και από αυτή τη σκοπή ένα πρόβλημα ότι ο πολιτικοποιημένος και όπως τον, ή ο ψαγμένος και όπως τον αντιλαμβάνεται μέσα στον εργασιακό χώρο και στο. Σωστά. Θέλω να ρωτήσω. Τι ακριβώς προτάσει ο αναρχοσυνδικαλισμός, και επειδή γενικά υπάρχει μια
συγκεκριμένες αντιλήψεις, ας πούμε, αν υπάρχει με τον, διαφορά με τον ελευθεριακό ή τον επαναστατικό, ας πούμε, συνδικαλισμό, ή αν ταυτίζονται. Αυτό ουσιαστικά, αν είναι κάτι διαφορετικό αυτά τα τρία ρεύματα ή αν ταυτίζονται. Εγώ θα λέγω ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους. Απλά είναι διαφορετικές λέξεις οι οποίες περιγράφουν το ίδιο ρεύμα ουσιαστικά ιστορικά. Η επιλογή του να αποκαλέσει κανείς τον εαυτό του άναρχος συνδικαλιστή, ελευθεριακός συνδικαλιστή, επαναστάτης συνδικαλιστή, έχει να κάνει περισσότερο νομίζω με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται και κατά πόσο κατέχει κάποιες έννοιες. Όπως είπες και εσύ πριν, ας πούμε, ότι αν κάποιος πει εγώ ασχολούμαι με τον αναρχοσυνδικαλισμό, ο μέσος εργαζόμενος θα πει ότι αν έρεται με αυτούς που στην πορεία τους είδα τέλος πάντων στο δελτίο του Αντένα στις 8 κτλ. Οπότε εκεί μάλλον είναι πιο δόκιμο να μιλήσει κανείς για ελευθεριακό συνδικαλισμό, για παράδειγμα, έτσι ώστε να μην προκαταβάλει κάποιον σχετικά με το πώς μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Ουσιαστικά νομίζω όμως ότι ιστορικά αυτά τα ρεύματα ταυτίζονται και ως προς τη στάση που έχουν κρατήσει απέναντι σε συγκεκριμένες ιστορικές συγκυρίες, αλλά και ως προς τον τρόπο που μεθόδευαν την αλληλεγγύη της κοινωνίας. Και γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία το επαναστατικό συνδικαλισμό, που του δίνει και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άρα, είναι σαν να λέμε ότι ουσιαστικά μπορεί να υπήρξαν κατά ιστορικές περιόδους διαφορετικές αυτά τα τρία ρεύματα. Είχαν κάποιες διαφορές ή άλλες απλά η ονομασία τους, ας πούμε, ή ο επαναστατικός συνδικαλισμός περιλάμβανε τα άλλα δύο. Κοίτα, τώρα αν το ψάξουμε ιστορικά και τα λοιπά, σίγουρα ξέρω, ανάμεσα στον αναρχοσυνδικαλισμό και τον επαναστατικό συνδικαλισμό, μπορεί να υπήρχαν κάποιες διαφορές και πιθανά να επιβιώνουν ακόμα και σήμερα σε μικρές συλλογικότητες. Δηλαδή, έχω υπόψη μου για παράδειγμα ότι στη Γαλλία υπάρχει μια συλλογικότητα που νομίζω λέγεται Επιτροπές Επαναστατικού Συνδικαλισμού, που δράνε σαν τάση μέσα στη ΣΕΖΕΝΤΕ, το αριστερό συνδικάτο, την αριστερή συνομοσπονδία, με τους οποίους νομίζω έχουμε και ποια σχέση εμείς. Δηλαδή, μεταλλάσσουμε κάποια mail, μαθαίνουμε για διάφορα πράγματα που κάνουν. Αλλά τώρα εμείς δεν το διηλίζουμε τόσο πολύ το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε πάντα στη βάση κάποιων αρχών, ας πούμε. Δηλαδή, ας το πούμε και έτσι, ένα σύνθημα που εμείς έχουμε προβάλει είναι ούτε κομματικός, ούτε εργοδοτικός, μαχητικός αυτοοργανωμένος συνδικαλισμός. Για να δείξουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή του συνδικαλισμού από τα κάτω, ξέρω εγώ, με τις συνελεύσεις κτλ. Τώρα στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει παράδοση καθόλου ούτε του ενός πράγματος ούτε του άλλου. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Εντάξει, είναι δηλαδή. Ξέρεις, για παράδειγμα, για κάποιοι Ισπανοί σύντροφοι που είχαν έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε, και ήρθαν σε επαφή με κάποια σωματεία βάσης ή με κάποια, ξέρω εγώ, μαχητικά πρωτοβάθμια σωματεία κτλ. Τους λέγαμε εμείς ότι αυτά τα σωματεία λειτουργούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αναρχοσυνδικαλιστές, δεν ορίζονται ως αναρχοσυνδικαλιστές κτλ. Λέει, είναι πολύ κοντά. Ίσως επειδή δεν υπάρχει τέτοια παράδοση στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν λέγονται έτσι. Αν υπήρχε, μπορεί να λέγονταν και έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ μπορεί να λέγεται ταξικός συνδικαλισμός ή να λέγεται ανεξάρτητος ταξικός συνδικαλισμός, ας πούμε. Ναι. Ιστορικά θα μπορούσα να πω κιόλας ότι τον χαρακτήρα αναρχοσυνδικαλισμού τον πήραν τα συνδικάτα τα οποία δημιουργήθηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία με όλο αυτό το ρεύμα το οποίο τελικά οδήγησε και στην επικράτηση της ΕΝΕΤΕΣ των Ισπανικών Εμφυλίων. Σαν επαναστατικό συνδικαλισμό, μάλλον θα μπορούσαμε να πούμε το κύμα των Εργατικών Συμβουλίων της Γερμανίας. Το οποίο, αν το δούμε ουσιαστικά, δεν έχει πολύ μεγάλα σημεία τριβής με τον παραδοσιακό αναρχοσυνδικαλισμό. Μάλλον εγώ αυτό που θα μπορούσα να εντοπίσω είναι περισσότερο ως προς την κατεύθυνση του αν πρέπει να φτιαχτεί ένα μεγάλο συνδικάτο, στο οποίο θα ενταχθούν όλες τις εργατικές ενώσεις και θα πάρει υποδομή από την κοινωνία, ή αν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα κυβέρνησης μέσω Σοβιέτ. Κατά τη γνώμη μου, μάλιστα κιόλας ο επαναστατικός συνδικαλισμός γενικότερα σαν κίνημα και οι αντιλήψεις αυτές, δηλαδή στα σημεία τριβής με τον αναρχοσυνδικαλισμό, έχουν αρχίσει να εγκαταλείπονται και σταδιακά από το εργατικό κίνημα. Για παράδειγμα, σήμερα, σαν μεγάλο έτσι, συνέχεια του επαναστατικού συνδικαλισμού, ας πούμε, είναι και η IWW, έτσι, η οποία για παράδειγμα τώρα συμμετέχει και σε κοινό συντονιστικό με αναρχοσυνδικαλιστικές ενώσεις κτλ. Μια που πιάσαμε λίγο την ιστορία. Άμα θέλετε να μου πείτε, ποια είναι, ας πούμε, ιστορικά η προσφορά του αναρχοσυνδικαλισμού, κάποια σημεία κέρια μέσα στην ιστορία που προσέφερε τα μέγιστα
τα μέγιστα σύμφωνα με τις δυνατότητες του, έτσι, στο εργατικό κίνημα παγκοσμίως. Εντάξει, σίγουρα είναι η Ισπανική Επανάσταση, ας πούμε, φαντάζομαι. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία σταθμή, στα οποία έπαιξε κεντρικό ρόλο στο συνδικαλιστικό κίνημα του παρελθόντος, ο ελευθεριακός συνδικαλισμός γενικά. Δηλαδή, από τη μία μεριά, θα μπορούσαμε να πούμε για την IWW στην Αμερική ότι ήταν ένας πόρος οργάνωσης των μεταναστών εργατών που δεν το δέχονταν κανένα συνδικάτο της Αμερικής στην εποχή εκείνη. Ή των περιπλανόμενων εργατών, ας πούμε. Και δημιούργησε, ναι, και ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ των επισφαλώς εργαζόμενων της εποχής εκείνης που άλλαζαν διαρκώς δουλειές και περιπλανόνταν. Ένα στοιχείο, μια συνεκτική κουλτούρα μεταξύ των ανθρώπων αυτών που δεν είχαν ένα συγκεκριμένο σταθμό στην περιπλάνησή του στην εργασιακή. Από την άλλη, έξω από την Αμερική, ας πούμε, στην Ευρώπη έδωσε ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Επανάστασης. Έδωσε και ένα μάλιστα παράδειγμα μιας ευρείας κλίμακας οργάνωσης της κοινωνίας, η οποία μπόρεσε να θέσει σε εφαρμογή ορισμένα πράγματα τα οποία μέχρι τότε υπήρχαν στο μυαλό των ανθρώπων και στους σχεδιασμούς συνοητικούς που είχαν. Και αποτέλεσε και ένα πεδίο πάνω στο οποίο μπορεί κανείς σήμερα να μιλάει για συγκεκριμένα εγχειρήματα και να σου κάνει κριτική ή να μπορεί να δει πώς λειτουργήσαν στην κοινωνία στην πράξη. Έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της ελευθεριακής εκπαίδευσης και μέσα από τα πειράματα κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Επανάστασης και πριν, αλλά και σε άλλους χώρους που την ευνόησε. Στην περίπτωση της δημιουργίας των κοινωνικών κέντρων ανά την Ευρώπη, στην Ελλάδα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδρυση των εργατικών ενώσεων και των εργατικών κέντρων ειδικά της Ελλάδας. Δηλαδή, νομίζω κιόλας ότι το εργατικό κέντρο του Βόλου ιδρύθηκε από ανθρώπους που βρισκόντουσαν κοντά στην αντίληψη την ελευθεριακή και συμμετείχαν ενεργά στο συνδικαλισμό. Και ταυτόχρονα, επίσης, στην Αφρική έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σχετικά με την εκεί οργάνωση του συνδικαλιστικού αγώνα στις εκεί συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες βρισκόταν μακριά, κατά κάποιο τρόπο, από το πολιτικό γίγνεσθε της Ευρώπης. Και ταυτόχρονα και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής υπήρξε ένα σημείο τριβή σχετικά με το πώς τα επαναστατικά κινήματα έρχονται σε επαφή με το λαό και όσον βαθμό έχει επηρεάσει, πιστεύω, και τις αντιλήψεις που οδήγησαν και στο κίνημα των Ζαπατίστας, στο πώς προσεγγίζουμε εμείς οι ίδιοι το λαό, όχι σαν καθοδηγητές, αλλά αυτό που λένε ότι εμείς προχωράμε ακούγοντας. Θέλει κάποιος να πει κάτι άλλο σχέση με αυτό, με την προσφορά σου με τον συνδικαλισμό ιστορικά? Κοίτα, πάντως πέρα από ιστορικούς σταθμούς, νομίζω ότι η βασική του προσφορά, δηλαδή σε αυτό που έχει αφήσει, είναι, ας πούμε, η προτεραιότητα, ας το πούμε έτσι, της πλατιάς οργάνωσης της τάξης σε αντίθεση με τη στενή, ας πούμε. Δηλαδή, ότι η προτεραιότητα και το πιο κομβικό ζήτημα είναι, ας πούμε, δεν είναι το κόμμα, ή και πολύ περισσότερο, ξέρω εγώ, γιατί μετά είχαμε και την κεντρική του επιτροπή του πολιτικού του γραφείου, δεν είναι το κόμμα, δεν είναι η πολιτική ομάδα, δεν είναι οι επαναστάτες συνωμότες, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι, ας πούμε, η πλατιά οργάνωση της τάξης, μέσα από το συνδικάτο, ας πούμε, ή πιθανά μέσα από ένα συμβούλιο ή μια συνέλευση, ας πούμε. Ότι αυτή είναι η πιθανότητα, αυτή η πλατιά οργάνωση έχει λόγο για τα πάντα, πρέπει να έχει λόγο για τα πάντα. Δεν είναι μόνο για τον οικονομικό αγώνα και για όλα τα άλλα, είναι η ειδική, ας πούμε, και τα λοιπά. Και αυτή η πλατιά οργάνωση μπορεί να φτάσει μέχρι, πώς το λένε, να μαθαίνει γράμματα, να μαθαίνει σκοποβολή, να παντρεύει, ξέρω εγώ, να κάνει τα πάντα. Να είναι το πρόπλασμα και της μελλοντικής κοινωνίας, αλλά να είναι και ένας άλλος κόσμος μέσα στο σημερινό κόσμο. Άρα πρόκειται για μια βαθιά πολιτικά οργάνωση, δεν είναι δηλαδή... Ναι. Ότι ασχολείται ο αναρχοσυνδικαλισμός μόνο, ας πούμε, όχι, δεν είναι οικονομισμός, δεν είναι οικονομισμός ο αναρχοσυνδικαλισμός, είναι ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα, έτσι, δηλαδή, και αν το δούμε και στην Ισπανία με την Επανάσταση και τα λοιπά, που ήταν και η πιο δυναμική του έκφραση, μέσα σε αυτό το ρεύμα συμπυκνώθηκαν τα πάντα, ας πούμε, από τα κινήματα για το γυμνισμό, για την καλή επαφή με τη φύση, για τα πάντα όλα, δηλαδή, τα πολιτιστικά, τα εκπαιδευτικά, ας πούμε, δεν ήταν απλά και μόνο ένας συνδικαλιστικός διεκδικητισμός τιμάτων κτλ.
Αυτό που πες μάλιστα έχει σημασία ότι όντως από τη μία μεριά είναι μια βαθιά πολιτική στάση. Από την άλλη βέβαια δεν προϋποθέτει μια ιδεολογική συνοχή. Επειδή ακριβώς έχει αυτό το χαρακτήρα που δεν βάζει σαν προτεραιότητα τη διάδοση μιας επαναστατικής θεωρίας συγκεκριμένης, μιας ιδεολογίας κτλ. Αλλά ασχολείται πάρα πολύ με το πώς χτίζει στο σήμερα κάποιες σχέσεις οι οποίες είναι επαναστατικές αλλά είναι και στοιχείο πειραματισμού για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Δεν προϋποθέτει και μια ιδιαίτερη ιδεολογική συνάφεια μεταξύ των ανθρώπων με τον οποίο ασχολούνται. Δηλαδή, θα μπορούσαν άνθρωποι διαφόρων πολιτικών, μάλλον διαφόρων ιδεολογικών αποκρώσεων, να πούμε ότι επί της ουσίας ασχολούνται σε κινηματική βάση με τον ανορκοδικαλισμό σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης της ελευθεριακής οργάνωσης, ας πούμε, της υπάρχουσας κοινωνίας, χωρίς απαραίτητα να συμφωνούν εξ ολοκλήρου ιδεολογικά μεταξύ τους. Και αυτό είναι και ένα ουσιαστικό στοιχείο που έχει πολλά να προσφέρει και δίνει και μια ιδιαίτερη δυναμική, ειδικά στο σήμερα, στον ανορκοδικαλισμό. Να πω τώρα κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Φαντάζομαι όμως ότι αν στους χώρους εργασίας μας έχουμε μια τέτοια ομάδα και αφού συμφωνεί ο συνάδελφος σε κάποιες αρχές και τις κάνει πράξη, νομίζω ότι η επιρροή θα είναι τέτοια που μετά δεν θα πάει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, σίγουρα. Φαντάζομαι. Μπορεί να μην πάει να ψηφίσει γενικά καθόλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να μην έχει την ίδια, να μην είναι μια ιδεολογική ομάδα. Αλλά μπορεί να πάει και να ψηφίσει όμως, να ψηφίσει αριστερά ή να ψηφίσει, ναι. Ξέρω εγώ, γιατί πιστεύει ότι ξέρω εγώ και τέτοια, ας πούμε. Ναι. Εγώ πάντα σε αυτήν την ερώτηση θα έλεγα περισσότερο ότι για μας ο σκοπός είναι τελικά να έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο συμμετοχής κινηματικής στις διαδικασίες διεκδικητικές, όπου δεν θα νιώθει πια την ανάγκη να ψηφίσει. Mm-hmm. Και για μας αυτό είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή, όχι περισσότερο στο να πείσουμε κάποιον προπαγανδιστικά στο να μην πάει να ψηφίσει, έτσι ώστε στο μέλλον, όπως έλεγε και ο Ντίνος, να πει ότι καλά τα λέτε εσείς, μπείτε μπροστά, να μας οδηγήσετε ή να κερδίσετε πολιτικά το παιχνίδι. Αλλά κατά πόσο μπορούμε όντως να εμπλέκουμε κόσμο σε κινηματικές διαδικασίες και να δούμε επί της ουσίας πώς οι πολιτικές θέσεις μπορούν να παράγονται μέσα από τις εμπειρίες μας, τις κινηματικές πια, και όχι μέσα από τα διαβάσματά μας, για παράδειγμα. Ναι, κατάλαβα. Λίνα, εσύ. Διέκοψα το τμήμα. Όχι, αυτό ήθελα πάνω κάτω να πω, που είπε ο Βαγγέλης, ότι αυτό είναι και το σημαντικό στον αναρχοσυνδικαλισμό και σε όλα, και στον αναστατικό συνδικαλισμό, όπως θέλεις πες το, ότι μέσω μιας πρακτικής διαδικασίας οι άνθρωποι φτάνουν κάπου και όχι από μια ιδεολογία, ας πούμε. Και ξέρεις, αυτό που ήθελα να πω, μιας και το ανοίξαμε τώρα αυτό το ζήτημα, είναι και το εξής, ότι αν έχεις μια τέτοια αντίληψη για το πώς βλέπεις, ας πούμε, την κοινωνία και τους συναδέλφους και τους εργαζόμενους και τον κόσμο μέσα στον οποίο κινείσαι, είναι πολύ σημαντικό να μην πέφτουμε στο λάθος που πολλές φορές διάφορες συλλογικότητες του δικού μας, ας πούμε, ρεύματος του ελευθεριακού ή και σύντροφοι πέφτουν, να μην, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με ιδεολογικούς όρους και προαπαιτούμενα. Δηλαδή, να το πω κάπως αλλιώς, ότι με τον άλλο δεν θα πάμε μαζί αφού πρώτα γίνει ενάντια στα ΜΜΕ, ενάντια στην κατανάλωση, ενάντια στους μπάτσους, ενάντια όλα αυτά. Μπορεί άλλος να τα κουβαλάει μαζί του, θα έρθει στον αγώνα, θα έρθει για τα προβλήματα, θα εμπιστευτεί και εμάς, θα τον εμπιστευτούμε και εμείς, και μέσα από εκεί θα κατακτήσει και τον να είναι αντιρατσιστής, αντισεξιστής, ενάντια στα ΜΜΕ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να του βάλουμε όλα αυτά τα προαπαιτούμενα και μετά να τον αποδεχτούμε για να κινηθούμε μαζί του. Κατάλαβα. Θα γίνει μέσα από τη ζήμωση των αγώνων, ας πούμε. Μέσα από τον αγώνα και από τις εμπειρίες. Δηλαδή, ο κόσμος αλλάζει από την εμπειρία, δεν αλλάζει από την προπαγάνδα μόνο. Δεν χρειάζεται και η προπαγάνδα και η ζήμωση, αλλά η εμπειρία είναι πολύ βασικό. Στις 30 Τετάρτου είχατε οργανώσει μια συζήτηση με συνδικαλιστές από την Κεντρική Ένωση Εργατών Σουηδίας, έτσι δεν είναι? Ναι. Με θέμα τη δράση της συγκεκριμένης Ένωσης στο εργατικό κίνημα της Σουηδίας. Θέλω καταρχήν να μου πείτε λίγα λόγια για αυτή την εκδήλωση. Και να μου πείτε και σε τι κατάσταση είναι ο αναρχός συνδικαλισμός σήμερα στην Ευρώπη, ή όπως το πούμε τέλος πάντων, για να μην μπλέξουμε με τους όρους. Αν ξέρετε πώς είναι τα πράγματα και παγκοσμίως, ας πούμε, εκτός του ευρωπαϊκού χώρου, και
Σε ποιες χώρες υπάρχουν πιο ισχυρές, ας πούμε, τέτοιου τύπου οργανώσεις και αν εσείς έχετε επαφές. Τώρα τα πολλά. Ναι, εντάξει, σιγά σιγά. Εντάξει. Πες λίγο για τη Σουηδία. Οι σύντροφοι από τη Σουηδία μας μίλησαν για, για την οργανωτική τους δομή πιο πολύ και για τις εργασιακές συνθήκες στις οποίες δούλευε ο καθένας από αυτούς. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα λέγαμε ότι είναι κοινά με τον εργαζομένο στην Ελλάδα που κυριαρχεί, ας πούμε, αυτό το υποτίμηση πια της εργασίας, η επισφάλεια κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή πράγματα που και αυτοί είχαν και κτημένα τώρα, χάμουν έδαφος. Και υπήρξε μια συζήτηση και από κάποιους εργαζόμενους που την παρακολούθησαν και εντόπισαν κάποια προβλήματα σε αυτό το τομέα, είτε στο νομοθετικό, νομίζω, νομοθετικό πλαίσιο, ναι, που ισχύει για το συνδικαλισμό στη Σουηδία και στην Ελλάδα. Γενικώς έχουν κάποια δράση τελευταία αναπτύξει εκεί. Δηλαδή είναι αρκετά ισχυρή η ένωσή τους, ας πούμε, στη Σουηδία. Και οι σύντροφοι έχουν, η ένωσή τους δηλαδή έχει 4.500 μέλη, αλλά βγαίνει από μια περίοδο που είχαν από συνδικαλιστικοποίηση, ας το πούμε έτσι, ένα φαινόμενο που δεν έχει θίξει μόνο τη ΣΑΚ, αλλά έχει θίξει και τα θεσμικά, τα επίσημα συνδικάτα, ας το πούμε. Εντάξει, παλιότερες εποχές, δηλαδή εγώ όταν, από τότε που την παρακολουθούσα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και τέτοια, ήξερα ότι είχε 10.000 μέλη. Τώρα οι σύντροφοι μας είπαν για 4.500. Είναι μια παραδοσιακή συνδικαλιστική ένωση, έτσι είναι από το 1910, ας πούμε, υπάρχει. Υπάρχει και η επίσημη ΓΕΣΕΑ, το πούμε έτσι, η ΕΛΟ, ας πούμε, κτλ. Έχουν μια μεγάλη παρέμβαση σε εργαζόμενους στην καθαριότητα, στον επισητισμό, σε κάποια νοσοκομεία, στο εμπόριο και ακόμα στους δημόσιους υπαλλήλους με την έννοια της κεντρικής διοίκησης και σε εκπαιδευτικούς και τέτοια, αλλά και στην κεντρική διοίκηση, δηλαδή σε υπουργεία, σε τέτοιου τύπου υπηρεσίες. Κάποια πράγματα είναι διαφορετικά, με αυτό που είπε και η Λίνα, δηλαδή ότι ακόμα εκεί υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος ή κάποια εργασιακά δικαιώματα και τέτοια, αλλά κάποια πράγματα είναι, ερχόμαστε και εκεί πιο κοντά, γιατί η κρίση και οι αντεργατικές πολιτικές πηγαίνουν και στον αναπτυγμένο βορρά, δηλαδή δεν είναι μόνο... Θα γίνουν στη Ιδία, δηλαδή. Ναι, ή θα γίνουν αυτή η Ελλάδα κάπως έτσι, ας πούμε. Κυρίως υπάρχει ο έλεγχος του πώς δουλεύεις. Δηλαδή, μας λέγανε για κάποια συστήματα σε άτομα που δουλεύουν και στην κοινωνική εργασία. Στο βοήθεια στο σπίτι, αυτό που λέμε. Ναι. Όπου με κάποιο... Κάποιο μόνιτο, κάποιο μηχανάκι. Αν τους ελέγχουν. Τους ελέγχουν, πρέπει να γράφεις, λέει, κάθε στιγμή τι δουλειά έκανες. Τι έκανες, τώρα μαγείρεψα για το ηλικιωμένο, τώρα του κάνω ψώνια, ξέρω εγώ. Μετά λέμε αυτά, γιατί δεν έχουμε ιδέα. Ναι, μας ας πούμε συνέπεσε, ξέρω εγώ, στον κλάδο του βιβλίου με αυτό το θέμα που έχουμε αναδείξει με τα μηχανάκια σκάνερ που έχουν βάλει στο λαιμό των υπαλλήλων στον Ιαννό, ξέρω εγώ. Μας το λέγανε οι σύντροφοι, ξέρω εγώ, την ίδια περίοδο που είχαν έρθει εδώ και μας έκανε πολύ εντύπωση. Βέβαια, εκεί το πιο τρομελό, λέει, είναι το εξής. Το επίσημο ρεφορμιστικό συνδικάτο δεν αντιδρά, γιατί το επίσημο ρεφορμιστικό συνδικάτο έχει μετοχές στην εταιρεία που προμήθευσε τα μηχανάκια αυτά, ας πούμε. Ναι, οπότε. Ή επίσης μας έκανε εντύπωση, ένα άλλο παράδειγμα που μας έλεγαν, είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο εκεί, παρά το ότι στις συλλογικές συμβάσεις υπάρχει εξομοίωση, είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο να παίρνουν οι γυναίκες λιγότερο μισθό από τους άντρες. Και παρά το ότι το κυνηγάνε και με συνδικαλιστική πίεση αλλά και δικαστικά, σπανίζουν οι περιπτώσεις που έχουν δικαιωθεί, έχουν διωχθεί οι εργοδότες που δίνουν λιγότερο μεροκάματο και μισθό, ας πούμε, στις γυναίκες. Κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι πολύ συμβαίνει, δηλαδή σαν τέτοιο, δηλαδή γυναίκες άντρες, ας πούμε. Εδώ μας θεσμοθετήσανε το νεοπροσλαμβανόμενοι και παλαιότεροι, ας πούμε. Ότι έχουν... Ναι. Αν ξέρετε να μου πείτε σε τι κατάσταση είναι ο ναρκοσυνδικαλισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πώς πάνε τα πράγματα, που έχει πολύ δύναμη, ας πούμε, περισσότερη, ξέρω εγώ, από το... Ναι. Εντάξει, εμείς όπως ξέρεις η ΕΣΕ, ας πούμε, ανήκουμε σε ένα συντονιστικό, το οποίο λέγεται Μαυροκόκκινος Συντονισμός. Είναι ένα συντονιστικό, δεν είναι μια διεθνή οργάνωση, όπου εκεί είναι δύο μεγάλες ενώσεις από την Ισπανία, η ΣΕΧΕΤΕ, ας πούμε, και η Σολιδαριδά Δομπρέρα,
Από την Γαλλία υπάρχει επίσης άλλη μια ένωση, η CNT France, ας πούμε. Η UZI από την Ιταλία, είναι η ΣΑΚ από τη Σουηδία, είναι η Εργατική Πρωτοβουλία από την Πολωνία, είναι η IWW σαν IWW που έχει, ας πούμε, και στην Ευρώπη κάποιες δυνάμεις πέρα από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, έχει και στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Δεν ξέρω αν ξεχνάω τώρα κάποιον. Τώρα υπάρχει και μια οργάνωση από την Ουκρανία, η Αυτόνομη Εργατική Ένωση, η οποία θέλει να μπει στον μαυροκόκκινο συντονισμό, έχει επαφές με τους συντρόφους τους Σουηδούς και τους Πολωνούς. Αυτό είναι ένα συντονιστικό. Δυστυχώς είναι λίγο χαλαρό, θα μπορούσε να ήταν και πιο σφιχτό, να βγάζει δηλαδή και περισσότερες δράσεις, ας πούμε, και καμπάνιες κτλ. Πάντως είναι θετικό, γιατί μας βοηθάει να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, να πληροφόρηση κτλ. Τώρα εντάξει, γενικότερα υπάρχει και η ΑΕΤ, έτσι, η Διεθνή Ένωση Εργαζομένων, ένα παραδοσιακή, ας πούμε, αναρχοσυνδικαλιστική διεθνής που ιδρύθηκε το 1921. Όπου εκεί συμμετέχουν, ας πούμε, η ΦΑΟΥ η γερμανική, είναι η ΣΕΝΕΤΕ η ισπανική, η ΣΕΝΕΤΕ η ισπανική, βέβαια εδώ να πούμε ότι παρά την πολυδιάσταση που υπάρχει, ξέρω εγώ, και στην Ισπανία, τώρα οι τρεις αναρχοσυνδικαλιστικές ενώσεις έχουν ένα συντονισμό τα τελευταία δύο χρόνια και υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα, παίρνουν από κοινού πρωτοβουλίες κτλ. Εντάξει, δυστυχώς και στις υπόλοιπες, ας πούμε, χώρες είναι διασπασμένο το αναρχοσυνδικαλιστικό ρεύμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Γαλλία υπάρχουν τρεις οργανώσεις που λέγονται ΣΕΝΕΤΕ. ΣΕΝΕΤΕ ΑΕΤ, ΣΕΝΕΤΕ Φράνσια και τώρα ΣΕΝΕΤΕ Σολιδαριδάδο Ουβριέρα, ας πούμε, εργατική αλληλεγγύη. Ή και στην Ιταλία υπάρχει η UZI και η UZI, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τώρα στην ΑΕΤ είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι από την Ρωσία, είναι πολλές από την Λατινική Αμερική, η Φόρα η Αργεντίνικη, η Κόμπη η Βραζιλιάνικη, είναι και από την Πολωνία, εκεί πάλι υπάρχει η αναρχοσυνδικαλιστική ένωση που ανήκει στην ΑΕΤ, ας πούμε. Και βέβαια τώρα κατά καιρού οι ΑΣΗ από τη Σερβία, ας πούμε, εμφανίζουν και διάφορες έτσι ομάδες και από την Τουρκία και από τη Ρουμανία, δηλαδή υπάρχει η ASB από την Ολλανδία με την οποία εμείς έχουμε σχέσεις που δεν ανήκει ούτε στην ΑΕΤ ούτε στο Μαυροκόκκινο. Πάντως εμείς πέρα από το ότι ανήκουμε στο Μαυροκόκκινο συντονισμό δεν έχουμε έτσι μια σεχταριστική αντίληψη, δηλαδή οι σχέσεις μας είναι πάρα πολλές, ας πούμε, δηλαδή έστω διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, ή όταν έρχονται εδώ τυχαίνει να βρεθούν κάποιοι σύντροφοι από οποιαδήποτε αναρχοσυνδικαλιστική τέτοια, επιδιώκουμε να τους γνωρίσουμε, να συζητήσουμε, να κρατήσουμε επαφή, να στείλουμε κείμενα μεταφρασμένα έξω, να δούμε κείμενα δικά τους. Απλά αν καταλαβαίνω αυτό που προτάσεις είναι περισσότερο το αναρχοσυνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη, σε τι επίπεδο βρίσκεται δυναμική σας, δυναμική μπορεί να παρέμβει. Εντάξει, ήθελα να ακούσω και αυτό από τον Τίνος, γιατί ρώτησα κιόλας και με ποιες οργανώσεις έχετε επαφές. Όχι, είναι λίγο σημαντικό και πέρα από τις επαφές, δηλαδή να τα αναφέρουμε λίγο για να ξέρει και ο κόσμος ότι ο αναρχοσυνδικαλισμός δεν είναι η ΣΕΝΕΤΕ της Ισπανίας του 36, ξέρω εγώ. Και... δηλαδή ότι είναι ένα υπαρκτό ρεύμα σήμερα, άσχετα αν αλλού είναι μικρότερο ή πιο αδύναμο και τέτοια. Δηλαδή εντάξει, τώρα ξέρω εγώ, η ΣΕΝΕΤΕ Ισπανική έχει 80.000 μέλη, ας πούμε. Είναι, ας το πούμε έτσι, η τρίτη σε δύναμη ΓΕΣΕΕ. Τα ίδια τα επίσημα στοιχεία λένε ότι συσπηρώνει το 5% των συνδικαλισμένων εργατών. Τα δύο μεγάλα συνδικάτα έχουν από 45% το καθένα και υπάρχει και ένα άλλο 5% που είναι τα πολύ μικρότερα κτλ. Δηλαδή η ΣΕΧΕΤΕ είναι μια υπαρκτή δύναμη, γνωστή κτλ. Αλλά ναι, να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έστω και μειοψηφικά, και εκφράζουν μια διαφορετική αντίληψη για το συνδικαλισμό, μια άλλη κουλτούρα κτλ. Απλά για το ζήτημα της δυναμικής, υπάρχει μια ουσιαστική οπισθοχώρηση της δυναμικής μετά τον Ισπανικό εμφύλιο, ειδικά στον αναρχοσυνδικαλισμό. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε για ενώσεις οι οποίες αριθμούν εκατομμύρια εργαζόμενους, του οποίου οργανώνουν ή επηρεάζουν τον ένα με τον άλλο τρόπο. Σε αυτό, αφενός, παίζει ένα ρόλο η ήττα στρατιωτική στον Ισπανικό εμφύλιο, οπότε και η κατάρρευση αυτής της κοινωνίας που χτίζονταν. Από την άλλη, υπήρχε και το παράδειγμα της Ρώσικης Επανάστασης, όπου ένα σημαντικό κομμάτι του επαναστατικού κινήματος στράφηκε στον πολυσυλλογισμό σαν μια επιτυχημένη μέθοδο του να επαναστατεί κανείς.
Οπότε αυτό επηρεάσε και ουσιαστικά και το συνδικαλιστικό τοπίο σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι επαναστάτες, ας πούμε, την σχέση τους με την κοινωνία, πώς παρεμβαίνουν στους εργαζόμενους, αν τα σωματεία πρέπει να έχουν μια δική τους εσωτερική ζωή και λειτουργία ή αν πρέπει να είναι ο ημάντας μετάδοσης της γραμμής του κόμματος, για παράδειγμα, που κατά βάση από ό,τι είναι φανερό επικράτησε το δεύτερο, έτσι, ότι τα σωματεία είχαν ένα χαρακτήρα για πολύ καιρό μηχανίστικο, τέλος πάντων, μετάδοσης των αποφάσεων του επιτελείου που έχει τον επαναστατικό χαρακτήρα. Από την άλλη, έπαιξε και σημαντικό ρόλο αυτή η άνθηση του καταναλωτισμού, ειδικά με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που δημιούργησε και αυτή την καταναλωτική φούσκα που βλέπουμε να σκάει στο σήμερα. Και αυτό ήταν και μια ουσιαστική περίοδος υποχώρησης του συνδικαλιστικού κινήματος, όπου σε μια τάση, τέλος πάντων, όπου υπήρχε η δυνατότητα να επικρατήσει μια κοινωνική ειρήνη. Όλα αυτά, με τον ένα τον άλλο τρόπο, αρχίζουν σήμερα να στερεύουν. Και η μέθοδος της επανάστασης του Λένιν, τέλος πάντων, αλλά από την άλλη και η αυταπάτη ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε σε ένα παράδεισο έξω από τον υπόλοιπο κόσμο, όπου οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές, θα είναι της ανεπτυγμένης Ευρώπης και επί της ουσίας ο υπόλοιπος κόσμος απλά πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο της ανάπτυξης, αυτή η λογική του φιλελευθερισμού έχει αρχίσει να καταραίει στις μέρες μας. Οπότε για μας είναι και το ζήτημα του κατά πόσο μπορεί ξανά να ενισχυθεί αυτό το ρεύμα του ανασυνδικαλισμού, που επί της ουσίας καταπολεμήθηκε από αυτές τις δύο αντιλήψεις. Πάντως, εδώ να πω και κάτι, ας πούμε, γιατί ακούμε κάποια γεγονότα πολλές φορές από τις τηλεοράσεις, από το εξωτερικό, αλλά δεν ξέρουμε τον μικρό κόσμο αυτών των γεγονότων. Για παράδειγμα, αυτό το ρεύμα των αρχοσυνδικαλιστικών, όσο και αν είναι πιο μειοψηφικό σε σχέση με τον επίσημο συνδικαλισμό, με το θεσμικό, το ρεφορμιστικό κτλ., φτιάχνει γεγονότα. Δηλαδή, να σου πω το εξής, ας πούμε. Ακούσαμε για τη μεγάλη απεργία στη Μαδρίτη των εργαζόμενων στην καθαριότητα, οι οποίοι δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι εργολαβικές εταιρείες που έχουν την καθαριότητα των Δήμων. Μια πολυήμερη, ας πούμε, απεργία, η οποία πέτυχε. Η υπεγραφή συλλογική σύμβαση πέτυχε, ας πούμε. Εκεί ξεκίνησαν και τα τρία συνδικάτα, δηλαδή και το Σοσιαλιστικού Κόμματος του Συνδικάτου και της Αριστεράς, Κομισιόν Ομπρέας και η ΣΕΧΕΤΕ. Τα άλλα δύο συνδικάτα στην πορεία του αγώνα αποσύρθηκαν. Αυτοί που τραβήξαν μέχρι τέρμα και ήταν αυτοί που καταφέρανε την επιτυχία ήταν η ΣΕΧΕΤΕ, ας πούμε. Τον αγώνα στους οδηγούς των λεωφορείων στη Βαρκελόνη πάλι η ΣΕΧΕΤΕ ήταν μέσα. Τον αγώνα, ας πούμε, που ακούσαμε πριν μερικά χρόνια για το μετρό της Μαδρίτης ήταν η Solidaridad Obrera, η άλλη αναρχοσυνδικαλιστική ένωση που δρούσε μέσα από μια πλατεία συνέλευση των εργατών του μετρό, ας πούμε. Ο αγώνας παλιότερα, ας πούμε, στην Σεβίλη, στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλης με τις εργαζόμενες στην καθαριότητα, η εργολαβική εταιρεία που κέρδισε ήταν η ΣΕΔΕΤΕ μέσα. Η ΣΕΧΕΤΕ συμμετέχει στις συνδικαλιστικές εκλογές, έχει το 5% των εκλεγμένων συνδικαλιστικών αντιπροσώπων και όμως έχει το 95% των προστήμων και των διώξεων και των απολύσεων των συνδικαλιστών, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι είναι μόνο το 5% των συνδικαλισμένων εργατών και μάλλον σε επίπεδο αντιπροσώπων έχει το 15% των εκλεγμένων αντιπροσώπων, το 95% των προστήμων και των διώξεων σε συνδικαλιστές εκπροσώπους είναι στη ΣΕΧΕΤΕ. Ή στο μεγάλο αγώνα στα Starbucks στις ΗΠΑ ήταν από πίσω IWW, ας πούμε. Θέλω να πω ότι αυτό το ρεύμα, αν και μειοψηφικό, κάνει γεγονότα, δουλεύει με επιμονή, κάνει πράγματα, ας πούμε. Ναι. Και δίνει πολύ μεγάλη σημασία και όλες και στο κατά πόσο όντως τα μέλη που αριθμεί μπορεί να τα εμπλέξει σε κλιματικές διαδικασίες ή να τα ενεργοποιήσει ουσιαστικά και στη συμμετοχή τους μέσα στο σωματείο και στο συνδικάτο. Μια πολύ μεγάλη αγωνία των πιο μεγάλων οργανώσεων είναι κατά πόσο τα μέλη τα οποία αριθμούν μπορούν όντως να τα εμπλέκουν διαρκώς μέσα στις διαδικασίες του σωματείου και του συνδικάτου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν κατά κάποιο τρόπο την οριζοντιότητα. Και αυτό είναι και ένα στίχημα το οποίο παίζεται. Έτσι δεν το έχουν καταφέρει επί της ουσίας, ώστε να πούμε ότι είναι απολύτως πετυχημένα, αλλά είναι και κάτι για το οποίο αγωνιούν και διαρκώς βελτιώνουν και τις προσπάθειές τους σχετικά με το πώς μπορούν να εμπλέξουν όλο και περισσότερους ανθρώπους. Οι σύντροφοι που έχουμε επαφή, έρχονται και εδώ κτλ. Μας λένε ότι για μας είναι επιδεοκόμενο αυτός που έχει την κάρτα μέλους και πληρώνει τη συνδρομή να δραστηριοποιηθεί, ας πούμε, παράλληλα. Είναι επιδεοκόμενο, δεν το έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Έχουμε πολλούς ανθρώπους που απλά σου λένε το πιο μαχητικό συνδικάτο να γραφτώ σε αυτό. Ναι, αλλά δεν θα κάνω τίποτα. Αλλά δεν συμμετέχει και πολύ, μια φορά στο τόσο. Ναι, δημιουργεί τη ανάθεση. Ωραία. Τώρα να έρθουμε λίγο εδώ στο εγχώριο το οποίο. Υπάρχετε εσείς, η ΕΣΕ, και υπάρχει και η Ρωσινάντε. Με τη λογική όλων αυτών που λέγαμε πριν, ας πούμε για τις διασπάσεις, ξέρω εγώ κτλ. Θέλω να ρωτήσω. Τώρα μπορεί αυτή η ερώτηση να είναι λίγο. Δεν την κάνω προβοκατόρικα. Την κάνω γιατί υπάρχει κόσμος που ρωτάει. Ναι. Με τη λογική ότι αν ήσασταν μαζί, ίσως είχατε μεγαλύτερη απήχηση και απεύθυνση, ας πούμε, στον κόσμο. Εντάξει. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολυτέλεια για κάτι τέτοιο? Δηλαδή είναι τόσο σημαντικά αυτά που σας χωρίζουν, ώστε να μην μπορείτε να είστε μαζί? Επί της ουσίας, εγώ θα λέω ότι ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν με τη Ρωσινάντε. Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα, το ότι η Ρωσινάντε ιδρύθηκε μια περίοδο που η ΕΣΕ είχε ήδη κάποια ζωή. Οπότε πιστεύω ότι και τα ίδια τα μέλη της Ρωσινάντε πιθανόν εντόπισαν μια αναγκαιότητα να ιδρύσουν μια άλλη ομάδα. Μια άλλη συνεργότητα η οποία θα εξυπηρετούσε κατά κάποιο τρόπο την ανάγκη την οποία εντόπιζαν και οι ίδιοι. Από την άλλη, αυτό που ουσιαστικά είναι το ζήτημα το οποίο παίζεται στο εγχώριο σκηνικό είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη κίνηση σχετικά με το συνδικαλισμό βάσης και τα σωματεία τα από τα κάτω οργανωμένα, στα οποία εγώ θα λέω ότι ούτε η ΕΣΕ ούτε η Ρωσινάντε είναι μια πολύ δυναμική συνιστόσα που να παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά ότι προκύπτουν από μια κίνηση κατά κάποιο τρόπο αυθόρμητη που έχει δημιουργηθεί. Εγώ θα λέω ότι το στοίχημα παίζεται σε αυτά τα σωματεία όμως, γιατί αυτά είναι τα οποία έχουν μια ουσιαστική εργατική παρέμβαση στην κοινωνία και αυτά είναι τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν την συγκυρία και να δημιουργήσουν και ένα ρεύμα στην υπάρχουσα κοινωνία. Οπότε δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη σημασία στο να πούμε ότι η ΕΣΕ και η Ρωσινάντε μπορούν να ενωθούν, να δημιουργήσουν μια ακόμη μεγαλύτερη συλλογικότητα, η οποία θα έχει απλά κάποιες συνελεύσεις σε κάποιες πόλεις και θα λειτουργήσει προπαγανδιστικά ως προς το συνδυασμό. Όσο κατά πόσο είναι ουσιαστικό το υπάρχον ρεύμα που υπάρχει με τα διάφορα σωματεία που ιδρύονται, αφενός μεν να μεγιστοποιηθεί με η ίδρυση καινούργιων σωματείων όπου γίνεται, αφετέρου να αποκτήσει όλο και πιο δυναμική οργανωτική μορφή, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι αυτό που θα είναι η κατεύθυνση προς τον ανασυνδικαλισμό. Δηλαδή να ιδρύσει επί της ουσίας μια ομοσπονδία με χαρακτηριστικά μέσα δημοκρατία στο εσωτερικό του, να έχει πολύ μαχητικές διεκδικήσεις και να αρχίσει να πειραματίζεται και με ζητήματα πέρα από την οικονομική διεκδίκηση σχετικά με τα κοινωνικά κέντρα. Εν τέλει, κατά πόσο μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να πάρουμε τη ζωή μας στο σύνολο στα χέρια μας και να αρχίσουμε αυτό σιγά σιγά να το μεθοδεύουμε κιόλας. Κοίτα, εντάξει, και το ζήτημα της, αυτό που λέμε της προπαγάνδησης δεν είναι να το υποτιμήσουμε. Δηλαδή, όπως το λες και εσύ, ότι αναθρηστικά ήταν, ας πούμε, και τέτοια. Μια απλοϊκή σκέψη. Όχι, όχι, γιατί εντάξει, ναι, μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, παιδί μου, αν σε μια πορεία εμφανιστεί ένα μπλοκ αναφροσυνδικαλιστικού 50 ανθρώπων, το να είναι το διπλάσιο μπορεί να έχει σημασία. Ναι, πάντως το πιο κρίσιμο είναι αυτό που είπε και ο Βαγγέλης, ας πούμε, και δηλαδή το πώς, ας πούμε, και η ΕΣΕ και η Ρωσινάντε, ξέρω εγώ, ο κόσμος θα μπορέσει να κινηθεί σε κλάδους, σε εργασιακούς χώρους, σε σωματεία μέσα, σε εργατικές πρωτοβουλίες κτλ. Και νομίζω ότι εντάξει, δυστυχώς μέχρι τα τώρα δεν έχουμε και συνευρεθεί σε πολλές πρωτοβουλίες, ας πούμε, από κοινού ή δεν έχουμε συνευρεθεί σε πολλά σωματεία από κοινού κτλ. Ίσως αυτό έχει να κάνει, να είναι και τυχαίο, δηλαδή να έχει να κάνει με το ότι ο Ρωσινάντε μπορεί να έχει έναν κόσμο σε άλλους κλάδους, εμείς να... νομίζω ότι πάντως το πιο βασικό είναι αυτό, αν το πρημοδοτήσουμε αυτό, τότε θα γίνουν και πιο εύκολα διάφορα πράγματα. Θα πεις κάτι γι' αυτό? Δεν χρειάζεται να σας ρωτάω εγώ, έτσι, όχι. Για μένα, τώρα προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι είναι καλό να υπάρχουν πρωτοβουλίες αναρχοσυνδικαλιστικές και ας είναι και έξω από εμάς, ας πούμε, αρκεί να έχουν τα χαρακτηριστικά του αναρχοσυνδικαλισμού, όπως βλέπουμε, ας πούμε, τα σωματεία που μιλήσαμε πριν, τα σωματεία βάσης,
που μπορεί να μην δέχονται την ταμπέλα ανάρχου συνδικαλισμού. Λειτουργούν όμως με κάποιες αρχές του ανάρχου συνδικαλισμού, όπως είναι η άμεση δράση, ας πούμε, η ταξική αλληλεγγύη, ή το, η άμεση δημοκρατία ή μέσα από τη συνέλευση παίρνουν τις αποφάσεις. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του ανάρχου συνδικαλισμού. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να υπάρχει μία οργάνωση με 100.000 κόσμος. Υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει αυτό το πολύμορφο κύμα, να υπάρχει στην κοινωνία. Πάντως και για μένα δηλαδή η φιλοδοξία μου δεν είναι τόσο πολύ το να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες μεγάλες συλλογικότητες οι οποίες προωθούν μία αντίληψη, όσο περισσότερο το να δω αυτή την αντίληψη να εφαρμόζεται. Και σε αυτή την περίπτωση, μάλλον πια δεν θα χρειάζεται να μιλάμε και για συλλογικότητες. Δηλαδή, αν πούμε ότι υπάρχουν 5-10 σωματεία, ή πιθανόν υπάρχει μια ομοσπονδία, ή υπάρχει ένα δίκτυο κοινωνικών κέντρων, πιθανόν και καταλήψεων. Όταν λέει ο Βαγγέλης ομοσπονδία, να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς μιλάμε για μια ανεξάρτητη δομή από τη ΓΕΣΕ. Έτσι, δηλαδή, το σύνθημά μας είναι αυτό. Μία, δύο, τρεις πολλές ΓΕΣΕ, ας πούμε. Συνδικαλιστικός πλουραλισμός, ας πούμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πλέον, νομίζω ότι και η αντίληψη της συλλογικότητας θα σταματήσει να υπάρχει σαν σκέψη στο πώς εμείς βλέπουμε να κινούνται τα πράγματα. Γιατί πλέον θα μιλάμε για τη στάση του τάδε σωματείου, τη στάση της τάδε ομοσπονδίας, ένα ευρύ κοινωνικό ρεύμα και όχι τόσο πολύ για συλλογικότητες. Τώρα θα κάνω μια θεωρητική ερώτηση. Εντελώς θεωρητική όμως. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, σήμερα εργατική τάξη με την έννοια που της είχαν αποδώσει, ας πούμε, νοηματικά το περιεχόμενο, είτε ο μαρξισμός είτε ο αναρχισμός? Υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα? Γιατί πολλοί το αμφισβητούν. Σου λέει, δεν υπάρχει εργατική τάξη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που υπήρχε κάποτε. Δεν έχει συνιστώσεις δηλαδή να φτάνουν στην ορολογία εργατική τάξη όπως την είχαν θέσει εκείνη τότε. Εσείς τι λέτε? Εγώ θα έλεγα ότι εργατική τάξη υπάρχει ακριβώς έτσι όπως διευθετούνταν. Και από τον μαρξισμό και από τον αναρχισμό, που επί της ουσίας είναι δύο αντιλήψεις που πηγάζουν από το εργατικό κίνημα και οι δύο. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε κιόλα, σαν πολιτικές γραμμές, και ο αναρχισμός αλλά και ο μαρξισμός πηγάζουν από την πρώτη διεθνή και τη σχέση με αυτό το νέο κόσμο, τον εργαζόμενο που δημιουργείται. Ο ορισμός, και εκεί που μπαίνουν τα όρια, είναι το εξής, ότι προλεταριάτο, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτός ο οποίος είναι αναγκασμένος να πουλήσει την εργατική του δύναμη για να ζήσει. Ανεξαρτήτως του αν παράγει κάτι αυτό ή αν παράγει μια υπηρεσία, ας πούμε. Τώρα, η διαφορά μεταξύ προλεταριάτου και εργατικής τάξης είναι κάτι που δεν είναι και πολύ σαφές. Εγώ θα έλεγα ότι το προλεταριάτο είναι κάτι το ανοργάνωτο. Η εργατική τάξη είναι κάτι το οργανωμένο και διεκδικητικό. Από αυτή την άποψη, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εργατική τάξη δεν υπάρχει γιατί οι εργαζόμενοι δεν διεκδικούν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει όντως όμως ένα πεδίο το οποίο εμείς πρέπει να οργανώσουμε και να δημιουργήσουμε αυτή την ταξική σχέση. Αυτό που αμφισβητούν αυτοί που αμφισβητούν την εργατική τάξη είναι το ζήτημα της ταξικής σχέσης. Δηλαδή, αυτό που λένε είναι ότι πιθανόν η τάξη, έτσι όπως την έχουν περιγράψει στο παρελθόν αυτοί που έχουν ασχοληθεί με το εργατικό κίνημα, δεν υπάρχει, το οποίο όμως είναι πολύ ασαφές. Τι πάει να πει δεν υπάρχει? Αυτό είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει εκμετάλλευση στους χώρους εργασίας σήμερα ή επί της ουσίας δεν υπάρχει και μισθωτή σκλαβιά, έτσι όπως θα έλεγε κάποιος που χρησιμοποιεί αυτές τις έννοιες. Γιατί αν το δούμε στο σήμερα, θα δούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που στην καλύτερη περίπτωση για 8 ώρες νοικιάζουν τον εαυτό τους, τις δεξιότητές τους, αυτό το οποίο εν τέλει προσφέρουν στην κοινωνία σε κάποιον άλλον που έχει και την απόλυτη κυριότητα και του χρόνου τους αλλά και της συμμετοχής τους στην κοινωνία. Δηλαδή με έναν τρόπο καθορίζει τον κόσμο στον οποίο ζουν μέσα από αυτή τη δύναμη του. Άρα υπάρχει ταξική σχέση και υπάρχει και εκμετάλλευση μέσα από αυτό. Υπάρχει και ανισότητα μέσα από αυτό σχετικά με το πώς παρεμβαίνουμε αν έχουμε όλη την ίδια σχέση με την κοινωνία. Υπάρχουν άνισες σχέσεις με το κατά πόσο μπορούμε όλοι να παρέμβουμε στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Από την άλλη, πολλοί θα έλεγαν ότι ναι, αλλά δεν υπάρχει ο βιομηχανικός εργάτης. Το οποίο εντάξει, ναι, προφανώς δεν υπάρχει ο βιομηχανικός εργάτης, αυτός ο μαζικός εργάτης του παρελθόντος, στον οποίο κιόλας πολλοί ελπίζαν ότι θα δημιουργηθούν και οι συνθήκες της οργάνωσης, της συλλογικής,
αλλά υπάρχει ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της εργασίας, το οποίο κινείται περισσότερο προς την κατεύθυνση της οργάνωσης μικρών ομάδων εργαζομένων, οι οποίοι θα συνεισφέρουν αντί της μεγάλης δομής στην οποία συμμετέχει ένα πλήρως εργαζομένο, θα συνεισφέρουν επί της ουσίας σε κομμάτια στην οργάνωση του τελικού προϊόντος. Αυτό για μένα είναι ένα ζήτημα κατά πόσο αποτελεσματικός είναι ο τρόπος παρέμβασης στους χώρους εργασίας του παρελθόντος ή κατά πόσο πρέπει να αναπτυχθούν νέες θετικές και νέες μέθοδοι που να το κάνουν αποτελεσματικό στο σήμερα και όχι σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι τάξη. Ναι, κοίταξε, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται χρόνια, ας πούμε. Εγώ το, εντάξει, ας το πω έτσι, να το πω εισαγωγικά, αυτός που θέτει καλοπροαίρετα αυτό το ερώτημα, γιατί υπάρχει και το κακοπροαίρετο που θέλει να μας πει ότι είμαστε όλοι πολίτες ή ότι είμαστε όλοι καταναλωτές ή ότι είμαστε όλοι Έλληνες ή ότι είμαστε ξέρω εγώ κτλ. Από εκεί πάει αλλού το πράγμα, δηλαδή το κάνει επί τούτου, το λέει επί τούτου αυτό για να θολώσει ας πούμε τις ταξικές διαφοροποιήσεις και να φτιάξει ένα νέο σύνολο στο οποίο θα χαθεί ας πούμε η ταξικότητα και θα συνεχίσει η κυριαρχία των εκμεταλλευτών, των αφεντικών, των καπιταλιστών και τέτοια. Αυτός που εισαγωγικά που το λέει έτσι αφαιρώνεται και καλοπροαίρετα, ξεκινάει από το εξής, ας πούμε, ότι παλιότερα, είτε από αυτό που έχει διαβάσει, είτε από αυτό που έχει ακούσει, είτε από αυτό που μπορεί να έχει δει κιόλα, η εργατική τάξη, η οποία ήταν πιο ολιγάριθμη, δηλαδή μπορεί να ήταν το 30% της κοινωνίας, το 35%, δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν μισθωτή σχέση εργασίας, ήταν πιο διακριτή με την έννοια ότι κατοικούσαν σε συγκεκριμένες γειτονιές. Σήμερα δηλαδή δεν υπάρχουν εργατικές γειτονιές, δηλαδή ακόμα και οι λαϊκές εργατικές γειτονιές έχουν και μικροστικοποιηθεί και διάφορα τέτοια, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο η Νίκαια με την Εκάλη, αλλά ακόμα και στην Νίκαια μέσα δεν είναι όπως ήταν πριν 50 χρόνια που μπορεί να, ή τη Νέα Ιωνία που τη λέγανε το ελληνικό Μάτσεστερ, οι οποίοι αυτοί που μένανε εκεί δουλεύαν και στα κλωστοφαντουργία της περιοχής, ας πούμε. Για να το πω λίγο σχηματικά, μπορεί πριν 20 χρόνια να έχει αυτός που έμεινε στην Εκάλη δορυφορική, τώρα μπορεί να έχει αυτός που έμεινε στην Νίκαια. Ναι, και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, ή πούμε να έχει αυτό σπάσει το μεγάλο εργοστάσιο, ο μεγάλο εργασιακό χώρο. Και να έχει διαχειριστεί το εργοστάσιο στην κοινωνία με άλλους τρόπους, ας πούμε, ή μπορεί να αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, βιομηχανία. Εντάξει, η βιομηχανία, ξέρω εγώ, των αμαξοκατασκευών δεν υπάρχει στην Ελλάδα, έχουν γύρω σε εμπορικές αντιπροσωπείες, ας πούμε. Αλλά για παράδειγμα, και ο τουρισμός έχει βιομηχανοποιηθεί, ας πούμε, σαν τέτοιο, ας πούμε, ή διαφήμιση, ξέρω εγώ. Με αυτή την έννοια είναι αυτό το θέμα, ότι δηλαδή ο εργάτης πλέον. Μπορεί να μην ήταν έτσι διακριτός όπως ήταν παλιότερα που ήταν το 30% της κοινωνίας, αλλά σήμερα οι μισθωτοί εργαζόμενοι έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο. Δηλαδή οι μισθωτοί εργαζόμενοι σήμερα στην Ελλάδα είναι το 70%, ας πούμε. Ή στη Γερμανία είναι το 85% ή στην Αργεντινή είναι το 90%. Ναι, η Αργεντινή έχει μεγαλύτερη μισθωτή εργασία από τη Γερμανία, ας πούμε. Άρα η εργατική τάξη υπάρχει, ας πούμε. Και αν θα χρησιμοποιούσα και έναν πιο νεότερο όρο για να το περιγράψω, θα έλεγα ο κόσμος της εργασίας. Με την έννοια ότι υπάρχει και ο κόσμος της μη εργασίας. Δηλαδή οι άνεργοι ή αυτοί που δεν καταφέρνουν, οι νεολαία που δεν καταφέρνουν να πρωτομπεί στην παραγωγή να δουλέψει για να μείνει μετά άνεργη, ας πούμε. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, η έννοια της εργατικής τάξης και τα λοιπά, με την έννοια ότι αυτό που καθορίζει τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι η σχέση του με τη μισθωτή εργασία. Η οποία έχει διευρυνθεί πολύ περισσότερο από ότι παλιότερα. Αν στην προεπαναστατική Ρωσία του 17, ας πούμε, η εργατική τάξη ήταν το 20% και όλο το υπόλοιπο ήταν μια πλατιά θάλασσα αγροτιάς, ας πούμε, μικροαστικής κτλ. Στη Ρωσία τα εκατομμυρίων χρόνια του κρατικού καπιταλισμού ή και σήμερα, ας πούμε, η μισθωτή εργασία και η εργατική τάξη έχει διευρυνθεί πάρα πολύ, ας πούμε. Ναι. Ναι, εγώ πολύ απλά σκέφτομαι αυτό, ότι όσο υπάρχει καπιταλισμός θα υπάρχει και εργατική τάξη, γιατί είναι η κυρίαρχη σχέση στην κοινωνία μας, σχέση κεφαλαίου εργασίας, μισθωτής εργασίας. Και ποτέ σε όλη την περίοδο του καπιταλισμού η εργατική τάξη δεν είχε ένα πρόσωπο. Πάντα άλλαζε ανάλογα με τις παραγωγικές συνθήκες που επέβαλε το κεφάλαιο. Σήμερα βρισκόμαστε, και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, έχει ξεκινήσει δεκαετίες πριν,
ίσως από το 80, ας πούμε, αυτή όλη η αλλαγή που βλέπουμε ότι ο εργάτης έχει φύγει από το βιομηχανικό εργάτη μάζα και τα λοιπά, έχει κατατμαχιστεί, έχει διασπαρθεί και δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να οργανωθεί και τα λοιπά. Οπότε μένει πια, το έχουμε πάλι και στις συνελεύσεις μας αυτό πώς θα πρέπει να βρούμε νέες μορφές πάλης και οργάνωσης στις νέες συνθήκες. Και πιστεύω ότι πρέπει κάπως να ενωθούν όλα αυτά τα κομμάτια, ίσως και σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια έχει μια μεγάλη διαδικασία. Και... ναι. Και γενικώς αυτό, όπως είπε και ο Ντίνος, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ο εργάτης στο εργοστάσιο όπως ξέραμε, αλλά ο εργαζόμενος, ο μισθωτός με μια ευρύτερη έννοια. Με αυτή την έννοια, ναι, υπάρχει εργατική τάξη και είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση που πρέπει ξανά να σηκωθεί και να οργανωθεί. Και υπάρχει και ένα ερώτημα πολλές φορές που μπαίνει υπό αυτό το σκεπτικό, που δεν εκφράζεται ακριβώς σχετικά με το. Υπό αυτή την ερώτηση, μάλλον, όχι αν υπάρχει ή όχι εργατική τάξη, αλλά αν πρέπει να τη δίνουμε σημασία. Δηλαδή, θα έλεγε κάποιο ότι. Εντάξει, αν το δούμε. Να δίνουμε σημασία. Ακόμα χειρότερα. Ότι θα έλεγε κάποιο ότι εντάξει, αν το δούμε έτσι από την άποψη του ορισμού, ναι, υπάρχει εργατική τάξη, αλλά δεν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Σημασία έχει να δώσουμε το βάρος μας σε κάτι άλλο, σε κάποια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης που θα παίξει κάποιο ρόλο. Και το μεγάλο ζήτημα για μένα πάνω σε αυτό είναι το εξής, ότι ακριβώς υπό την σκέπη, ας πούμε, του προλεταριάτου ή της εργατικής τάξης συμπυκνώνεται και αυτό που λέγαμε πριν σχετικά με την κοινωνική ανισότητα. Δηλαδή ότι ακριβώς η σχέση η οποία υπάρχει που δημιουργεί το προλεταριάτο και επί της ουσίας που η απάντηση σε αυτή τη σχέση για μένα είναι η δημιουργία της εργατικής τάξης, είναι η σχέση της ανισότητας στην σημερινή κοινωνία και ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τον έλεγχο και της κοινωνίας στην οποία ζούμε και κατά τέτοια σχέση της ίδιας μας της ζωής. Οπότε αν πούμε ότι καταργούμε αυτή τη σχέση, ποιος είναι αυτός ο οποίος επί της ουσίας είναι ο άμεσα εκτεθειμένος στον πειραματισμό με αυτή τη σχέση, που είναι το προλεταριάτο και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ότι εν τέλει μπορούμε να πούμε ότι ωραία, δεν δίνουμε σημασία στην εργατική τάξη, θέλουμε όμως να αντιστρατευτούμε στον καπιταλισμό, αλλά αν δεν το κάνουμε μέσα από την εργατική τάξη, θα το κάνουμε εξ ονόματος κάποιο άλλο. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς, σαν κάτι άλλο, σε μια πολιτική ομαδοποίηση κτλ., παίρνουμε τα ενία της κοινωνίας για λογαριασμό της εργατικής τάξης, όμως και των εργαζομένων τελικά, γιατί αυτούς θέλουμε να απελευθερώσουμε. Το οποίο είναι και μια μορφή παρέμβασης στην κοινωνία που βρίσκεται πολύ μακριά από τις ελευθεριακές αντιλήψεις. Και επίσης να επισημάνω και το εξής, ότι εμείς σε αντίθεση με άλλα ρεύματα, ο αναποσυνεργαλισμός δηλαδή, σε αντίθεση με άλλα ρεύματα του ελευθεριακού αντιεξουσιαστικού κινήματος, δίνουμε σημασία και το θεωρούμε λιδία λίθου, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή εμείς δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, γενικά για καταπιεσμένους ή για εκμεταλλευόμενους, όπως αντίστοιχα κάποια άλλα ρεύματα μπορεί να μην χρησιμοποιούν τη λέξη καπιταλισμός, καπιταλιστές ή αυθεντικά ή εργοδότες, να λένε η κυριαρχία, ας πούμε. Εμείς όχι, λέμε το προλεταριάτο, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, εντάξει, και τον αρχοκομμουνιστικό ρεύμα, το πλατφορμιστικό, και αυτό επιμένει σε αυτούς τους όρους και τέτοια, αλλά υπάρχουν και άλλα ρεύματα του αντιεξουσιαστικού ελευθεριακού που σου λέει δεν είναι το υποκείμενο της κοινωνικής απελευθέρωσης, ας πούμε, η εργατική τάξη, και με αυτή την έννοια το βάζουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, οι καταπιεσμένοι, οι κυριαρχούμενοι, η κυριαρχία. Εντάξει, όχι, αυτό είναι μια διαφορά δηλαδή. Ωραία. Μιλάμε πολλές φορές για την ταξική συνείδηση, ας πούμε, των εργατών, είτε των εγχώριων είτε των μεταναστών. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων δεν φαίνεται να έχει αποκτήσει τέτοια συνείδηση. Και έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, περισσότερο μπορεί να πει κάποιος ότι έχει, ας πούμε, θρησκευτική συνείδηση. Εντάξει. Η εθνική συνείδηση, περισσότερους ανθρώπους βλέπω, ας πούμε, να έχουν κάτι τέτοιο και να το πιστεύουν κιόλας ότι υπάρχει και ότι πρέπει να το έχουν. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί πιστεύετε πως ο περισσότερος κόσμος ταυτίζεται με αυτές τις δύο συνειδήσεις και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό και να στραφεί προς την ταξική συνείδηση. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει, ξέρω, ο συνδικαλισμός προς αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση.
Για μένα αυτό είναι και μια σαφή ένδειξη στο πιστοχώρηση του ταξικού κινήματος. Όταν κανείς δεν μπορεί να δει μέσα από τις εμπειρίες του και μέσα από τη δυνατότητά του να συμμετέχει και να οργανωθεί σε κάτι, τη δυνατότητα να πάρει στα χέρια του τον έλεγχο της κοινωνίας, τότε πιθανόν να στρέφεται και σε άλλες μορφές ομαδοποιήσεων που του φαίνονται και πιο αποτελεσματικές και πιο παρεμβατικές στην καθημερινότητά του. Οπότε, αν σκεφτούμε και το παρελθόν έτσι, του ταξικού εφησυχασμού και της κοινωνικής ειρήνης που υπήρχε, δεν είναι περίεργο το να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Το ζήτημα είναι ότι από εδώ και πέρα όλα αυτά φαίνεται να ξεκαθαρίζουν. Και αυτό είναι και ίσως το θετικό το οποίο μπορεί να αφήσει η κρίση πίσω της. Ότι πλέον οι σχέσεις είναι άμεσα ορατές. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι για μένα, τέλος πάντων, στη βάση των αντιλήψεων που έχω διαμορφώσει έχει πρωτεύουσα σημασία το τάδε το δεινά, όσο του να δώσει μια απάντηση στο σήμερα και στα προβλήματα και στις ανάγκες που δημιουργούν, τα οποία πλέον είναι και ιδιωτική σημασία. Άρα υπάρχει και ένα ξεσκατάρισμα εκεί σχετικά με το πώς αντιλαμβάνει κανείς τον εαυτό του και απαντήσεις που καλείται να δώσει άμεσα. Δηλαδή τώρα κανείς όταν δουλεύει μαζί με κάποιους μετανάστες και θέλει επί της ουσίας να απαντήσει στο αφεντικό του, δεν του δίνει τη δυνατότητα, πιστεύω, να έχει βλέψεις σχετικά με το εθνικό συμφέρον. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός και το αφεντικό του ανήκουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους και οι συνάδελφοί του είναι μετανάστες που δεν έχουν την ίδια εθνικότητα με αυτόν. Και εκεί σπάει και η αντίληψη της εθνικής συνάφειας, ας πούμε, και του κοινού καλού που κρύβεται πίσω από αυτή. Ή, ας πούμε, δεν υπάρχει τόπος για θρησκευτικούς διαχωρισμούς σε επίπεδο ταξικού κινήματος, αυτό είναι φανερό στις παρεμβάσεις πια σήμερα. Άρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι αυτό είναι και μία στάση και μία αντίληψη που θα αναπτυχθεί όσο αναπτύσσεται το ταξικό κίνημα. Και από εκεί θα προκύψει και μία διαφορετική κουλτούρα την οποία εμείς επιθυμούμε κιόλας. Ναι, άρα όσο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση το ταξικό κίνημα, θα συνεχίσουν αυτές οι συνειδήσεις να εντός άλλων αυξάνονται, ας πούμε. Γιατί αυτό που λες είναι σωστό, αλλά δεν είναι φανές στον καθένα που δουλεύει. Είναι, κοίταξε, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ήττας και της οπισθοχώρησης ενός ταξικού εργατικού κινήματος που δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι και τα 30 χρόνια Πασοκάρα που κάνανε τη δουλειά τους, ας πούμε, κτλ. Αλλά ναι, είναι και γενικότερα η κοινωνία αυτή, η καταναλωτική κτλ. Αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Δηλαδή ότι να αισθάνεσαι οτιδήποτε άλλο πέρα από εργάτης, ας πούμε. Δηλαδή να αισθάνεσαι, ξέρω εγώ, Έλληνας, να αισθάνεσαι καταναλωτής, να αισθάνεσαι ψηφοφόρος, να αισθάνεσαι πολίτης γενικά και αόριστα κτλ. Ή Ολυμπιακός ή δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, κτλ. Αλλά να μην αισθάνεσαι σαν εργάτης. Δυστυχώς αυτό υπάρχει. Δηλαδή, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο. Ακόμα και όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να εξεγερθείς για κάποια εργασιακά σου θέματα ή κλαδικά σου, η ταξική σου συνείδηση να φτάνει έτσι σε έναν συντεχνιακό, ας πούμε, διεκδικητισμό. Μέχρι, δηλαδή, ξέρω εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι είναι ταξική συνείδηση, ξέρω εγώ, ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος να κάνει 6 εβδομάδες απεργία διαρκείας τότε, πριν μερικά χρόνια, ας πούμε, κτλ. Και μόλις τελειώνει η απεργία διαρκείας, την άλλη μέρα να βρίζει τους οικοδόμους που διαδηλώνουν και δεν με αφήνουν να πάω στη δουλειά μου με το αμάξι μου κτλ. Ναι, κτλ. Ναι. Να, αυτό που λέμε κοινωνικός αυτοματισμός. Ναι, ναι, δηλαδή η ταξική συνείδηση σημαίνει και μια ευρύτερη αντίληψη για την τάξη σου. Και όχι, ας πούμε, έναν στενό ορίζοντα του συντεχνιασμού ή του δικού μου προσυμφέροντος κτλ. Αλλά σου λέω ότι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω, μαθητή στη δεκαετία του 80, ας πούμε, έτσι, είχα μια φιλόλογος που μας έλεγε, τώρα λέει, την κοροϊδευόμαστε εμείς όλοι εδώ που είμαστε μικροαστοί, και το έλεγε σε μια τάξη 28 ανθρώπων στον τάδρο που το 90% των παιδιών, οι γονείς τους ήταν εργάτες, ας πούμε. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η έννοια του εργάτη, σε μικροαστή με την έννοια των συνθειών ή των αντιλήψεων, ας πούμε. Όχι της ταξικής θέσης. Λίνα. Είναι πολύ, πιστεύω, ακόμα και σε ανθρώπους που ασχολούνται με το κίνημα, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσουν και να έχουν σε διάρκεια την ταξική συνείδηση που λέμε και να καθορίσουν το τι είναι.
Παίζει ρόλο, πιστεύω, και η φύση των εργασιών στην Ελλάδα. Παράδειγμα, εγώ δουλεύω σε καταστήματα, δούλευα τώρα η μάναγκη, που ήμουνα μόνο εγώ και το αφεντικό. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, πολύ εύκολα οι συνάδελφοι κάναν τα χατήρια του αφεντικού, ότι θα τους πει, γιατί είναι μικρή επιχείρηση, μωρέ, να δουλέψει κι αυτός, να έχουμε κι εμείς δουλειά. Βγαίνουν από το δικό τους συμφέρον και το δικιά τους διεκδίκηση, μπαίνουν εύκολα στη θέση του αφεντικού και της μικρής. Το λυπούνται ναι. Οπότε πολύ εύκολα χάνεται αυτό που λέμε ταξική συνείδηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Πιστεύω θέλει και μεγάλη εκπαίδευση. Δεν ξέρω, εγώ δεν... Σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχω δει αυτό που λέμε αναπτυγμένη ταξική συνείδηση στους χώρους δουλειάς. Και αυτό είναι και ένα καθήκον των ανθρώπων όλων που ασχολούνται με το κίνημα να αναπτυχθεί η ταξική συνείδηση. Απλά αυτό που λέω δεν είναι και περίεργο. Αυτό που διαπιστώνεις και εσύ είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα εμφανές. Εμφανίστηκε και στην κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος, όπου από ένα σημείο και μετά επικράτησε η τάση ότι είμαστε όλοι Έλληνες και αυτοί εκεί μέσα είναι προδότες και θα τους διώξουμε τέλος πάντων. Παρόλο που... Αυτό λοιπόν, συγγνώμη, σε αυτό υπόνεται και τώρα αυτό. Πολύ ναι. Είμαστε όλοι Έλληνες, αυτοί είναι προδότες, είναι κακοί από τα αγαπητοί. Ναι, χωρίς να αναγνωρίζουμε ότι ακόμη και πολλοί από αυτούς που μάλλον μαζέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος με έναν τρόπο συμμετείχαν σε χαμηλό επίπεδο στη διαφθορά, κάνοντας τα χατήρια ή ζητώντας διευκολύνσεις από τους πολιτικούς ή κάνοντας αντίστοιχα χατήρια. Από την άλλη, στο Σύνταγμα βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν και απαντήσεις σε ταξική βάση οργανωμένες, δεν μπόρεσε και ο ίδιος ο κόσμος του Συντάγματος να πάρει μια τέτοια κατεύθυνση σχετικά με το πώς οργανώνει την κοινότητά του και ποιος αφορά αυτό. Βρέθηκαν, για παράδειγμα, στις πλατείες πολλές φορές και μικρά παιδικά, τα οποία κατέβηκαν με μια λογική του ότι εμένα η επιχείρησή μου θίγεται από την κρίση και κατέβηκα να διαμαρτυρηθώ. Όπου εκεί το γεγονός ότι η κρίση έπεσε στο κεφάλι μας και άρα και οι κινητοποίησεις αυτές γεννήθηκαν χωρίς επί της ουσίας το επαναστατικό κίνημα να συμβάλλει πολύ ενεργά σε αυτές, βρεθήκαμε σε ένα σκηνικό που λειτουργούσε με τους δικούς του όρους και με τη δική του ενέργεια και εμείς απλά έπρεπε να παρέμβουμε σε αυτό. Από την άλλη φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας ότι οι πιο μαζικές κινητοποιήσεις των μεταναστών είχαν γίνει για θρησκευτικά ζητήματα στο παρελθόν, το οποίο για μένα δεν είναι και τόσο περίεργο αν σκεφτούμε και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τοπική κοινωνία αλλά και το πώς αντιμετωπίζονται και οι ίδιοι μετανάστες στην προσέλευσή τους εδώ. Σε ένα μεγάλο κομμάτι ακόμη και του επαναστατικού κινήματος οι μετανάστες χρήζουν υπεράσπισης επειδή είναι πολιτισμικά διαφορετικοί και όχι επειδή ανήκουν στην ίδια τάξη εμάς. Οπότε πολλές φορές γύρονται ζητήματα σχετικά με το κατά πόσο μπορούμε να υπερασπιστούμε την διαφορετικότητά τους, που εν τέλει θα καταλήξουν και σε θέματα θρησκευτικά, γιατί είναι και σημαντικό κομμάτι της διαφορετικής κουλτούρας. Με την έννοια κιόλας ότι και η Ελλάδα είναι μια έντονα θρησκόληπτη χώρα, έτσι δεν μιλάμε για μια χώρα της Ευρώπης όπου υπάρχει μια σχετική άνεξη θρησκεία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ο πολίτης καθορίζεται ως ένα βαθμό και από την θρησκευτική του ταυτότητα. Οπότε αρχίζουν και μπλέκονται και ζητήματα κουλτούρας. Και το επαναστατικό κίνημα οφείλει να δώσει και απαντήσεις σε ζητήματα που από ένα σημείο και μετά ξεφεύγουν από τα χέρια του, λόγω του ότι παρεμβαίνει και σε ένα στρεβλό κοινωνικό πεδίο. Για μένα θα λέω ότι το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν όντως να οργανωθούν μέσα στα σωματεία μας. Και από εκεί να δούμε τι απαντήσεις μπορούν να υπάρξουν σε αυτά τα ζητήματα, παρά να κατευθυνθούμε σε μία σχέση με τους μετανάστες προστατευόμενου και κάποιου που παρέχει προστασία, αλλά ταυτόχρονα κάνει και κριτική. Γιατί το επαναστατικό κίνημα δεν συμφωνεί και με την θρησκόληπτη, ας πούμε, στάση την οποία μπορεί να εμπεριέχουν ορισμένες θρησκείες. Αλλά παρόλα αυτά είναι το μόνο που μερικές φορές μπορεί να βρεθεί κοντά τους όταν δέχονται στις επιθέσεις.
Μια που ανήφερε ο Βαγγέλης για την πλατεία Συντάγματος και ταξίπε, ας πούμε, τη γνώμη του για το τι συνέβη εκεί. Θέλετε να μου πείτε κι εσείς πώς βλέπετε τα γεγονότα εδώ στο Σύνταγμα, στις πλατείες Ελλάδας γενικά, άμεση δημοκρατία? Κοίταξε, εγώ το προσεγγίζω από μια σκοπιά ότι για μένα ήταν θετικά γεγονότα αυτά, ας πούμε, δηλαδή και το Σύνταγμα και οι πλατείες, ας πούμε, και τα λοιπά. Με την έννοια ότι πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε, βγήκε στον δρόμο, έτσι. Όπως έλεγα και πριν, ότι αυτός ο κόσμος όταν θα... Εμείς χρόνια λέγαμε να σηκωθεί ο κόσμος από το καναπέ του. Ο κόσμος σηκώθηκε. Όταν σηκώθηκε και βγήκε στον δρόμο, δεν ήταν έτοιμος αναρχικός, ούτε επαναστάτης, ούτε αντιεξουσιαστής, ούτε αντικοινοβουλευτικός, ούτε κτλ. Ήρθε, ότι είχε στο κεφάλι του, ας πούμε. Μπορεί να έχει στο κεφάλι του ότι με ρίχνοντας δύο μούτζες, ας πούμε, θα γκρεμίσει τα μνημόνια και τα τέτοια. Ή μπορεί να έχει στο κεφάλι του ότι φταίνει κακή η ξένη, ας πούμε. Και τα έχει αυτά στο κεφάλι του, γιατί αυτά είναι και διάφορες απόψεις που δουλεύονται μέσα στον κόσμο, ας πούμε. Δεν είναι, δηλαδή, ο κόσμος δεν διαμορφώνει απόψεις από αυτά που δουλεύεται μέσα στο μυαλό του κτλ. Αλλά ειδικά, συγγνώμη, στην ερώτηση αυτό που είπε για τους ξένους, στην Ελλάδα 100 χρόνια ξένοι φταίνε. Δηλαδή αυτή η αντίληψη υπάρχει. Ναι, ναι. Εσύ εδώ δεν φταίνει τίποτα. Ναι, ναι. Αυτό συσχωτίζει, ας πούμε, το ρόλο των ντόπιων αφεντικών. Ας πούμε. Δηλαδή, γιατί κάποιος έλεγε ότι αφού, ας πούμε, φταίνε για όλα οι ξένοι, τα ντόπια αφεντικά που είναι πατριώτες, γιατί δεν παρεμβαίνουν τους νόμους, να μας δίνουν μεγάλα μεροκάματα να, ξέρω εγώ, να κάνουν και αντικατοχική πάλι, ας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ. Άρα, εγώ λέω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, ας πούμε, εντάξει, ας το πω έτσι, είναι παιδικές αρρώστιες, ας το πω έτσι, σε αυτά τα κινήματα αυτά που δείχνουν τις ελλείψεις του επαναστατικού κινήματος. Δηλαδή, το επαναστατικό κίνημα δεν δικαιούται, δεν είναι ο ρόλος του να πει ότι «Α, βλέπεις, να, αυτοί έχουν αυτές τις λάθος απόψεις ή έχουν αυτές τις λάθος συμπεριφορές και τέτοια». Το επαναστατικό κίνημα, σε όλες τους τις εκφράσεις, έτσι, όταν βλέπει αυτά τα κινήματα με αυτές τις αρρώστιες και τις αδυναμίες, πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του και να βλέπει, ας πούμε, τις δικές του ελλείψεις, τις δικές του αδυναμίες κτλ. Όσο πιο μεγαλύτερη είναι η παρέμβασή του, τόσο πιο μικρότερα θα είναι. Αλλά πάντως γενικά στην ιστορία αυτό έχει αποδειχθεί, ας πούμε, ότι ο κόσμος όταν βγαίνει στο προσκήνιο, μαζικά ο κόσμος βγαίνει με τις αυταπάτες του, βγαίνει με. Ξέρω εγώ, η επανάσταση Ρώσου του 1905 ξεκίνησε γιατί χτυπήσανε από τα ανάκτορα του Τσάρου τον κόσμο που διαδήλωνε με την εικόνα της Παναγίας στα χέρια και που πήγε να παρακαλέσει τον πατερούλη Τσάρο να εισακούσει τα αιτήματά του, ας πούμε. Και τους χτυπήσανε τα πολύ πολλά, νεκροί, για δύο χρόνια και όταν όλη η Ρωσία, από το 1905 στο 1907, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι, ο κόσμος αυτό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό το κίνημα έδειξε πολλά πράγματα, δηλαδή και οι συνελεύσεις που εξαπλώθηκαν και στις γειτονιές, ας πούμε, και το ότι ο κόσμος βγήκε και πήρε το λόγο, προσπαθήσαν να οργανωθούν και με αμεσό δημοκρατικό τρόπο. Και με λάθος στοιχεία πιθανά, αλλά δεν ήταν μόνο, τα λάθη δεν ήταν μόνο και αδυναμίες μόνο του, ξέρω εγώ, του κόσμου που αυθόρμητα προσπάθησε να το κάνει. Μπορείς να πεις και το, να βάλεις και το εξής ερώτημα. Γιατί και οι οργανωμένοι και οι οργανώσεις που πήγανε από κοντά και που φέρανε μαζί και την αρχαία του σκουριά, γιατί πολλοί πήραν και αυτόν τον αέρα, δώσανε σε αυτό το κίνημα, αλλά αρκετοί φέρανε και την σκουριά τους, ας πούμε, σε αυτό το κίνημα και αρχίσανε τις ίντριγκες, το να ελέγξουν τις συνελεύσεις, το να... Ξέρω εγώ, δεν είναι, δηλαδή, εμείς πάντα πρέπει να έχουμε μια αντίληψη ότι δεν είναι, να το πω σε εισαγωγικά, μόνο να διδάξουμε στα κινήματα, είναι και να διδαχτούμε κιόλα. Γιατί αλλιώς, άμα ήταν έτσι, εμείς τα ξέραμε όλα, τα έχουμε γραμμένα, τα έχουμε στις αρχές μας, τα έχουμε στις σημαίες μας, ας πούμε, και το θέμα απλά και μόνο είναι οι κακές μάζες να στερνιστούν τις δικές μας αρχές που τις έχουμε στο ράφι που είναι πολύ σωστές, ας πούμε. Δεν είναι και πάντα έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, καλές είναι οι αρχές μας και η προσπάθειά μας, αλλά και ο κόσμος, η κίνηση του κόσμου θα διδάξει και πράγματα. Λίνα. Και δίδαξε, έτσι, δηλαδή, πιστεύω ότι από τις πλατείες διδάχτηκαν και πράγματα. Ναι, υπάρχουν τα θετικά σημεία που είναι αυτά, ότι ο κόσμος, ναι, βγήκε και γίνανε κάποιες συνελεύσεις γειτονιών, το να τ' άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν οι συνελεύσεις αυτές ήταν ακριβώς από τη συμμετοχή ανθρώπων του κινήματος ή του λαού, ας πούμε, προς λέμε. Την άλλη, το αρνητικό για μένα είναι ακριβώς επειδή ο λαός κατέβηκε εκεί με το καθένας με τη δικιά του ιδέα στο κεφάλι. Είχαμε τα φαινόμενα αυτά να είναι το αφεντικό και ο εργάτης δίπλα-δίπλα, κυρίως να ζητάνε
το να φύγουν, να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί αυτή έφταιγε, ας πούμε. Το άλλο ότι εμφανίστηκαν τα ακροδεξιά φασιστικά στοιχεία, τα οποία τα βλέπουμε στην πορεία να έχουν οργανωθεί πιο πολύ. Και όσα θετικά μπόρεσε να γεννήσει αυτό το πράγμα, πιστεύω, λόγω της καταστολής που έπεσε από ένα σημείο και έπειτα, ξεφουσκώσανε και δεν είχε συνέχεια. Δηλαδή, και σήμερα οι λαϊκές συνελεύσεις γειτονιών κρατιούνται από κάποιες ομάδες που το παλεύουν έτσι με πολύ πείσμα και είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν είχε, πιστεύω, ευρία απήχηση στον κόσμο από ένα σημείο και πέρα. Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό, με την έννοια ότι μπορεί να μην στα αποκρισταλώματα, στο πούμε και έτσι, να είναι κάπως φτωχά, δηλαδή, αλλά ότι γέννησε όμως έναν ριζοσπαστισμό που ακόμα υπάρχει, με τις δυσκολίες του και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό ισχύει. Δηλαδή, ένας ριζοσπαστισμός ο οποίος δεν είναι στο πεζοδρόμιο ακόμα, αλλά που σίγουρα, δηλαδή, να το πω έτσι, σαν αντανάκλαση αυτού του πράγματος, είναι και το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Το φαινόμενο δηλαδή το ότι για πρώτη φορά, ξέρω εγώ, η πολιτική αριστερά, ξέρω εγώ, τροφοδοτήθηκε τόσο πολύ, ας πούμε. Δηλαδή, σαφώς εγώ δεν με ικανοποιεί αυτό, γιατί υπάρχει και η λογική της ανάπτυξης και υπάρχει και η λογική της ΣΥΤΑΣ, ότι περιμένουμε όλοι ένα Τσίπρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Δηλαδή, και με νύχια και με δόντια προσπαθούμε από το 11-12 και μετά να ξαναγίνουν απεργίες, να γίνουν γεγονότα, διαδηλώσεις, και δυστυχώς δεν είναι και τέτοια. Αλλά οι πλατείες και οι μεγάλες απεργίες του 2010-2011 και οι πλατείες και το Σύνταγμα άφησαν έναν ριζοσπαστισμό. Βέβαια, όσο πολλώνονται τα πράγματα κοινωνικά και ας πούμε, θα πολλώνονται και πολιτικά. Παράλληλα με τον ριζοσπαστισμό προς τα αριστερά, προς τα από εδώ, προς τα τέτοια, υπάρχει και ένας ριζοσπαστισμός προς τα δεξιά, ας πούμε. Εντάξει, συνεχίζεται μια διαπάλη. Okay. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Κάποιες φορές περισσότερες χαρακτηρίζεται αναρχικός χώρος. Κάποιες άλλες λιγότερες χαρακτηρίζεται αναρχικό κίνημα. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε τον εγχώριο χώρο. Εγχώριο χώρο, εντάξει, τον υπερβολή τώρα. Είδα το χώρο με τα μάτια μου. Το αναρχικό. Το εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Ναι, του αντιεξουσιαστικού, τέλος πάντων, ως χώρο ή ως κίνημα. Και αν εσείς ανήκετε σε αυτό, νιώθετε να ανήκετε στον αναρχικό χώρο, ας πούμε. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν... Έπεσε σιωπή, λοιπόν. Πώς μου δεν θα μου απαντήσουν εδώ. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συλλογικότητες, οι οποίες ανάμεσά τους πολλές φορές έχουν και βαθιά ρήγματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ούτε ως κίνημα, αφενός μεν γιατί ακόμη και στις τελικές απολύξεις δεν υπάρχουν ουσιαστικές συμφωνίες μεταξύ διαφορετικών συλλογικότητων. Εντάξει, υπάρχουν μεταξύ κάποιων, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι όλες έχουν μια τελική απόλυξη, η οποία είναι κοινός τόπος. Αφετέρου δεν είναι και κάτι το οποίο έχει μια ροή μέσα στην κοινωνία. Για να πούμε ότι είναι και μια κινηματική διαδικασία, με τον ένα τον άλλο τρόπο εμπλέκεται, καθορίζει ζητήματα της καθημερινότητας, άρα όλοι κρατάνε και καλούνται να πάρουν μια στάση απέναντι σε αυτό. Mm-hmm. Από την άλλη, ο χαρακτηρισμός χώρος είναι πολύ ασαφής. Δηλαδή, ποιος θα ήταν ο χώρος, για παράδειγμα, δεν έχει γεωγραφικά όρια. Δεν είναι ένα κοινό πολιτικό πεδίο, επειδή υπάρχουν και ακόμη και πολύ διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με το πώς παρεμβαίνουμε και τι ελπίζουμε κάθε φορά από την κοινωνία. Οπότε ούτε και σαν χώρο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Αυτό που βλέπω να συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μία τάση δημιουργίας ομοσπονδιακών δομών, που από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να μιλάμε πιθανόν για κάποιο χώρο, για κάποιο κίνημα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που έχει να κάνει με την ΕΣΕ το όλο ζήτημα είναι ότι η ΕΣΕ είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει, ακριβώς και λόγω του χαρακτήρα της σχετικά με τον αναρχοσυνδικαλισμό, δεν έχει την ανάγκη της
της βαθιάς ιδεολογικής συνοχής μεταξύ των μελών της. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει και την δυνατότητα, αλλά πιθανόν και ούτε και κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με μια πολιτική ομάδα. Λόγω του ότι δεν καλείται πολλές φορές να πάρει θέσεις για ζητήματα του κεντρικού πολιτικού σκηνικού που βρίσκονται μακριά από τις εμπειρίες των μελών της. Όλα όσα με τα οποία σχετίζεται η ΕΣ είναι, έχουν να κάνουν με τις εμπειρίες και τις παρεμβάσεις των μελών της, στάσεις που καλούνται να πάρουν πάνω σε συγκεκριμένα θέματα με τα οποία έχουν επαφές και ασχολούνται, και ζητήματα σχετικά με τον ελευθεριακό συνδικαλισμό και την κινηματική του διάσταση στην Ευρώπη. Τα οποία βρίσκονται λίγο πολύ μακριά από τις πολιτικές ομάδες. Δηλαδή, περισσότερες πολιτικές ομάδες καλούνται να πάρουν θέση σε ζητήματα τα οποία είναι κάπως πιο ευρέως περιεχομένου σχετικά με την κοινωνία και κάπως πιο μακριά και από την πρακτική εφαρμογή των θέσεων αυτών. Παίρνουν θέσεις και για εργατικά ζητήματα οι αναρχικές πολιτικές ομάδες. Ναι. Την άλλη. Αυτό εντάξει, φυσικά και το. Ναι, το λέω γιατί αντίστροφα και η δουλειά που κάνετε εσείς πάρει μια πολιτική στάση. Και υπάρχει ένα πολιτικό προϊόν. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μόνο μέσα στους εργατικούς χώρους, παρά και κάτι που βγαίνει έξω. Και υπάρχουν και γενικότερα ζητήματα του εργατικού κινήματος ή μπορεί να υπάρχουν και γενικότερα πολιτικά ζητήματα που κάποιες φορές να επηρεάζουν και την. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ο ρατσισμός για παράδειγμα τώρα το παλεύεις, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν τον αντιπαλέψεις, ας πούμε, μόνο στον εργασία. Δηλαδή, ο συνάδελφος μπορεί να είναι και ρατσιστής. Πρέπει να αντιπαλέψεις και τον ρατσισμό, ας πούμε. Εγώ αυτό που έλεγα επί της ουσίας είναι ότι μια πολιτική ομάδα, για παράδειγμα μια αρχική ομάδα, εκ των πραγμάτων όντως οι στάσεις ή μάλλον οι αντιλήψεις οι οποίες θα έχει διαμορφώσει εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα ζητήματα της κοινωνίας. Κάποια από αυτά είναι και τα εργατικά. Αλλά είναι μεγάλο βεληνικού θεωρίες. Ενώ η ΕΣΕ ασχολείται με ζητήματα τα οποία άπτονται περισσότερο των εμπειριών και των στάσεων που προκύπτουν μέσα από τις απαντήσεις που δίνουμε στις εμπειρίες. Μια πολιτική ομάδα καλείται πολλές φορές να μιλήσει για ζητήματα τα οποία πιθανόν τα μέλη της δεν τα ζήσουν ποτέ. Για το πώς θα έπρεπε να διεξαχθεί η επανάσταση, πώς βλέπει το μεταπαναστατικό κόσμο ή πώς θα λύσει συγκεκριμένα ζητήματα στη μελλοντική κοινωνία. Η κατεύθυνση η οποία έχει είναι στο πώς λύνει ορισμένα ζητήματα στο σήμερα, δίνοντάς τους και μια κατεύθυνση σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αλλάξει η κοινωνία. Δηλαδή έχει μια αντίληψη ότι αυτά τα οποία κάνουμε σήμερα, ο τρόπος που οργανώνουμε τις σχέσεις και οι σχέσεις που δημιουργούμε, είναι οι σχέσεις που θα δημιουργήσουν για τη μελλοντική κοινωνία. Άρα εμείς κατευθυνόμαστε με ένα προσανατολισμό που λέει ότι δημιουργούμε τις σχέσεις τις οποίες θα θέλαμε να επικρατήσουν κιόλας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε μια ανασχόληση βαθιά θεωρητική με το πώς θα είναι αυτές. Είναι αυτό που κατασκευάζουμε σήμερα, βλέπουμε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας, τις αλλάζουμε, τις μετατρέπουμε κάποιες τώρα. Είναι ένα πείραμα δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Οπότε και σε αυτά τα πλαίσια δεν υπάρχουν και συμφωνίες ιδεολογικού χαρακτήρα πολύ βαθιές, λιγμένες μεταξύ των μελών της Ένωσης. Κάποια μέλη μπορεί να έχουν μια συγκεκριμένη στάση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα, το οποίο έχει μια βαθιά προβολή στο μέλλον, κάποια άλλη, αλλά ακόμη δεν έχει φτάσει η ώρα για να πειραματιστούμε κάτι τέτοιο ή να το επιλύσουμε. Οπότε αυτό δημιουργεί και ένα διαφορετικό μήκος κύματος και διαφορετικές ταχύτητες με μια πολιτική ομάδα. Και γι' αυτό υπάρχει και ένας διαφορετικός βηματισμός σε σχέση με συλλογικότητες πολιτικές που θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγκροτούν τον χώρο. Να. Άρα, τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να μου πεις τη δική σου γνώμη. Έτσι όπως το ακούω και το καταλαβαίνω, θέτει σε αυτόν, αν υποθέσουμε ότι εσύ, ας πούμε τώρα, όχι αν υποθέσουμε, μιλάς ας πούμε ως μέλος της ΕΣΕ, εκτός του αναρχικού χώρου, αν το θέσουμε έτσι, εντός και εκτός. Εγώ θα μπορώ να πω. Σαν άτομο μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του εντός. Το θέμα είναι η ένωση. Εγώ θα μπορώ να πω ότι ένα μέλος της ΕΣΕ μπορεί να συμμετέχει σε μια πολιτική συλλογικότητα, μπορεί και όχι.
Αν συμμετέχεις σε μια πολιτική συλλογικότητα, αντιλαμβάνομαι κατά κάποιο τρόπο ότι χρησιμοποιώντας αυτή την αργό, μπορεί να πει ότι ανοίξει το χώρο. Γιατί με έναν τρόπο έχει και μια πολιτική παρουσία σε αυτό το σκηνικό. Αν δεν συμμετέχεις σε καμία συλλογικότητα, τότε με ποιους όρους θα μπορούσε να είναι ξανά. Η ΕΣΕ πάντως σίγουρα δεν ανοίξει τον εναρχικό χώρο, δεν είναι κομμάτι του εναρχικού χώρου, είναι εργατική συλλογικότητα, έτσι. Από τη μία, από την άλλη όμως έχουμε συμμετέχει σε δράσεις του χώρου, σε εισαγωγικά παράδειγμα, με την καταστολή που είχε γίνει στη Βίλα Αμαλίας. Είχαμε βγάλει και κίνημα στην πορεία, για τους κρατούμενους. Αυτά όλα έρχονται μετά από συζήτηση, τη συνέλευσή μας, δηλαδή ζητήματα που προκύπτουν και πώς θα δράσουμε στην κάθε περίπτωση. Αλλά είναι και αυτό που λένε τα παιδιά, δεν είμαστε 100% στον εναρχικό χώρο, σε κάποιον άλλον. Κοίτα, παντός να σου πω, καταρχήν για τον εναρχικό χώρο, αν και σου λέω, η ΕΣΕ δεν είναι κομμάτι του εναρχικού χώρου, δεν είναι μια εναρχική συλλογικότητα, ας πούμε. Πάντως για τον αναρχικό χώρο, επειδή ρώτησες κιόλας πώς εκτιμάμε γενικά τη διαδρομή και αυτά, κοίταξε, τουλάχιστον όμως προς το επίπεδο της παρέμβασης, ας πούμε, στα εργατικά ζητήματα και τέτοια, τα τελευταία χρόνια υπάρχει, ιδίως από νέους αγωνιστές του αναρχικού κινήματος κτλ., υπάρχει μια στροφή παρέμβασης, ας πούμε. Δηλαδή, πολλά από τα σωματεία βάσης που έχουν φτιαχτεί είναι αποτέλεσμα της δράσης ανθρώπων από τον αναρχικό χώρο που πήραν την πρωτοβουλία, που έτρεξαν, που έβαλαν πλάτη, ας πούμε, για να φτιαχτούν και τέτοια. Και το λέω αυτό σε σχέση με το ότι, για παράδειγμα, ο αναρχικός χώρος, όπως θες πες, το αναρχικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία άρχισε να συγκροτείται κυρίως μετά τη μεταπολίτευση και ήταν κυρίως ένα νεανικό φοιτητικό κεντρικό, ας πούμε, ρεύμα, όπου τα ζητήματα που κυρίως αναδείκνυε ήταν τα ζητήματα της καταστολής, τα ζητήματα, ας πούμε, της νεολαίας, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή δεν συζητούσε, ας πούμε, για εργατικά ζητήματα και εργατικές πράγματα στα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια στροφή σε αυτό το πράγμα. Σαφώς, όπως είπα, όχι σαν εργαζόμενοι που κάνουν αναρχικό συνδικαλισμό, αλλά σαν αρχικοί που κάνουν συνδικαλισμό και εργατική παρέμβαση, αλλά υπάρχει μια τέτοια στροφή. Τώρα, ως προς το ζήτημα που για την ΕΣΕ, ας πούμε, και τα λοιπά, και σε σχέση με άλλες συλλογικότητες που είναι στον εξουσιαστικό αναρχικό χώρο και τέτοια, εντάξει, για μένα είναι η βασική διαφορά, είναι δύο πράγματα, ας πούμε. Είναι αυτά τα δύο που είπα έτσι και σε προηγούμενες παρεμβάσεις μου τώρα, ότι πώς αντιλαμβάνεσαι το θέμα πλατιά οργάνωση και στενή οργάνωση, συλλογικότητα και στενή συλλογικότητα. Και το δεύτερο είναι πώς αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, την προτεραιότητα της εργατικής τάξης, του προλεταριάτου ή μιλάς γενικά για κυριαρχία και καταπίεση. Από εκεί εκπηγάζουν οι διαφορές, ας πούμε. Υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός. Υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, άνθρωποι, ας πούμε, που κάνουν συνδικαλισμό αναρχική ή εργατική παρέμβαση, ακριβώς εξαιτίας του ότι αυτό που τους καθορίζει είναι πρώτα το ότι είναι αναρχικοί και μετά το ότι είναι εργάτες, με άλλο τρόπο, ας πούμε, παρεμβαίνουν, με άλλο τρόπο αναδεικνύουν τα ζητήματα, με άλλο τρόπο βλέπουν τη σχέση του σωματείου, της εργατικής συσπήρωσης στην οποία συμμετέχουν σε σχέση με το δικό τους ρόλο στην ομαδοποίηση, την αντιεξουσιαστική κτλ. Κτλ. Ή αντίστοιχα κάποιες άλλες συλλογικότητες που δεν μιλάνε στο όνομα του εργαζόμενου, της εργατικής. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, η ΕΣΕ τώρα συμμετέχει, ας πούμε, στο συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάρρευση της κυριακάτικης αργίας. Εκεί συμμετέχουν εργατικές συλλογικότητες, συμμετέχουν όμως και συλλογικότητες γειτονιάς. Πολλές από αυτές τις συλλογικότητες είναι συλλογικότητες της γειτονιάς, είναι συλλογικότητες που στηρίζονται από αγωνιστές του αντιεξουσιαστικού αναρχικού χώρου. Πολλοί από αυτούς τους συντρόφους βλέπουν περισσότερο την διάσταση να κάνουμε κάτι ενάντια στα καταναλωτικά πρότυπα, ενάντια σε μια κοινωνία της αγοράς που θέλουν, η οποία είναι πολύ σημαντική διάσταση, έτσι δεν την υποτιμάει κανένας κτλ. Και όχι μόνο είναι σημαντική σε σχέση με τα κοινωνικά πρότυπα, αλλά είναι σημαντικό και στον ίδιο το καθεαυτό το εργατικό επίδικο. Δηλαδή το πώς, ας πούμε, οι λυσσασμένοι καταναλωτές πολιορθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εμποροϋπαλλήλων, ας πούμε, και τέτοια. Όμως εμείς, σαν ΕΣΕ, όπως και άλλες συλλογικότητες, το πρώτο μας ζητούμενο είναι πως μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια θα οικοδομηθούν και αντιστάσεις μέσα στους εργασιακούς χώρους του εμπορίου. Δηλαδή θα φτιαχτούν συλλογικότητες και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, πώς θα φτιαχτεί μια πρωτοβουλία εμποροϋπαλλήλων πιθανά, ας πούμε, και τέτοια. Είναι διαφορετικό, δηλαδή, ότι αν, ας πούμε, η αφετηρία σου δεν είναι καθόλου εργατική ή είναι πολύ στο πίσω μια εργατική σκοπιά και περισσότερο, ας πούμε, έχεις στο μυαλό σου άλλα θέματα,
Αλλιώς, ας πούμε, μπορούμε να συνεργαθούμε σε έναν αγώνα που εμείς, ας πούμε, δίνουμε μια προτεραιότητα, ξέρω εγώ, στο ταξικό, στην οργάνωση του κόσμου της εργασίας και τέτοια πράγματα. Εντάξει, βέβαια το γενικότερο είναι αυτό, ότι εμείς, εντάξει, σαν ΕΣΕ, ούτε αναρχική συλλογικότητα είμαστε, ούτε, ξέρω εγώ, παρεμβαίνουμε για να καθορίσουμε καταστάσεις στον αναρχικό χώρο και στο αναρχικό ρεύμα, ας πούμε. Τώρα, μέλη της ΕΣΕ, πολλά μέλη της ΕΣΕ ανοίγουν σε αναρχικές συλλογικότητες ή σε στέκια ή και τα λοιπά, όπου μέσα από εκεί δραστηριοποιούνται. Με κάποιον άλλο τρόπο. Με κάποιον άλλο τρόπο. Πρώτον, συστατούν και όλα σε αυτούς τους χώρους να μπολιάζονται και με εργατικές ιδέες και με εργατικά ζητήματα. Ωραία. Αν πάρουμε ως παράδειγμα τη βιομηχανική ή μεταλλευτική, έτσι, και όλο αυτό που έχει γίνει, τι συμπεράσματα μπορεί να εξάγει, ας πούμε, ο εργαζόμενος από τέτοιες κινήσεις? Γιατί είναι πολλοί που λένε ότι εντάξει, παιδιά, τώρα η βιομή και η βιομή, ας πούμε, κάτω από καπιταλιστικά πλαίσια, δεν έγινε και τίποτα φοβερό. Εσείς πώς το βλέπετε, ως παράδειγμα? Μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα κάτι τέτοιο? Τουλάχιστον άμεσο παράδειγμα, να γίνει κάτι τώρα. Ο συνεργατισμός, ας πούμε, και η αυτοδιαχείριση, εντάξει, είναι ένα πράγμα που είναι σύμφυτο του αναρχοσυνδικαλιστικού ρεύματος και η έννοια των κολεκτίβων, ας πούμε, και τέτοια. Τώρα, βέβαια, αυτά τα παραδείγματα που, όπως τις βιομέ, ας πούμε, και άλλες έτσι πρωτοβουλίες που έχουν φτιαχτεί συνεργατικές και τα λοιπά, στις συνθήκες που ζούμε, περισσότερο, ξέρω εγώ, σαν, ρε παιδί μου, κάποιες προσπάθειες αντίστασης μπορείς να το πεις, ή και σαν κάποιες προσπάθειες, ας το πούμε έτσι, να λειτουργήσουν σαν παράδειγμα διαπαιδαγώγησης για το πώς, δηλαδή, εγώ το λέω και από μια άλλη σκοπιά, δηλαδή, ο εργάτης δεν μπορεί, ας πούμε, μέσα στην παραγωγή να είναι πάντα με την ιεραρχία του διευθυντή, ας πούμε, του αφεντικού, των διευθυντών κτλ. Και κάποια ωραία πρωία θα γίνει μια έφοδο στα χειμερινά ανάκτορα και μετά την επόμενη μέρα θα ξυπνήσει και θα είναι έτοιμος για την κολεκτιβοποίηση. Mm-hmm. Και το πιο τρομερό απ' όλα είναι ότι κάποια ρεύματα του εργατικού κινήματος, όπως κομμουνιστικά αριστερά ρεύματα, λένε ότι έτσι πρέπει να είναι και μέσα στις εργατικές οργανώσεις. Και μέσα στα συνδικάτα δηλαδή και στα πολιτικά κόμματα πρέπει να υπάρχει η ιεραρχία του διευθυντή, του καθοδηγητή, του τέτοιου, και ο εργάτης μέσα στον καπιταλισμό θα είναι υπό την, δηλαδή θα είναι υπό την καθοδήγηση του διευθυντή στο εργοστάσιο, του αξιωματικού στο στρατό, του καθοδηγητή στο κόμμα και του προέδρου στο συνδικάτο, του δεσού στο συνδικάτο. Κάποια ωραία μέρα θα κάνετε επανάσταση και την επόμενη μέρα θα ξυπνήσει και θα είναι έτοιμο για την αυτοδιαχείριση και την κολεκτιβοποίηση. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δουλεύει από σήμερα. Καταρχήν στις εργατικές οργανώσεις να υπάρχει ο τρόπος λειτουργίας και ο πολιτισμός της κοινωνίας που οραματιζόμαστε. Αλλά και σαν αντίσταση, αυτό το πράγμα μπορεί να δοκιμαστεί και να επιχειρηθεί, ας πούμε, και μέσα στην παραγωγή. Το οποίο, βέβαια, εντάξει, αυτό θα γίνει σε καταστάσεις με τέχνιο, ας πούμε. Δηλαδή, έγινε στην Αργεντινή σε μια τρομερή κοινωνική κρίση όπου υπήρχε ένα. Δηλαδή, σε περιόδους, ας πούμε, που ο καπιταλισμός δουλεύει καλά, μπουκώνει στόματα κτλ. Εντάξει, ο εργάτης δεν ξεκινάει εύκολα. Σε περιόδους όμως που κλείνουν μαζικά επιχειρήσεις, που ο κόσμος μένει στην ανεργία, 30% ανεργία κτλ. Και γεννιέται και ένα αίσθημα στον εργάτη, εντάξει, οκ, και τώρα τι κάνω? Πάω στην ουρά των ανέργων και περιμένω να τελειώσει το επίδομα των 12 μηνών το ανεργίας και μετά στην εξαθλίωση και στη φτώχεια? Εκεί γεννιέται και μια τέτοια, μήπως να το πάρουμε κι εμείς, να το δουλέψουμε μόνοι μας, να κάνουμε και τέτοια. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν τέτοιο, σαν μια αντίσταση και σαν μια διαπαιδαγώγηση. Έχει τα θετικά του, έχει και τους κινδύνους του. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθούν και απόψεις σοσιαλιστικές νησίδες, ας πούμε, ότι εδώ εμείς έχουμε την νησίδα μας, περνάμε καλά, επιβιώνουμε και τέτοια. Άρα αυτό είναι. Δεν μας νοιάζει το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, ο άλλος που παλεύει για το μεροκάματο, για το επίδομα ανεργίας, ενάντια στην απόλυση και τέτοια. Ή μια αυταπάτη ότι τώρα έχουμε μία βιομέ, άμα γίνουν 10 βιομέ, 1000 βιομέ, σιγά σιγά, ας πούμε, ο καπιταλισμός θα πέσει έτσι. Μα ο καπιταλισμός, αν οι βιομέ γίνουν 1000 και είναι επικίνδυνες, θα τις χτυπήσει, ας πούμε, θα τις καταστήλει, θα τις οικονομεύσει, θα προσπαθήσει να τις ενσωματώσει, ας πούμε. Mm. Άρα όλα κρίνονται σε ένα πιο συνολικό επίπεδο, ας πούμε. Και ένας σύντροφος που είχε έρθει πέρυσι τέτοια εποχή εδώ και από τη Ζανών και μίλησε κτλ., είπε ότι ο καπιταλισμός υπάρχει παντού. Και έξω από τη Ζανών, αλλά μπαίνει και μέσα στη Ζανών, ας πούμε, με την έννοια
ότι και εμείς άνθρωποι είμαστε που όταν τελειώνουμε, όσο καλές σχέσεις και αγγελικές και αν έχουμε πλασμένες μέσα στη Ζανόρ, πάνε παρά έξω κτλ. Με αυτή την έννοια, εντάξει, το, να πρημοδοτούμε ένα τέτοιο εγχείρημα κτλ. Αλλά δεν σταματάμε τον αγώνα, ας πούμε, τον γενικότερο. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και λάθος αντιλήψεις που υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο μας. Έτσι, δηλαδή υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι δεν κρίνεται πλέον τίποτα στους εργασιακούς χώρους και στους κλάδους. Όλα κρίνονται είτε στις πλατείες, είτε σε συνεργατικά εγχειρήματα, είτε σε δομές αλληλεγγύης. Άρα όλος μας ο προσανατολισμός εκεί και ότι το αν θα γίνει και ένας αγώνας διαρκείας ενός κλάδου ή αν θα γίνει μια σκληρή κόντρα σε ένα εργοστάσιο ή κτλ. Κτλ. Δεν παίζει κανένα ρόλο, ας πούμε, οπότε δεν τρέχουμε, δεν βάζουμε πλάτη γι' αυτό, γιατί βάζουμε πλάτη για το άλλο που το προκρίνουμε, ας πούμε. Εντάξει, αυτό το θέλω λίγο... Είναι σαν τις διαφορές που, για τις οποίες μιλούσαμε πριν αυτό. Ναι. Ας πούμε, ναι, τώρα εμείς σαν ΕΣΕ πάντως και εμείς τώρα αυτή την περίοδο έχουμε μπλακεί σε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά. Γιατί και αυτά τα φαινόμενα δεν είναι ενιαία. Είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, κάποιες επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν, κλείνουν και καταλαμβάνουν τους εργαζόμενους και μπαίνουν σε μια λογική αυτοδιαχείρισης και συνεργατισμού. Στην Αργεντινή είχαμε πολύ περισσότερα, στην Ελλάδα έχουμε μόνο τη ΔΙΟΜΕ. Και είναι άλλο πράγμα κάποιες συνεργατικές πράγματα που φτιάχνονται, τα οποία τα φτιάχνουν άνθρωποι επειδή είναι ομοειδεάτες περί του συνεργατισμού, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα παντοπολείο συνεργατικό ή ένα φαγάδικο συνεργατικό κτλ. Είναι άλλο πράγμα. Δεν λέω ότι το ένα είναι για φτύσιμο, το άλλο είναι το καλό. Λέω ότι είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και εμείς τώρα αυτή την περίοδο είμαστε σε μια συζήτηση και δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα σε πιο ολοκληρωμένα έτσι, πράγματα γύρω από όλα αυτά τα φαινόμενα. Και να δούμε, ξέρω εγώ. Αλλά πραγματικά. Εντάξει, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γεννήθηκε ένα τόσο έντονο ρεύμα. Δηλαδή στην Αργεντινή, με μικρότερα ποσοστά ανεργίας, 18-19% είχε φτάσει στην Αργεντινή η ανεργία και έγινε ένα Αργεντινάζο. Το έχουμε φτάσει 27, πάμε για το 30 και ακόμα εκεί έγιναν καταλήψεις επιχειρήσεων, έγιναν πολλά τέτοια, 2.000-3.000 επιχειρήσεις και φτιάχθηκε συντονιστικό και τέτοια. Εδώ πέρα ένα εργοστάσιο μόνο έχει καταληφθεί, ας πούμε, και τέτοια. Εκεί υπήρχαν, γιατί θέλω να πω ότι την καθυστέρηση που υπάρχει δεν είναι ότι εδώ δεν γίνονται καταλήψεις επιχειρήσεων και αυτοδιαχειριστικά, αλλά έχουμε ένα ζωντανό κίνημα ανέργων. Στην Αργεντινή είχαμε ζωντανό κίνημα ανέργων που έκοβε δρόμους, που έκανε πράγματα που συγκρούονταν με την αστυνομία κτλ. Εδώ ούτε κίνημα ανέργων έχουμε μαζικό και ζωντανό, ας πούμε. Δεν ξέρω, εντάξει. Πάντως και οι αναρχοσυνδικαλιστικές οργανώσεις και από το εξωτερικό, ακόμα και σε περιόδους, ας πούμε, έτσι, καπιταλιστικές και τα λοιπά και τα λοιπά, κάνουν τέτοιου τύπου εγχειρήματα. Επίσης, να πω ότι είναι πολύ, πολύ διαφορετικό αν ένα τέτοιο εγχείρημα ξεκινάει μέσα από μια επιχείρηση που κλείνει και από το σωματείο, όπως είναι στη Ζανόρ, και είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, αν το κάνουν πέντε φίλοι, ας πούμε, και τέτοια. Και το σίγουρο είναι, για να πω και κάτι ακόμα, ότι δεν σημαίνει ότι κάθε πέντε φίλοι που μαζεύονται και κάνουν ένα τέτοιο, αυτό είναι συνεργατισμός και αυτοδιαχείριση. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να έχεις, δηλαδή πέντε φίλοι μπορεί να το κάνουν και να φτάσουν να παίρνουν από 5.000 ο καθένας το μήνα σαν μέρισμα. Αυτό δεν είναι. Είναι μια μετοχική εταιρεία. Δεν είναι κολεκτίβα, ας πούμε. Κολεκτίβα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Ή αυτοί οι πέντε να πάνε τόσο καλά και να πούνε ότι δεν προσλαμβάνουμε κι άλλους πέντε, να είμαστε πέντε ιδιοκτήτες, να έχουμε και πέντε υπαλλήλους. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι, ας πούμε, συνεργατικό εγχείρημα ή κολεκτίβα, ας πούμε. Πάντως και στο εξωτερικό, διάφορες έτσι αναρχοσυνδικαλιστικές ενώσεις πειραματίζονται με τέτοια πράγματα. Και η Σενέτε της Γαλλίας έχει κάποια πράγματα και η Σενέτε η Ισπανική, ας πούμε, έχει και πρημοδοτεί κτλ. Κτλ. Αλλά επιμένει πάντα έτσι και στον εργατικό αγώνα, μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα στους κλάδους, μέσα. Για μένα το ενδιαφέρον με τη ΔΙΟΜΕ είναι το ότι είναι σε μια κατεύθυνση σαν αυτή που θα θέλαμε να δούμε να κινείται ο κόσμος. Για παράδειγμα, δηλαδή είναι σε μια κατεύθυνση αυτοδιαχείριση των μέσων παραγωγής, προέκυψε με μια κατάληψη. Από την άλλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι στο σήμερα υπάρχει κάτι το οποίο είναι αμυγός θετικό ή κάτι πολλές φορές, εντάξει, αμυγός αρνητικό μερικές φορές είναι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι διομέλυσε το πρόβλημα, έρθει η επανάσταση, τέλος πάντων αυτό είναι το ζήτημα. Έχει τα εξής στοιχεία. Αφενός, μεν δίνει ένα παράδειγμα ή μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα αν λειτουργήσει σωστά σχετικά με το ότι η αυτοδιαχείριση είναι εφικτή. Ή ότι δεν χρειάζεται ο έλεγχος από έναν διευθυντή ή από κάποιον ο οποίος κατευθύνει τα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρχει μια ισότητα κοινωνική σε όλα τα επίπεδα στο μέλλον. Ναι.
Προέκυψε επίσης μέσα από την κατάληψη του εργοστασίου από τους εργαζόμενους, πράγμα που δίνει και ένα έναυσμα και για το υπόλοιπο σύνολο της κοινωνίας, χωρίς να υπάρχουν προαπαιτούμενα. Δεν υπάρχει το προαπαιτούμενο να έχει κανείς ένα κεφάλαιο για να ιδρύσει έτσι, μια κολεκτίβα, όπως τα συνεργατικά εγχειρήματα. Έχει όμως και τα μειονεκτήματά της. Αφενός μεν καλείται να ορθοποδήσει σε ένα πεδίο στο οποίο είναι ανταγωνιστικό και ανταγωνίζεται και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται και στην εκμετάλλευση. Οπότε δημιουργούν και ορισμένους καταναγκασμούς που θα διαπεράσουν και τη ΒΙΟΜΕ όταν καταφέρει και αν καταφέρει να νομιμοποιηθεί. Από την άλλη, έχει ζητήσει πολύ έντονα την νομιμοποίησή της και έχει διεκδικήσει και μια μεγάλη θεματική αποζημίωση. Όχι αποζημίωση ακριβώς, μια μεγάλη θεματική ενίσχυση για να λειτουργήσει, πράγμα που δίνει και μια αναποφασιστικότητα από τους ίδιους τους εργαζόμενους να ξεκινήσουν βασισμένοι στις ίδιες τους δυνάμεις. Ακόμη και σήμερα τελικά η ΒΙΟΜΕ δεν έχει βάλει σε εφαρμογή την παραγωγή την οποία διαχειρίζονταν στο παρελθόν, αλλά ασχολείται με ένα άλλο είδος παραγωγής, το οποίο είναι πιο εύκολο και πιο μικρού βεληνεκούς. Ενώ εγώ θα λέγω ότι θα ήθελα να δω τη ΒΙΟΜΕ να παίζει το ρόλο που έπαιζε και παλιότερα στην παραγωγή ή να μπορεί να ανοιχθεί σε ακόμη πιο σημαντικά ζητήματα. Οπότε μπορούμε να δούμε και ορισμένες αποστοχωρήσεις που υπάρχουν στο παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ και ορισμένα πολύ θετικά στοιχεία που έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθούν ή να προχωρήσουν παραπέρα ή να δούμε και άλλα πράγματα να δημιουργούνται. Έχει και μεγάλη σημασία επίσης ότι η ΒΙΟΜΕ βρέθηκε στα χέρια των εργαζομένων όταν το αφεντικό έφυγε. Δεν προέκυψε μέσα από μια κατάληψη που έδιωξε το αφεντικό, αλλά λίγο πολύ ξέμεινε το εργοστάσιο στα χέρια των εργαζομένων. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερα μαχητικό. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι οι εργαζόμενοι πήραν μια επιχείρηση η οποία ήταν υγιής και αποφάσισαν να την πάρουν στα χέρια τους, αλλά ήταν και μια ανάγκη στην οποία κλήθηκαν να δώσουν μια λύση. Οπότε είναι λογικό κιόλας πολλές φορές να αντιμετωπίζουν διλήμματα τα οποία προκύπτουν από την ανάγκη να επιβιώσουν και στις υπάρχουσες συνθήκες. Είναι λογικό αυτό, έτσι. Ναι. Λογικά διλήμματα. Και έχει και σημασία πάνω σε αυτά τα διλήμματα κατά πόσο εμείς μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις οι οποίες να δημιουργούν και μια κατεύθυνση και στη ΒΙΟΜΕ την οποία εμείς θα θέλουμε να δούμε. Δηλαδή αν πούμε ότι ωραία η ΒΙΟΜΕ έχει 1-2-3 μειονεκτήματα οπότε εμείς δεν ασχολούμαστε μαζί της, είναι σαν να την παραδίδουμε στα χέρια οποιοδήποτε βλέπει ότι θα επωφεληθεί πολιτικά από αυτό και θα τους υποστηρίξει με όρους τέλος πάντων που θα του δημιουργήσουν μια πολιτική δικαίωση λόγω του ότι ελέγχει και το εγχείρημα του ΒΙΟΜΕ για παράδειγμα ότι ενίσχυσε τον τάδε αγώνα και θα δείξουμε ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κι εμείς μια κατεύθυνση κοινωνική περί της κατάληψης των μέσων παραγωγής ή της αυτοδιεύθυνσης παραγωγής, αλλά ότι είναι αναγκαίο πολιτικοί σχηματισμοί να παρεμπληθούν και να υποστηρίξουν τέτοια ζητήματα. Οπότε είναι αναγκαίο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα από την ενίσχυση της ΒΙΟΜΕ να ενισχύσουμε και μια αντίληψη κοινωνική πάνω σε αυτό το ζήτημα ή να δείξουμε ότι σε ορισμένα επίπεδα μπορούν να επιτευχθούν πράγματα ακόμη και σήμερα. Πάντως για το ζήτημα των λάθων απόψεων που σου έλεγα, που έλεγα πριν, ας πούμε, εντάξει, είναι πολύ λάθος κάποιες απόψεις. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι αφού το κράτος αποσύρεται, ξέρω εγώ ότι τι διεκδικούμε. Δηλαδή, τι διεκδικούμε δουλειά από το κράτος ή από τα αφεντικά, αυτά τα αφεντικά που λύουν. Το κράτος κλείνει τις δουλειές και τέτοια, ή το κράτος διαλύει την υγεία, διαλύει την παιδεία. Διεκδικούμε από το κράτος αυτό αφού αποσύρεται, ας πούμε. Ότι το θέμα είναι να φτιάξει το μόνο σου, να το κάνουμε εμείς, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι και έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, το κράτος απολύεται, αποσύρεται. Δεν αποσύρεται από την καταστολή, βέβαια, το κράτος, παραμένει, ας πούμε, αποσύρεται από όλα τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ. Εμείς θα μπούμε σε αυτή τη λογική.
Δεν νομίζω. Δηλαδή, καταρχήν, αυτά τα εγχειρήματα είναι αυτά που να πιστεύει κανείς ότι ας πούμε, θα μπορέσουν να δώσουν δηλαδή 1,5 εκατομμύριο άνεργοι όλοι να φτιάξουν κολεκτίβες και να δουλέψουν, ας πούμε. Ή ότι όλα αυτά τα νοσοκομεία και όλα αυτά οι παιδικοί σταθμοί που έχουν κλείσει, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι μπορεί με συνεργατικό τρόπο η ενέργεια του κόσμου από κάτω να το αντιμετωπίσει, ας πούμε. Ή τα αιτήματα δηλαδή ότι να συνεχίσει να λειτουργεί το νοσοκομείο, να μην κλείσουν τα τμήματα, να μην απολυθούν γιατροί και νοσηλευτές, ξέρω εγώ, ότι απαιτούμε δουλειά, ότι θέλουμε επίδομα ανεργίας κτλ. Αυτά τα αιτήματα παραμένει. Έχω στο μυαλό μου ένα παράδειγμα, ξέρω, στο Χαλάνδρι, ας πούμε, η Λαϊκή Συνέλευση, η οποία γεννήθηκε μετά την πλατεία του Συντάγματος, το κύριο αίτημα της τότε ήταν ότι κλείναν παιδική σταθμή στο Δήμο. Οι πρώτες της ενέργειες δηλαδή, που έκανε, ένα σημαντικός αγώνας που έκανε ήταν αυτό, ας πούμε. Κλείνανε σταθμή. Έδωσε τη μάχη και τα λοιπά. Το αίτημα αυτό παραμένει στο Χαλάνδρι, ότι να ξαναφτιαχτούν τόσοι παιδικοί σταθμοί, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν, που έχουν ανάγκη και τα λοιπά, που δικαιούνται να. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τους συλλόγους γονέων, υπάρχει και μια πρωτοβουλία και φτιάχτηκε ένας συνεργατικό, ας πούμε, παιδικό σταθμός, ας πούμε, όπου νομίζω 3-4 νηπιαγωγοί μπήκαν και αυτοί στη συνέλευση αυτού του πράγματος. Είναι του συλλόγου γονέων, αλλά μπήκαν και αυτές, ας πούμε, είναι. Για μένα δεν αποκλείται ένα άλλο, αλλά καμία αυτά πάντα ότι θα παρατηθούμε από τα αιτήματά μας και απλά θα το φτιάχνουμε μόνοι μας. Δηλαδή, πώς θα τα φτιάξουμε όλα μόνοι μας και τέτοια δεν είναι. Άμα ήταν τόσο απλό, δηλαδή. Λίνα. Τώρα σχετικά με τη ΔΙΟΜΕ, υπάρχει γενικώς πολύς προβληματισμός πάνω σε αυτό το θέμα. Ακούγονται διάφορα και αρνητικά, που νομίζω είναι περισσότερα από τα θετικά. Μια ίσως αδιαφάνεια στο πώς, το τι γίνεται εκεί πέρα, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να το στηρίξουμε, γιατί είναι ένα πείραμα στην ουσία που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι εργαζόμενοι εκεί με όλες τις αδυναμίες πρώτη φορά επιχειρούν κάτι τέτοιο, οπότε λογικό είναι να ψάχνονται πώς θα. Και σε αυτούς πέφτει και ο πρώτος λόγος το πώς θα το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Εμείς οι παραέξω που είμαστε σε σωματεία συλλογικότητας στον Ατάλλο, θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στην διάθεση των προϊόντων και να έχουμε μια επαφή ακριβώς για να γίνει αυτό το πράγμα πιο ξεκάθαρο στον πολύ κόσμο και να δώσουμε και το μήνυμα του τι γίνεται εκεί πέρα. Ωραία. Και να λειτουργήσει σαν παράδειγμα ίσως, αν είναι δυνατό. Ναι. Είναι και σημαντικό αυτό, γιατί δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος. Πάντως όλα αυτά, όλα αυτά, ας πούμε, το πώς λειτουργούν διαπαιδαγωγικά για τους εργαζόμενους, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι σημαντικό. Γιατί αλλιώς, ακόμα και αν γίνει η μεγάλη νύχτα που λέμε, μετά θα μας έρθουν οι κόκκινοι διευθυντές από πάνω, γιατί δεν θα μπορεί η εργατική τάξη να. Ναι. Ναι, τώρα. Τώρα να σας πάω κάπου αλλού, έτσι, να φύγουμε λίγο από αυτό. Ποια είναι η γνώμη σας για το ρεύμα του μηδενισμού ή του άναρχου μηδενισμού, τέλος πάντων? Δεν θα σας ρωτήσω τώρα ιστορικά, θα σας ρωτήσω για το σημερινό τοπίο. Δηλαδή, θα να πω ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχουν κάποιες ομάδες, ας πούμε, σε αυτό που λέγαμε πριν στον χώρο, οι οποίες μπορεί να μην αυτοπροσδιορίζονται έτσι, αλλά ουσιαστικά τίνουν προς τα εκεί, ας πούμε. Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει κάτι αυτό το ρεύμα. Δυσκολεύομαι να καταλάβω λίγο ακριβώς τι είναι ο αναρχομηδενισμός. Γιατί. Ναι, το ξέρω, είναι λίγο οξύμορος. Οξύμορη αυτή είναι. Ναι, σαν μηδενισμός, να το αντιμετωπίσουμε φιλοσοφικά, μπορώ να το καταλάβω σαν μια φιλοσοφική τάση. Εντάξει, το οποίο δεν έχει όμως και μια ιδιαίτερη πολιτική έκφραση. Δηλαδή, όσοι με έναν τρόπο βρέθηκαν κοντά σε αυτή τη φιλοσοφική τάση, είτε δεν ήταν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι, μπορεί να πούμε ότι είχαν και πολιτικές θέσεις οι οποίες ήταν αντιπατικές μεταξύ τους. Αν το δούμε σαν μια κίνηση η οποία υπήρχε ένοπλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, του παρελθόντος, αυτή βρίσκεται κάπως μακριά από την αναρχική παράδοση. Δηλαδή, με ποιο τρόπο η αναρχική παράδοση θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτή τη, είτε σε ένα φιλοσοφικό ρεύμα κοντά, είτε σε ένα κίνημα του παρελθόντος το οποίο λειτουργούσε μέσα από κάθετες ιεραρχίες, πολύ αυστηρό συνωμοτισμό, καθοδηγητικό χαρακτήρα.
Οπότε δεν μπορώ να. Στο σήμερα, μάλιστα, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοπροσδιοριστεί και σαν μηδενιστές έχουν πει ότι διατηρούν αποστάσεις από τους αναρχικούς του παρόντος. Και κατά τη γνώμη μου, δικαίως κιόλας το κάνουν. Το διεκδικούν. Ναι, βέβαια τώρα όλα αυτά είναι εκτιμήσεις σχετικά με τις πολιτικές θέσεις συγκεκριμένων ανθρώπων που δεν σχετίζονται με την κουβέντα γύρω από την ΕΣΥ τόσο πολύ. Ναι. Καλά, ναι, δεν σχετίζεται άμεσα με την ΕΣΥ σίγουρα, εντάξει. Δίνω. Κοίτα, εντάξει, τώρα εγώ δεν έχω και μια πιο έτσι, πιο συνολική, ας πούμε, να σου πω και τέτοια, αλλά απλά εγώ δύο πράγματα ίσως θέλω να επισημάνω. Το ένα είναι ότι για μένα όλα τα κινήματα και όλες οι συλλογικότητες και όλες οι ομάδες και τα λοιπά και τα ρεύματα, εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε να μετρηθούμε με ένα συγκεκριμένο ζήτημα που είναι ποια είναι η σχέση τους με τις εργατικές μάζες, με τις λαϊκές μάζες και τέτοια. Εγώ προσωπικά, για να σου πω μια προσωπική θέση σε αυτό το πράγμα, είμαι ενάντια στη λογική της πρωτοπορίας, αλλά λέω ότι η πρωτοπορία υπάρχει αντικειμενικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάθε συλλογή, ακόμα και αν το αρνείται η ίδια, δηλαδή είτε κάθε πρωτοπορία, κάθε συλλογικότητα, κάθε ομάδα, κάθε οργάνωση, κόμμα, ό,τι θες, συνδικάτο κτλ. Κτλ. Από τη στιγμή που με συνειδητό τρόπο παρεμβαίνει και τα λοιπά, είναι πρωτοπορία σε σχέση με την μάζα, την απαθή, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι πρωτοπορία, δεν πρέπει να είναι πρωτοπορία, σε σχέση με το πώς βλέπει το ρόλο της απέναντι στον απλό κόσμο, στον κόσμο που ακόμα είναι απαθή, στον κόσμο που... Αν πιστεύει δηλαδή ότι όλα κρίνονται από τη δικιά μου τη συλλογικότητα, τότε λειτουργεί σαν πρωτοπορία με την έννοια ότι θέλει αυτή να χειριστεί την πράγματα, δηλαδή... Οι πρωτοπορίες υπάρχουν, αλλά πρέπει να χαίρονται, να ξεπερνιούνται από τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να είναι χαρά σου, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι όταν ο κόσμος... Δυστυχώς δεν γίνεται πάντα αυτό. Και οι διάφορες πρωτοπορίες, ακόμα και οι αναρχικές πρωτοπορίες, όταν ο κόσμος ξεσπάει και βγαίνει, επειδή έχουν στο μυαλό τους τα δικά τους κλισέ, τα δικά τους σχέδια, πλάνα, προγράμματα, αρχές στο ράφι που λέγαμε πριν κτλ. Πολλές φορές μπαίνουν μπροστά από τον κόσμο, πάνω από τον κόσμο κτλ. Ενώ πρέπει να χαίρονται, να ξεπερνιούνται από τον κόσμο. Τέτοιου τύπου ρεύματα, τα αναρχόμενα δενιστικά, τα ένοπλα κτλ. Νομίζω ότι και αυτά, όπως και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, αναμετριώνται στο πώς καταλαβαίνουν τη σχέση τους με την πλατιά κοινωνία, με την πλατιά μάζα, τον απαθή κόσμο, τους εργαζόμενους, τους καταπιεσμένους και τέτοια. Νομίζω ότι αυτοί δίνουν μια πολύ πιο χειρότερη απάντηση από ό,τι δίνουμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Συνειδητά ή ασυνείδητα, είτε το θέλουν είτε όχι. Εντάξει, λειτουργούν, ας πούμε, σαν κάτι που φεύγει πολύ μπροστά, σαν ρομπαίνει το δασόν, σαν ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Το οποίο χάνει πολύ επαφή, ας πούμε, με... η ίδια πραγματικότητα μερικές φορές σε κάνει να φεύγεις. Δηλαδή, η συντηρητικοποίηση της κοινωνίας, αυτό που υπήρχε και σαν σύνθημα, αυτή η κοινωνία δεν μας ανέχει, τα λέω ότι εμείς την ανεχόμαστε. Αντικειμενικά υπάρχει. Δηλαδή, εσύ που συνειδητά δράσεις και παλεύεις. Λες, ας πούμε, μα τι είναι αυτή η κατάσταση, τι είναι αυτή η απάθεια, ο συντηρητισμός κτλ. Αλλά εδώ θέλει ένα μέτρο. Δεν μπορεί να φύγεις μπροστά, ας πούμε, και τέτοια. Και νομίζω ότι κάποια τέτοια τάσεις έχουν φύγει πολύ μπροστά, ας πούμε. Δεν ξέρω. Και το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι πολλές φορές, ας πούμε, στα κείμενά τους βλέπω όχι απλά μια υποτίμηση στον κόσμο της εργασίας, αλλά και μια περιφρόνηση και μια εχθρότητα και μια... Εντάξει, ότι ο εχθρός είναι και ο εργάτης που κοιτάει τηλεόραση, ας πούμε. Ο απαθής εργαζόμενος που κάθεται στον καναπέ και κοιτάει τηλεόραση, ας πούμε. Είδα, αν θυμάμαι κάποια κείμενα, δεν τα έχω πολύ εντρυφήσει και σαν κτλ. Κτλ. Ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε εργάτες, δεν ξέρω εγώ κτλ. Έτσι, μια αποστροφή, ας πούμε, απέναντι σε αυτό που λέμε κόσμο της εργασίας. Το οποίο είναι εντελώς έξω από τη δικιά μου φιλοσοφία, γιατί τη φιλοσοφία μας και σαν έσαι, ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ας πούμε, όταν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, χτυπιούνται από το κράτος και μάλιστα όλα αυτά που ζήσαμε με τα βασανιστήρια στις φυλακές, μετά τις συλλήψεις κτλ. Αυτά δεν μπορεί παρά να καταγγελθούν και από εμάς και από όλο τον κόσμο και από όλο το κίνημα και από όλες τις συλλογικότητες και από κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, που θέλει να είναι άνθρωπος, δεν μπορεί παρά να καταγγελθούν όλα αυτά, όσο και αν έχουμε διαφορές, ας πούμε, στην κοσμοαντίληψη. Λίνα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι
καταλαβαίνω κάπως τη λογική του πώς σκέφτονται και τα λοιπά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να συμμετέχω ή να δεχτώ μια τέτοιου τύπου οργάνωση και λειτουργία, παρά μόνο τη σέβομαι την επιλογή τους μέχρι και εκεί. Εγώ δηλαδή για να πω και κάτι ακόμα, η διαφορά μας δεν είναι η ένοπλη πάλι ή όχι ένοπλη πάλι, είναι όλα αυτά που είπα. Ναι. Γιατί ένα εργατικό κίνημα, ένα συνδικαλιστικό κίνημα που κάποτε θα φτάσει να αναμετρηθεί για μια άλλη κοινωνία, αν για μια κοινωνική, ναι, θα χρησιμοποιήσει για να απαντήσει στη βία των κυριαρχών, θα χρησιμοποιήσει και την βία, ακόμα και την ένοπλη. Δηλαδή και η Ισπανική Επανάσταση με τα όπλα. Α, τα οποία, ναι, και τα όπλα τα οποία θα πάνε τα σέντεκάτα και τις ελετέας, αυτοί δώσαν τα όπλα στον κόσμο. Yeah. Αλλά είναι όλα τα υπόλοιπα. Είναι η αντίληψη, η κοσμοαντίληψη σε σχέση με όλα αυτά που είπα. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι και μια ερώτηση που μπορεί να την έχει απαντήσει ο Σέσε, μπορεί να την έχει απαντήσει ο καθένας προσωπικά, έτσι. Θεωρείτε ότι η επίδραση του Δεκέμβρη του 8 στο κίνημα γενικά ήταν θετική, έχει θετικό πρόσημο ή αρνητικό περισσότερο? Σίγουρα έχει και αρνητικά και θετικά, αλλά πώς μπορεί να κρυφθεί, ας πούμε, ποιο είναι το συμπέρασμα τελικά για εσάς? Όχι θετική, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή ναι. Το 2008 ήταν μια εξέγερση της νεολαίας, ας πούμε. Μια εξέγερση της νεολαίας που παρέσυρε και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Εντάξει, τις μεγαλύτερες να σου πω μόνο το εξής, ότι στις μεγάλες διαδηλώσεις τότε για των επόμενων ημερών κτλ. Εγώ είδα να βγαίνει και κόσμος παλιοί συμφοιτητές, παλιοί σύντροφοι πολιτικοποιημένοι, από χαμένοι γενικά, που όμως κάτι τους έκανε κλικ, ας πούμε, και κατέβηκαν και τα λοιπά. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο οι διαδηλώσεις μεγάλες, οι νύχτες των οδοφαρμάτων, πολλά πράγματα, έτσι, δηλαδή 400 μαθητές στη Φλόρινα πολιορκούν το αστυνομικό τμήμα και πετάνε καρέκλες, ας πούμε, στο αστυνομικό τμήμα. Ναι. Μαθητές πολιορκούν το αστυνομικό τμήμα στη Λέρο κτλ. Δηλαδή τρομερά πράγματα. Ούτε το Δεκέμβρη του 1944 δεν είχαν πολιορκηθεί τόσα πολλά αστυνομικά τμήματα, ας πούμε, ναι, σε όλη την Ελλάδα κτλ. Πέρα δηλαδή από όλα αυτά, την εξέγερση στον δρόμο, ήταν και πράγματα που γέννησαν σαν διεργασίες. Δηλαδή και τότε γεννήθηκαν συνελεύσεις και τότε γεννήθηκαν καταλήψεις σε γειτονιές, δηλαδή άδειοι χώροι καταλήφθηκαν, έγιναν στέκια, το παλιό κέψο Χαλάνδρη, ο Γαλαξία στη Νέα Σμύρνη, ξέρω εγώ, η καφετέρια του Ζωγράφου, εδώ, εκεί, παντού ξεφύτρωναν τέτοια πράγματα, στα οποία οσμώθηκε πολλοί κόσμος, κυρίως νεολαία και αριστερή και αναρχική και μαζί και χώρια και ξέρω εγώ, στην αρχή μαζί, μετά χώρια. Πολλά πράγματα έγινε που νομίζω ότι όλα αυτά ήταν κάτι πολύ σημαντικό, ας πούμε. Δηλαδή, πιστεύεις ότι άφησε μια θετική παρακαταθήκη? Άφησε μια θετική παρακαταθήκη, αν και είχε και κάποια χαρακτηριστικά, να σου το πω και έτσι, όπως το έλεγα εγώ τότε εκείνη την περίοδο, ας πούμε, ότι αυτά δεν συμβαίνουν μόνο εις Φαρισίου, συμβαίνουν και στην Αθήνα. Δηλαδή, και μητροπολιτικά χαρακτηριστικά, έτσι, δηλαδή και λαϊλασίας και μητροπολιτικής νεολαίας και λογικό είναι να υπάρχει, ας πούμε, έτσι, δεν είναι... Και γέννησε και συντηρητισμό, επειδή εγώ τότε ταραβεριζόμουν με γονείς, σαν γονιός τότε, ας πούμε, και τα λοιπά, που ταραβεριζόμουν με γονείς που βρισκόμουν σε και τα λοιπά και τα λοιπά, γέννησε και συντηρητισμό, δηλαδή υπήρχαν και συντηρητικοί, ναι, και εργαζόμενοι, δηλαδή εργάτες, ας πούμε, με συντηρητικά αντίστοιχα γραμματικά, μωρέ ξύλο που χρειάζονται τα κολόπεδα που ναι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά, ναι, ή ας πούμε, που τους έλεγα τότε εγώ για να τους τσιγλίσω, ότι γιατί τα παιδιά μας τότε ήταν μικρά, ας πούμε, παίζαν μπάλα στο και τα λοιπά, ας πούμε. Τους λέω, τι νομίζω, εδώ παιδί σου μεγαλώσει και γίνει φοιτητής, τι νομίζω, πού θα είναι, ας πούμε. Εκεί θα είναι, ας πούμε, δηλαδή, η νεολαία εκεί είναι, ας πούμε. Βαγγέλη. Σίγουρα ήταν ο Δεκέμβρης του 8, ήταν ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα για ορισμένες πολιτικές αντιλήψεις. Αυτό λογικά είναι κάτι το θετικό να συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό που είδαμε ήταν ότι ήταν μια εκτεταμένη εξέγερση, δεν καθοδηγήθηκε από κάποιον, ο κόσμος βγήκε αυθόρμητα στον δρόμο, mm-hmm, άφησε πίσω του αρκετά πράγματα και απόψη εγχειρημάτων, τα οποία δεν κατάφερε να επιβιώσουν όμως όλα, ούτε για πάρα πολύ, αλλά δημιούργησε και συγκεκριμένους προβληματισμούς και ερωτηματικά. Και έδειξε και στην πράξη ότι όλο αυτό
το οποίο ως ένα βαθμό υιοθετούνταν πολιτικά, ότι κάποια μέρα ο κόσμος θα βγει στον δρόμο, θα πάρει την πόλη στα χέρια του, το κράτος δεν θα μπορεί να τον ελέγξει και από μέσα από αυτό θα ανθίσει μια νέα κοινωνία, έδειξε ότι αυτό δεν φτάνει. Γιατί μετά από πολλές μέρες που ο κόσμος όντως βγήκε μαζικά στον δρόμο, η αστυνομία δεν μπορούσε να τον ελέγξει κτλ. Και ξαναποδείχθηκε και στις 5 Μαΐου του 2010. Γιατί δεν φτάνει να βγει ο κόσμος και να ορμήξει κάπου. Και αυτό θα έλεγα. Αυτό δημιούργησε και μια εικόνα η οποία επαναλήφθηκε πολλές φορές στο μέλλον. Δείχνοντας όμως ότι τελικά αυτό δεν μπορεί να καθορίσει την κατάσταση. Και αυτό δημιούργησε και μια αγωνία. Κατά την εκτίμησή μου, κάποια σχήματα εγκαταλείφθηκαν σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε την παρέμβασή μας στην κοινωνία κτλ. Γεννήθηκαν νέοι πειραματισμοί που αυτοί δεν μπορεί να πάνε καλά, μπορεί και όχι. Αλλά σίγουρα είναι ένα σημείο το οποίο όταν κανείς το αξιολογεί είτε ως θετικό είτε ως αρνητικό, δεν μπορεί να το αξιολογήσει σαν επιτυχία ή αποτυχία των αντιλήψεων περί της εξέγερσης. Δηλαδή, άμα πούμε ότι είναι θετικό, αποδείχθηκε ότι ο Δεκέμβρης ήταν μια μεγάλη εξέγερση, ή αρνητικό, γιατί δεν άφησε την κοινωνία που θέλαμε πίσω μας, έχουμε ξεχάσει το τι ρόλο έπαιξε στο πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό Δεκέμβρης. Για μένα, το θετικό που άφησε πίσω ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μια σοβαρή αυτοκριτική σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε τις παρεμβάσεις μας στην κοινωνία. Και αυτή είναι μια αυτοκριτική η οποία πρέπει να γίνει με συνέπεια και χωρίς παροπίδες και χωρίς να χειρωνόμαστε πίσω από την ασφάλεια της απόδειξης ή της αποτυχίας των θέσεών μας. Και αυτή η αυτοκριτική είναι που πιθανόν μπορεί να οδηγήσει και σε κάτι πιο σημαντικό στο μέλλον. Αλλά όσο δεν γίνεται, ο Δεκέμβρης αρχίζει και αποκτά αρνητικό βάρος. Όσο γίνεται, μπορεί να αποκτήσει και ένα θετικό πρόσημο. Λίνα. Ναι, συμφωνώ με. Να μου το έχεις πάντα τελευταία. Παίρνεις τελευταία το λόγο. Και συνέχισε να έχεις λόγο βακίσεις με την ασόλα, δηλαδή. Μετά τις μέρες του Δεκέμβρη, τέλος πάντων, υπήρχαν, θυμάμαι, παρεμβάσεις και σε εργασία, μάλλον από εργαζόμενους σε εργατικά σχήματα, συνελεύσεις σε γειτονιές που συμμετείχαν και εργαζόμενοι, γίνανε πολύ σημαντικά πράγματα και όλο αυτό άφησε ένα προβληματισμό και μια ζήμωση που συνεχίζεται νομίζω και μέχρι σήμερα και έφερε πολύ κοντά όλες τις συλλογικότητες που δρούσαν αποσπασματικά μακριά η μία από την άλλη. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να το συνεχίσουμε. Ωραία. Τώρα φτάσαμε στις τελευταίες ερωτήσεις. Οι δύο που θα σας κάνω είναι προβοκατόρικες, δηλαδή το λέω από τώρα. Πιστεύετε ότι αν στις επόμενες εθνικές εκλογές σχηματίσει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με οποιοδήποτε τρόπο, δεν ξέρω αν θα συνεργαστεί, ο ταξικός πόλεμος θα είναι της ίδιας μορφής ή και ένταση θα γυρεί κατά κάποιο ας πούμε, ποσοστό προς την πλευρά των εργαζομένων, δηλαδή μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάποια αλλαγή ως προς αυτό? Να σου πω κάτι σε σχέση με αυτό και κάνοντας εγώ μια αναλογία σε σχέση με το 81, με το ΠΑΣΟΚ και τέτοια. Καταρχήν τα πράγματα είναι πολύ πιο στριμωγμένα τώρα και δεν μπορεί μια κυβέρνηση, ας πούμε αριστερή κυβέρνηση, ξέρω εγώ, να κάνει πράγματα άμα δεν υπάρχει μια και αν δεν υπάρχει μια δυναμική στην κοινωνία που να τα επιβάλλει αυτά τα πράγματα και τα λοιπά. Ή πιθανά και να τα στηρίξει αν η κυβέρνηση τα κάνει. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς, παιδί μου. Το 81, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε και πάνω. Η ελληνική κοινωνία χρειαζόταν έναν αστικό εξυγχρονισμό. Μέσα σε αυτόν τον αστικό εξυγχρονισμό ήταν μια σειρά πράγματα, και εργασιακά δικαιώματα, αλλά και πολιτικά δικαιώματα και άλλα πράγματα. Και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, για μια πενταετία, εξαετία έκανε πάρτι. Έκανε πανηγύρια, ας πούμε, γι' αυτό και ο Αντρέας ήταν αρχηγός κτλ. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή είναι τέτοια η κρίση του καπιταλισμού, ας πούμε, και το στρίμωγμα το γενικότερο, που εδώ τα πιο στοιχειώδη πράγματα που
ακούγονται ότι θα, ξέρω, μια κυβέρνηση αριστερή θα τα κάνει και να επαναφέρει τον κατώτερο μισθό στα 751 ευρώ μεικτά. Έτσι. Δηλαδή, αν είναι αποφασισμένοι να το κάνει αυτό, θα γίνει εμφύλιο όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Α πούμε, έκανε το Πασόκ τότε, α πούμε, όριο 5% για τι απολύσει, δωρεάν οι συγκοινωνίε μέχρι τι 8 το πρωί και από τι 8 το βράδυ και μετά. Ξέρω εγώ, μισθό 35% αύξηση, δηλαδή έκανε πράγματα πανηγύρια. Δεν γίνονται τώρα αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν ξέρω, έτσι όπως βλέπω δηλαδή, την κατάσταση του κόσμου, μιλάω και τον αριστερό κόσμο και αυτόν που θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ και τα λοιπά. Φοβάμαι ότι δεν το έχει συνείδηση. Δεν το έχει συνείδηση. Δηλαδή, εγώ περισσότερο στο μυαλό μου έχω μια προβολή που θα μοιάζει λίγο με την Αίγυπτο. Δηλαδή, μια δυναμική, ας πούμε, εντάξει, εκεί βέβαια ήταν στις πλατείες και στους δρόμους και οι συγκρούσεις ήταν συνεχείς. Μια δυναμική που θα φέρει στην Αίγυπτο, αυτή η δυναμική έφερε το μόνο κόμμα που ήταν οργανωμένο, τους αδελφούς μουσουλμάνους. Οι οποίοι, ας πούμε, δεν έκαναν τίποτα. Τους χτυπάγανε και από τα αριστερά, οι δυσαρέσκειες και από τον κόσμο δεν έκαναν, αλλά και από τα δεξιά. Και τελικά ήταν τα τάγκς, ας πούμε. Είναι ο Μουμπαρική, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος, αυτή η κυβέρνηση, ας πούμε, αν δεν θελήσει να κάνει και δεν υπάρχει και μια κοινωνιοποίηση του κόσμου που να, κτλ, κτλ, να απαιτήσει, να επιβάλλει, να κτλ, να καταρρεύσει και να πάμε σε πολύ δεξιά πράγματα μετά. Λοιπόν, δηλαδή για μένα, ας πούμε, το θέμα είναι ότι είναι έτοιμος ο κόσμος και διατεθειμένος ότι από την επόμενη μέρα που θα φτιαχτεί αυτή η κυβέρνηση, αν φτιαχτεί, θα είμαστε διαδηλώσεις κάθε μέρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας και θα λέμε τι έγινε. Πέρασε μια μέρα, δεν επανέφερε το μισθό στα 751. Πέρασε μια εβδομάδα, δεν επανέφερε το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων. Πέρασαν δύο εβδομάδες. Δηλαδή το κίνημα πρέπει συνέχεια να διαδηλώνει και να απαιτεί. Και από την άλλη, να αντιπαλεύει και τις δεξιές επιθέσεις που θα γίνονται. Γιατί σου λέω ότι πιθανά μια τέτοια τύπου κυβέρνηση σε κάποια πολύ επιμέρους κτλ. Να κάνει κάποια. Όπου εκεί θα υπάρχει μια λυσασμένη, ας πούμε, επίθεση. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα έχουμε και αντιπολίτευση χρυσαυγητών στον δρόμο κτλ. Εκεί θέλω να σου πω ότι εκεί, ας πούμε, δεν είναι το θέμα. Εμείς να βγούμε στον δρόμο για να υπερασπίσουμε μια κυβέρνηση, είναι να, για να φράξεις στον δρόμο πιθανότητα ακόμα και η κυβέρνηση αυτή να σου λέει ότι όχι, μην βγαίνουμε στον δρόμο γιατί δημιουργούμε ένταση και δίνουμε πάτημα στην ακροδεξιά και στη δεξιά και τέτοια. Είναι, και πρέπει να είσαι στον δρόμο, ας πούμε, και να. Δεν ξέρω. Πάντως φοβάμαι ότι. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι στατικά. Αλλά μέχρι τώρα η νεμία του κινήματος από το 2012 και μετά δείχνει ότι πάμε σε μια λογική, όλα τα έχουμε να αποθέσει στην κάλπη. Είναι τυχαίο ότι τότε ήταν οι εκλογές πάλι εθνικές που σταμάτησαν όλα τα περιγραφικά. Ναι. Αυτό είναι ότι πιο επικίνδυνο, δηλαδή, είναι ότι χειρότερο, ας πούμε. Κατάλαβες, δηλαδή, εγώ δεν μπαίνω σε μια λογική να πω σε έναν κόσμο ότι έλα ρε μην ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ γιατί, ας πούμε, αυτά πάτε δεν πρόκειται. Δηλαδή, εντάξει, και αν του το πω τι θα κάνει άλλος. Τι να ψηφίσει, να το πω. Αυτό που του λέω κατά βάση είναι ότι οργανώσου. Οργανώσου, απέτησε, βγες στον δρόμο να διεκδικήσουμε τώρα. Μην περιμένουμε. Κάθε μέρα αυτοί δεν σταματάνε με τίποτα. Τέταρτο μνημόνιο, πέμπτο μνημόνιο, δέκατο εφαρμοστικό νόμο, συνέχεια όλο και. Δεν είναι ένα πρόβλημα το ότι δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε φραγμό σε ένα νομοσχέδιο, σε μια μεταρρύθμιση αντεργατική που περνάνε, ας πούμε, και όλα τα έχουμε να αποθέσει. Στο να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μα εκεί παίζονται και όλα κιόλα. Ότι αν πούμε ότι μέσα από τις κάλπες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, τότε δεν υπάρχει λόγο να παρεμβαίνουμε στην κοινωνία με άλλο τρόπο. Μπορούμε να παρεμβαίνουμε πολιτικά και να πούμε ότι να κερδίσουμε την εξουσία θα αλλάξουν ό,τι θέλουν να αλλάξουν τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι ότι ο κοινωνικός μηχανισμός λειτουργεί ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Υπάρχουν συγκεκριμένες αναγκαιότητες οι οποίες το επιβάλλουν συγκεκριμένες εκλογές. Όλη αυτή η ιστορία της κατάρρευσης του καπιταλισμού έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά ζητήματα ζωτικής σημασίας για τις κοινωνίες και έχει οδηγήσει ακόμη και σε μαζικούς θανάτους σε κοινωνίες, ας πούμε. Δηλαδή, σε κοινωνίες της Αφρικής είναι φανερό, ειδικά όπου προέκυψαν τέτοια ζητήματα, αλλά ακόμη και στην Ελλάδα, το όλο ζήτημα με τους εμβολιασμούς που προέκυψε και την κατάρρευση του συστήματος υγείας οδήγησε σε θάνατο από την κρίση πάρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι αν είχαν εμβολιαστεί θα σώζονταν. Το οποίο δεν το βλέπουμε. Η όλη η λογική το ότι η κοινωνία για να μπορέσει να λειτουργήσει
υπό αυτή τη μορφή, επειδή ουσίας αυτοκαταστρέφεται, δεν αφήνει περιθώρια για να υπολογίζουμε σε μια αλλαγή κυβερνητική. Γιατί οι αποφάσεις οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν για να αλλάξουν την κατάσταση θα ήταν αυτές οι οποίες θα οδηγούσαν και σε ένα διαφορετικό κοινωνικό μετασχηματισμό, κάτι που δεν μπορεί να γίνει μέσα από το Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, ή μέσα από αποφάσεις οι οποίες έχουν χαρακτήρα διαχειριστικό. Οπότε αυτό που έχει ιδιαίτερο βάρος είναι κατά πόσο μπορούμε να μετασχηματίσουμε την κοινωνία και όχι πόσο μπορεί να διοικηθεί ένα σχηματισμός ο οποίος υπάρχει ήδη. Okay. Λένα. Πάλι τελευταία. Εγώ τώρα προσωπική άποψη αυτή. Βλέπω μια όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της κοινωνίας και υποταγή. Δεν είμαι καθόλου... Δεν βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να ανέβει στην εξουσία και όλα αυτά και θα περάσουμε πολύ χειρότερα με την ίδια κυβέρνηση που έχουμε, τέλος πάντων. Το θέμα, ναι, για μένα δεν είναι ποια κυβέρνηση θα εκλέξουμε. Δεν, ναι. Σαφώς, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είμαστε κάθε μέρα στον δρόμο, γιατί δεν βλέπω ότι θα μπορέσει να κάνει πολλά πράγματα. Είτε για λόγους πολιτικούς, είτε και για οικονομικούς λόγους. Δεν υπάρχουν χρήματα, όπως είπε ο Ντίνος ο Παστόρου, τότε δεν είμαι στην ίδια εποχή για να πεις ότι θα κάνει παροχές και το ένα και το άλλο. Το θέμα είναι αυτό, την προπαγάνδηση του να πάρουμε εμείς εργαζόμενοι τις τύχες μας στα χέρια μας. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη αυτό το στο πολιτικό σκηνικό. Άρα πέρα από το ποιος θα είναι η κυβέρνηση, για μας είναι πολύ βασικό ποιος θα είναι η αντιπολίτευση. Θα υπάρχει δηλαδή η αντιπολίτευση του πεζοδρόμου και η αντιπολίτευση που λέει και ο Βαγγέλης, ας πούμε, των δομών της αυτοοργάνωσης και της κινηματικής συλλογικότητας. Άρα εμείς, ας πούμε, για μας γι' αυτό είναι βασικό, ας πούμε. Δηλαδή ότι πρημοδοτούμε την οργανωμένη αντιπολίτευση, τον άλλο οργανωμένος ο κόσμος να διεκδικεί, ας πούμε, πέρα από το αν μπορεί να υπάρχει μια κυβερνητική αλλαγή. Αυτή θα είναι η τελευταία ερώτηση. Γράφτε στη διακήρυξη σας, έτσι, όσες. Γι' αυτό και μόνο οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο της αδικίας και της εκμετάλλευσης. Κάτι γράφετε πριν και λέτε για ποιο λόγο, ας πούμε, οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη. Οι δυνάμεις καταστολής δεν είναι εργαζόμενοι. Χειρόμαχτες. Άρα είναι. Όχι. Δεν είναι. Γιατί. Εργάζονται κι αυτό. Δεν είναι. Έχει μεγάλη σημασία κανείς όταν εργάζεται. Και ακριβώς το αποτέλεσμα της εργασίας του ποιο είναι. Ναι, μπορεί κανείς να εργάζεται για να φτιάξει μια πυρηνική βόμβα. Εντάξει. Προσφέρει στην κοινωνία με αυτό που κάνει. Λέω εγώ. Τώρα αυτός ο οποίος έχει το δικαίωμα να ασκεί βία με νόμιμο τρόπο, δεν μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στην κοινότητα των εργαζομένων. Με την έννοια ότι ανήκει σε ένα σχηματισμό κοινωνικό που ο σκοπός του είναι η κοινωνική δίθμιση και η επιβολή με έναν τρόπο επάνω στην κοινωνία κάποιων μεθοδέσεων. Οπότε, ακόμη και αν μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται εργαζόμενος, και ακόμη και αν το συνδικαλιστικό κίνημα επί της ουσίας δέχεται να συνδικαλίσει αυτούς που έχουν στα χέρια τους τη βία ή ακόμη και αυτούς οι οποίοι έχουν και έναν χαρακτήρα ρυθμιστικό στην κοινωνία, πολλές φορές το συνδικαλιστικό κίνημα συνδικαλίζει μικρά θετικά, εργολάβους κτλ. Για μας οι ενώσεις οι οποίες έχουν ταξικό χαρακτήρα πρέπει να κρατάνε τις αποστάσεις τους. Και πρέπει να κρατάνε τις αποστάσεις προφανώς μένα από τον κρατικό μηχανισμό. Άρα γενικότερα δεν μπορούν να δέχονται ως μέλη τους φόρους της νόμιμης βίας, που σημαίνει ότι ούτε κάποιον στρατιωτικό, για παράδειγμα, ούτε κανέναν που έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με νόμιμο τρόπο τη βία, ούτε το security μπορεί να έχει. Από την άλλη, δεν μπορούν να δέχονται και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα ζήτημα ρυθμιστικό στην κοινωνία από την άποψη του ότι μπορεί να είναι βουλευτές, ας πούμε, για παράδειγμα, ή μπορεί να έχουν έναν καθοδηγητικό ρόλο που να δημιουργεί μια σχέση ιεραρχική μέσα στην Ένωση.
Οπότε το πραγματικό εμείς δεν δεχόμαστε ούτε καθοδηγητές κομμάτων, ούτε αστυνομικούς και στρατιωτικούς, αλλά ούτε και παπάδες στις μεγαλύτερες. Αυτό που λες τώρα, για να κάνω λίγο χιούμορ, ναι, ναι. Πέρα από τους επόμενους, υπάρχει ένας άνθρωπος που νομίζω ότι από μόνος του τα συμπυκνώνει όλα αυτά και ας πούμε ο Γεωργιάδης, επειδή μου συμπυκνώνει τον παπά, τον μπάτσο, δεν θυμάμαι τι άλλο είπες, τον βουλευτή, το πάνω στην ιεραρχία. Για πες μου. Καταρχήν, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι ο κάθε μισθωτός είναι και, επειδή είναι μισθωτός είναι και εργαζόμενος. Έτσι, γιατί μισθωτάνε και τα διεξιδικά στελέχη που παίρνουν πάρα πολύ μεγάλους μισθούς και τέτοια. Ή επίσης, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, μπορεί να είσαι μισθωτός, αλλά ποιος είναι ο ρόλος μέσα στην παραγωγή, ας πούμε. Δεν ξέρω εγώ και στο σωματείο και στο βιβλίο χάρτου που είμαστε, ξέρω εγώ, τυπικά εντάξει από τον νόμο, ο οποίος είναι μισθωτός σε μια επιχείρηση, τυπικά από τον νόμο. Μπορεί να γραφτεί και στο σωματείο. Και άμα δεν τον γράψει, μπορεί να σε πάει και στα δικαστήρια. Γιατί δεν με γράψει, αφού είναι υπάλληλο τη στάδια εταιρεία. Εμεί έχουμε και μια αρχή που λέει ότι διευθυντικό στέλεχο που παίζει ένα ρόλο με την έννοια υπεύθυνο τμήματο μπορεί να γραφτεί. Αλλά διευθυντικό στέλεχο που έχει λόγο για προσλήψει και για απολύσει δεν μπορεί να γραφτεί. Αφού εσύ, α πούμε, εσύ προσλαμβάνει και εσύ μπορεί να μου πει με απολύσει. Μα θα είμαστε μαζί στο ίδιο συνδικάτο, α πούμε, για να παλεύουμε ενάντια στι απολύσει και ενάντια στα φωτικά, αφού εσύ μπει αυτό. Ή α πούμε. Μπορεί να παίζει ρόλο ακόμα και στο μισθολογικό, ας πούμε. Δηλαδή, με βάση τη δικιά του την κρίση, κάποιος να πάρει αύξηση, να μην πάρει, να υποβαστεί κτλ. Τώρα, με αυτό που τώρα για τους αστυνομικούς, ας πούμε, και τα λοιπά, και τα σώματα καταστολής, αξιωματικούς και τέτοια, εντάξει, τώρα αυτοί είναι οργανωμένοι βραχίονες του κράτους, ας πούμε, για την καταστολή του κινήματος. Με αυτή την έννοια, εντάξει, ας πούμε, δεν μπαίνει κανένα τέτοιο ζήτημα. Τώρα. Εγώ προσωπικά και εδώ ίσως το ξέρουν, είχα μια διαφορετική γνώμη και μειοψήφισα όταν συζητάγαμε το θέμα των security, ας πούμε. Με την έννοια ότι χωρίς να είμαι και απόλυτα πεισμένος ότι αυτό που έλεγα τότε είναι σωστό κτλ. Αλλά με την έννοια ότι βλέπω ότι εντάξει, ξέρω εγώ. Τα δυτικά προάστια, τα λιώσα και οι άγιοι ανάργυροι και τα λοιπά δουλεύουν όλοι σαν security, ας πούμε. Και θα μου πεις και οι μπάτσοι και αυτοί από εκεί είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Είναι παιδιά των αγροτών, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω κάπως διαφορετικά με την έννοια ότι αυτή δεν είναι ένα ένοπλο σώμα και τα λοιπά. Εντάξει, σίγουρα ο ρόλος τους είναι αυτό, να καταστέλουν, να ελέγχουν, αλλά τότε έβαζα εγώ στη συνέλευση της ΕΣΕ το ερώτημα. Μπορεί κανείς να σοβαρά να ισχυριστεί ότι ο κατασταλτικός ρόλος του security είναι μεγαλύτερος από το εκπαιδευτικό, γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν και αυτοί έναν δύο ρόλο, να καταστέλουν οι δάσκαλοι της νεολαίας, οι δαρτάδες, ξέρω εγώ, ναι. Που κόβουν στα μέτρα τους μαθητάδες. Δεν ξέρω, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος, αλλά αυτό με τους σεκιουριτάδες και γι' αυτό και πολλές φορές το ξέρουν και οι σύντροφοι, όταν πάμε στα εμπορικά καταστήματα να μοιράσουμε προκηρύξεις, εγώ με χαμόγελο απευθύνομαι κατευθείαν να τους δώσω, ας πούμε, κτλ. Και πολλές φορές είναι και πολύ θετική, μην νομίζεις, ας πούμε. Για μένα όσον αφορά αυτά τα επαγγέλματα μπαίνει και το θέμα της ταξικής συνείδησης που είχαμε αναφέρει και πριν. Διότι ειδικά για να γίνει κάποιος, ας πούμε, αστυνομικός και όλα αυτά. Ίσως παίζει και λίγο το μέσον και λίγο το αυτό και η θέση που, η δουλειά που επιλέγει να κάνει έρχεται σε αντίθεση με άλλους εργαζόμενους. Οπότε εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα ταξική συνείδηση. Με αυτή την έννοια, εγώ θα τον έχω απέναντί μου, ας πούμε, όπως και τον security παραδείγματος χάρη. Και άλλα επαγγέλματα δεν μου έρχονται τώρα. Κάπως έτσι το βλέπω. Και σαφώς με αυτή την έννοια μπορεί να είναι εργαζόμενος, αλλά δεν θα είναι σε ένα συνδικάτο που θα είναι τίποτα. Τελικά δεν ήταν η τελευταία, σαν κάνω άλλη μία. Επειδή έλεγε ο Βαγγέλης πριν για αυτοκριτική, θέλω αν μπορείτε να μου πείτε ποιες πιστεύετε εσείς ότι είναι παραλήψεις, ας πούμε, του κινήματος σε σχέση με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και τη διόγκωσή της. Τι θα μπορούσε να έχει κάνει παραπάνω, τι θα μπορούσε να είχαμε κάνει διαφορετικό, δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε. Αυτή είναι μια δύσκολη απάντηση. Αν θέλει κανείς να απαντήσει με ειλικρίνεια. Γιατί μπορεί κανείς να απαντήσει επί του ασφαλούς, να πει ότι εφόσον δεν κάναμε το δάδε και το δίνα, ορίστε και εγώ τι ξέρω. Αλλά αν το κάναμε, άραγε δεν θα έπαιρνε αυτή τη διάσταση, δεν ξέρω. Για μένα αυτό που είδα έντονα είναι ότι
υπήρχε μία μηχανία λίγο πριν την μεγάλη εκλογική της επιτυχία, ένας καθησυχασμός μάλλον να μπορούσα να πω, αλλά και μία μηχανία σχετικά με αυτά που βλέπαμε λίγο πολύ διαισθανόμαστε ότι θα συμβούν. Πολλοί άνθρωποι είπαν ότι εντάξει, όλα αυτά είναι φήμες, είναι προπαγάνδα των media, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Υπήρχε για μένα μια πολύ λάθος εκτίμηση που λέει ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτοί είναι κάποιοι τύποι καταδικασμένοι από την ιστορία, εξαφανισμένοι, και εμείς απλά τους βγάζουμε στην επιφάνεια με την ενασχόλησή μας. Και όταν σιγά σιγά άρχισαν να παίζουν και κάποιο ρόλο στις γειτονιές, υπήρχε μια μηχανία στο πώς αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Και πολλές φορές η επιλογή ήταν στο να αντιμετωπιστεί πολιτικά και μόνο πολιτικά, σε επίπεδο προπαγάνδας, αλλά όχι να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο παρέμβασης στους χώρους που παρενέβαιναν και οι ίδιοι. Οπότε αυτό τους έδωσε και μία κατανόηση και έναν ιδιαίτερο ρόλο σε κάποιες γειτονιές. Τώρα δεν ξέρω αν εμείς πηγαίναμε, διαμορφώναμε ένα αντιφασιστικό κίνημα το οποίο θα εμφανίζονταν στις γειτονιές που εμφανίζονται και εξαυγείτες. Πολύ πιθανόν έχει και συμπλοκές μαζί του, γιατί εκ των πραγμάτων θα προέκυπταν, εμπόδιζε τις επιθέσεις και τα πογκρόμ, ειδικά αυτό το πογκρόμ της Ομόνιας. Δεν ξέρω αν αυτό θα είχε μια θετική κατάληξη ή αν θα κατέληγε τέλος πάντων και με τραυματισμένους ανθρώπους. Εκατέρωθαν και αρκετούς από τη δική μας μεριά, με πολλούς συλληφθέντες, γιατί υπήρχε μια ιδιαίτερη ανοχή της αστυνομίας και ένα ιδιαίτερο σιγοντάρισμα από τις αστυνομικές δυνάμεις αυτό που συνέβαινε. Δηλαδή, μην ξεχνάμε κιόλας ότι το πογκρόμ της Ομόνιας έγινε μπροστά στα μάτια των ΜΑΡ. Υπήρχαν καταγγελίες που λέγανε ότι όταν οι αστυνομικοί καλούνταν από πολίτες των περιοχών να συλλάβουν τους χρυσαυγίτες για αυτά που κάναν, παίρνανε ένα χρυσαυγίτη, σταματάνε στη μέση της διαδρομής, ανέβαζαν πάνω στο περιβολικό έναν αλλοδαπό, κατέβαζαν τον χρυσαυγίτη και πήγαν στο πνεύμα τον αλλοδαπό. Άλλοι που κατήγγειλαν ότι προσπαθούσαν να κάνουν μήνυση και δεν μπορούσαν να κάνουν γιατί δεν έγραφαν οι αστυνομικοί των τμήματων τις καταγγελίες. Οπότε και απέναντι σε έναν οργανωμένο μηχανισμό κρατικό πια, πολύ πιθανόν και ένα αντιφασιστικό κίνημα να τρέχει και να μην τότε στην κατάσταση. Αλλά είναι κάτι που πιθανόν δεν το προσπαθήσαμε αρκετά και θα μπορούσαμε να το προσπαθήσουμε περισσότερο. Ελπίζω να μην το μετανιώσουμε. Οκ. Κοίταξε, ισχύουν όλα αυτά που επαγγέλνει, δηλαδή και σε σχέση με την υποτίμηση και τέτοια. Βέβαια, εμείς να ξεκινάμε πάντα με το ότι αυτά τα φαινόμενα ούτως ή άλλως θα γεννιόντουσαν. Δηλαδή, είναι αποτέλεσμα και της κρίσης και της κοινωνικής πόλωσης. Και της πολιτικής κατ' επέκταση πόλωσης. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή δεν βγήκε από πουθενά, πάτησε πάνω σε κοινωνικές καταστάσεις και πάτησε πάνω και σε συμπεριφορές που υπήρχαν μέσα στον κόσμο, οι οποίες η Χρυσή Αυγή τις μορφοποίησε σε πολιτικό ρεύμα. Δηλαδή όλες αυτές οι συμπεριφορές που έκαναν στην ελληνική κοινωνία, ότι εμείς είμαστε η γαμάδα των Βαλκανίων, ότι εμείς έχουμε εδώ τους μετανάστες κτλ. Όλη αυτή ας πούμε, η συντηρητικοποίηση. Αυτή και η κοινωνική διάθεση, ρε παιδί μου, ότι έβλεπε στον κόσμο λες και είναι σε έναν πόλεμο, όλοι εναντίον όλων, ας πούμε, και τέτοια. Που είχε να κάνει και με τον νέο πλουτισμό και με τη βία αστικοποίηση και με διάφορα πράγματα. Όλα αυτά που παίξανε η Ολυμπιάδα, τα εθνικιστικά, με τους Αλβανούς κλπ. Όλα αυτά ήταν ένας περιραίων κοινωνικός φασισμός, τον οποίο η Χρυσή Αυγή τον μετασχημάτισε και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες της κρίσης 2010, μνημόνια, κοροναϊό κτλ. Σε ένα πολιτικό ρεύμα. Άρα αυτά θα εμφανιζόντουσαν. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι τι κάνει η Χρυσή Αυγή και κερδίζει και τι δεν κάνουμε εμείς, ας πούμε. Δεν κάνουμε όλο το υπόλοιπο κομμάτι από εδώ, ας πούμε. Κοίταξε. Για μένα η Χρυσή Αυγή δεν κερδίζει μόνο επειδή. Εντάξει, πατάει πάνω σε ένα τρομερό ζήτημα που έχει να κάνει με τους μετανάστες. Μιλάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες. Το 90% των μεταναστών από Ασία και Αφρική που περνάνε στην Ευρώπη περνάνε μέσω της Ελλάδας. Που περνάνε, φαντάζομαι τώρα τι γίνεται. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα, ας πούμε, κτλ. Αλλά για μένα, εντάξει, αυτό ήταν ένα πολύ ευνοϊκό επίπεδο. Φαντάσου μόνο ότι ο Χίτλερ χρησιμοποιούσε τον αντιεβραϊσμό και τον αντισημιτισμό όταν οι Εβραίοι στη Γερμανική ήταν το 1%, ας πούμε.
Εδώ αυτοί έχουν ένα θέμα που παίζουν πολύ, ας πούμε, γιατί δεν ήταν το κύριο, για μένα δεν ήταν το κύριο αυτό. Το κυριότερο που έδωσε σαν στίγμα η Χρυσή Αυγή ήταν ότι δημιούργησε μια εντύπωση του αντιθεσμικού, ότι αυτοί που ρίχνουν τα χαστούκια. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι, το κίνημα, το εργατικό, το συνεργαλιστικό, το κοινωνικό, η αριστερά, η αναρχική, ξέρω εγώ κτλ. Δίνουν ένα τέτοιο στίγμα ότι είναι δυνάμεις αντιθεσμικές που δεν σέβονται, που είναι ας πούμε. Δηλαδή ο κόσμος σε ακραίες κοινωνικές καταστάσεις θέλει ενισχύει τα άκρα. Το κέντρο καταποντίζεται. Δημάρ, Πασόκ και λοιποί συμπαραβαρτούντες εξαφανίζονται, ας πούμε, ενισχύονται τα άκρα. Και ο Τσίπρας το 2012 σαν άκρο ψηφίστηκε. Κάθε που έβγαινε η Μέρκελ και του την έπεφτε στην προεκλογική περίοδο, 1% πάνω έδινα τα γκάλωπ στο Τσίπρα, ας πούμε, και τέτοια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, έχουμε μια τέτοια λογική. Να πλημμυροδοτήσει μια λογική ακραία, ριζική, ριζοσπαστική κτλ. Νομίζω ότι δεν έχουμε, ξέρω εγώ. Ο αναρχικός χώρος έχει πολλές φορές. Αυτό που του λείπει είναι ότι πέρα από την καλή του πρόθεση και την καλή του διάθεση και την αυτοθυσία του και το ριζοσπαστισμό του και τη ριζοσπαστική πρακτική του, πολλές φορές, ας πούμε, δεν έχει μια ικανότητα αυτό το πράγμα να το μετατρέψει σε ένα ρεύμα που να ακουμπάει στην κοινωνία. Ας πούμε, έχει μια αυτοαναφορικότητα, έχει μια ιδεολειψία, ένα σεκταρισμό κτλ. Αλλά όλο το, και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, δεν υπάρχει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή, να το πω κι αλλιώς για την αριστερά κιόλα. Η Χρυσή Αυγή μέσα στο κοινοβούλιο δίδαξε, έδωσε μαθήματα αντικοινοβουλευτισμού. Τόσα χρόνια η αριστερά έλεγε ότι εμείς πάμε στο κοινοβούλιο για να το χρησιμοποιήσουμε. Μόνο ένα από τα μέσα πάλι. Ένα από τα μέσα πάλι. Και πηγαίνανε εκεί πέρα και γίνονταν καθώ πρέπει. Α πούμε και στρογγυλεύαν τον λόγο του και τα λοιπά για τα πανεθνικά ακροατήρια. Η Χρυσή Αυγή πήγε εκεί μέσα, έβρισε, φώναξε, δεν φόρεσε γραβάτα, ξέρω εγώ, έκανε κτλ. Έδωσε μαθήματα αντικοινοβουλευτισμού, α πούμε. Δηλαδή. Πώ αν μπήκε η Ανταρσία στη Βουλή του Λόγου, πώ θα να συμπεριφερθεί, α πούμε. Δεν πιστεύω να γίνουν τα καλά παιδιά, α πούμε. Λοιπόν. Αυτό δεν ξέρω. Α πούμε μόνο ένα παράδειγμα. Το θυμάμαι. Παραμονή των εκλογών του 2012 είχε πάει ο Πέτρος Ευθυμίου, το Πασόκ εκεί, ξέρω εγώ, κτλ. Στα Βόρεια Προάστηση. Στο Μαλούσι, κάτι καφετέρειε κτλ. Και τέτοιε να είναι κάτι χρυσαβίτε που μοιράζαν φυλάδα και το πετάξανε. Ναι, καφέ, α πούμε, και νερά στο κεφάλι και τέτοια. Την άλλη μέρα την πέσανε με τα μικρόφωνα οι δημοσιογράφοι στον Μιχαλολιάκο. Πώς το σχολιάζετε. Λέει αυτός, κοιτάξτε, λέει να δείτε. Καταρχήν θέλω να καταγγείλω ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο αναρχικοί και αριστεριστές μας ξυλοκοπούν συνέχεια και εσείς βρήκατε να πείτε τώρα και τέτοια. Και δεύτερον, εδώ ο κόσμος υποφέρει, πεινάει, αυτοκτονίες και τέτοια. Τώρα, αν δροσίσαμε και τον κύριο Ευθυμίου, ας πούμε, τρέχει κάτι. Θέλω να πω το εξής ένα ερώτημα. Αν αυτό είχε γίνει σε μια ένταση από κάποιους γονείς στον ΕΑΚ, ας πούμε. Και την άλλη μέρα με τα μικρόφωνα οι δημοσιογράφοι την πέφτανε στα στελέχη της Ανταρσία. Τι θα λέγανε, θα τα λέγανε έτσι, τόσο ακραία. Ότι ας πούμε, εδώ δροσίσαμε τον κύριο, ή θα προσπαθούσαν να το φέρουν από εδώ, να το φέρουν από εκεί. Για μένα διδάσκει η Χρυσή Αυγή, πώς πρέπει να. Εντάξει, διδάσκει και έναν επικίνδυνο πολιτικά λόγο, που λέει ότι εξαφανίζουμε και με τη βία οποιονδήποτε. Δηλαδή, πέρα από τις επιθέσεις, ας πούμε, στους πολιτικούς, πήγε και το χαστούκι στην Κανέλη. Εντάξει, ναι. Το οποίο ήταν μια μικρή ένδειξη του μακαιρώματος του Φίσα, ας πούμε. Αλλά ξέρεις όμως πώς εκλήφθηκε και αυτό. Δεν εκλήφθηκε ότι ο φασίστας χαστοκίζει μια κομμουνιστρία, αλλά ο φασίστας χαστοκίζει μια περσόνα των καναλιών, ας πούμε, και των τηλεπαραθύρων. Στην τελευταία κοινωνία έτσι. Αυτό που λέω είναι ότι υπήρχε και μια ροπή προς τη βία. Εντάξει, αυτό είναι και μια μεγάλη μας διαφορά, έτσι, ότι εμείς δεν έχουμε μια λογική, ας πούμε, της φυσικής εξόδωσης του αντίπαλου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή το χαστούκι στην Κανέλη σιγά σιγά εντάθηκε και κατέληξε και σε πιο... Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως ότι ακόμα και αυτό πώς χρησιμοποιήθηκε, ας πούμε. Γιατί θυμάστε ότι αμέσως μετά το χαστούκι εκεί ο Παναγιώτης μίλαγε στο Παλιοφάλιρο. Και είπε, ας πούμε, το είπε ότι και ακούω διάφορα ότι θα για τα ίμια και τέτοια. Ας μην τολμήσουν, θα είμαστε στη Βουλή και ξέρουμε να ρίχνουμε εμείς χαστούκια και τέτοια. Δηλαδή, και φτιάχτηκε ένα κλίμα ότι ρε, αυτοί είναι που θα ρίξουν χαστούκια στο πολιτικό, στο παραδοσιακό και συντηρητικό πολιτικό σύστημα που υπάρχει. Ναι, αλλά πάνω σε αυτό είναι και το άλλο, ότι η Χρυσή Αυγή, ο κόσμος ξέρει ότι έχει να αναθέσει εκεί πέρα την πρακτική του, τις ευθύνες, τι θα κάνει. Άρα μιλάει εκ του ασφαλούς, έτσι και πράτη. Εμείς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή λογική, σαφώς. Και είναι και μια συμπεριφορά αλήθικη βεβαίως στο κοινοβούλιο. Μπορεί να έδρασε έτσι προκλητικά, αντιθεσμικά, σε εισαγωγικά, αλλά με μια αλήθικη συμπεριφορά. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι όλοι εμείς, ας πούμε, εδώ θα πω ο χώρος, όλος ο χώρος, έτσι, σε ένα ευρύ φάσμα, έχουμε ευθύνη γιατί όλα αυτά
μπορεί να τα βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια να... το ότι υπάρχουν ακροδεξιοί, φασίστες, στον Αντάλλο, δεν τους είχαμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Και πέσαμε από τα σύννεφα με μια φοβερή αφέλεια που δεν αρμόζει σε ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, τέλος πάντων. Και αυτό ότι ακριβώς δεν είναι αντιθεσμική η Χρυσή Αυγή, έχει τη λογική της ανάθεσης και ο κόσμος έχει επαναπαυθεί εκεί, σου λέει ναι, δέρμα και όλα σε καλύτερη. Γιατί και ο κόσμος δεν έχει καμιά σχέση. Εμένα και όλες οι εκκλησίες μου είναι ότι αυτή η στάση που είχαν ακριβώς στο κοινοβούλιο είναι πολύ επικίνδυνη, αλλά είναι και μια συνέχεια τη στάση που έχουν και στι γειτονιέ που λέει ότι αν είσαι μαζί μας, κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να δέρνεις, μπορείς να είσαι μάγκας, α πούμε, ξέρω εγώ. Είσαι αυτός ο οποίος θα έχει τον τελευταίο λόγο απέναντι σε όλα, εξαρτήτω τι λένε άλλοι. Και αυτό πήγαιναν να δείξουν και στο κοινοβούλιο, που προσπαθούσαν να το περάσουν σαν ένα κλίμα και στην υπόλοιπη κοινωνία. Ότι αν είσαι μαζί μας, τέλος πάντων, που εμείς είμαστε μια δυνατή συμμορία, είσαι και εσύ δυνατός. Αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο να πούμε ότι και εμείς θέλουμε το να παράγουμε. Έτσι. Δηλαδή, εμείς δεν είναι επικίνδυνο. Για να του ορίσουμε για του σπαστισμού, για τη συμμορία. Γιατί πραγματικά και αυτοί, ας πούμε, στις γειτονίες και στο στήμα του έχει δίκιο, Βαγγέλης, ότι σε αυτόν τον πόλεμο όλων εναντίον όλων πέσουν. Ότι μια συμμορία είναι και αυτή, μια συμμορία έχει αστυνομία. Μια συμμορία, ξέρω εγώ, κτλ. Εντάξει, εμείς δεν πάμε σε μια τέτοια λογική να παίξουμε κι εμείς σαν μια συμμορία. Αλλά μιλάω, ας πούμε, ότι αυτοί καταφέρνουν με τις πλάτες των τηλεοράσεων, με τις πλάτες της αστυνομίας και φιλώντας το χέρι του παπά, των παπάδων. Δηλαδή, πόσο αντισυστημική είναι, ας πούμε, είναι, δηλαδή με την αστυνομία, με τις τηλεοράσεις κτλ. Καταφέρνουν όμως να εμφανίζονται σαν αντιθεσμικοί. Ότι είμαστε ενάντια στα θεσμικά κόμματα, ότι ταρακουνάμε το παλιό, ας πούμε. Ή να το πω και κάπως αλλιώς, παιδί μου, με έναν άλλο τρόπο. Κατεβαίνουν και αυτές τις εκλογές. Κατεβαίνει και η αριστερά στις εκλογές. Η αριστερά, μήπως μπροστά στις εκλογές, ξεχνάει με το δικό της τρόπο, όπως το λέει σαν αριστερά, ξέρω, όπως το λένε τα κομμουνιστικά κτλ. Ότι αυτοί αναφέρονται σε ένα άλλο κράτος, σε μια άλλη εξουσία, αυτό που λένε του προλεταριάτου και τέτοια. Η Χρυσή Αυγή δεν ξεχνάει ποτέ και μιλάει ότι θα γκρεμίσουμε αυτό το τέτοιο, ένα νέο εθνικό κράτος. Ένα νέο εθνικό κράτος. Και μιλάει και για τη δημοκρατία. Ότι είναι σάρκα για δημοκρατία. Ναι, ότι είναι σάρκα ότι εμείς θα τα γκρεμίσουμε, δηλαδή ότι αυτοί, ας πούμε, κάνουν μια παρέμβαση. Δηλαδή έχουν ένα λόγο ότι εμείς δεν είμαστε, ας πούμε, μια μορφή πίεσης μέσα στο ήδη τέτοιο. Λένε ότι εμείς, ή έλεγε ο Παναγιώτος του Σοχοδί και οι άλλοι, ας πούμε, ότι εμείς, ας πούμε, δεν αισθανόμαστε καλά εκεί μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν αισθανόμαστε καλά. Σύντροφοι, συναγωνιστές του κοινοβούλου, δεν αισθανόμαστε καλά. Εμείς είμαστε έξω από το κοινοβούλιο και τέτοια, ας πούμε. Η αριστερά πολλές φορές, ας πούμε, αισθάνεται πολύ καλά, ας πούμε, και νιώθει όλο και καλύτερα στους τόπους, ας πούμε, τους βουλευτικούς κτλ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.